Καλησπέρα. Η αρχή του τέλους, φίλοι μου, στο θρίλερ της Πάτρας με τα τρία νεκρά αδελφάκια. Οι αστυνομικές και οι δικαστικές αρχές φαίνεται ότι στα επόμενα 24 ώρα θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την έρευνά τους και να δώσουν την απάντηση στο καυτό ερώτημα που ταλανίζει μήνες τώρα την ελληνική κοινωνία. Αν και τα άλλα δύο παιδάκια της οικογένειας, η Μαλένα και η Ήριδα, δολοφονήθηκαν, όπως φαίνεται ότι συνέβη στη μεγαλύτερη αδερφή τους, την Τζορτζίνα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Αυτή τη νύχτα θα δούμε όλα τα νεότερα, αλλά και ένα ντοκουμέντο που φέρνει στο φως η εκπομπή για τον θάνατο του βρέφου τη Ήριδα, που έσκασε κυριολεκτικά εκεί στην Κούνια μέσα σε λίγα λεπτά. Ο πατέρας των παιδιών κατέθετε για ώρες χθες εδώ στην ασφάλεια, στην Αττική. Θα θυμηθούμε στην πορεία τι έλεγε και σε εμάς πριν από λίγο καιρό, αλλά και τι ισχυριζόταν στο φιλικό του περιβάλλον για την μητέρα των παιδιών του, για τη γυναίκα του, για τη Ρούλα και για τις ακραίες συμπεριφορές της. Θα τα δούμε σε λίγο. Από την Πάτρα θα πάμε στην Τριζινία και στην άγρια δολοφονία του Αθηναίου δικηγόρου, του Λουκά, του Πιτσιλού. Έρχονται στο φως κάποια σημειώματα, κάποια άγνωστα σημειώματα που ίσως κάποιοι να χαρακτηρίσουν και ντοκουμέντα, τα οποία φέθηκαν εκεί στο σπίτι της άγριας δολοφονίας, στην Τριζινία, στο πατρικό κτήμα του δικηγόρου. Θα δούμε ποιους δείχνουν, με τρόπο πάντα, όπως το κάνουμε, με ισορροπία. Δουλεύουμε εδώ στο τούνελ, τηρούμε δηλαδή τις ισορροπίες για πολλούς λόγους. Θα δούμε ποιους δείχνουν, τι υποστηρίζουν, αλλά και γιατί οι ερευνητές βρέθηκαν πάλι εκεί στον τόπο της άγριας δολοφονίας, οι ερευνητές από εδώ, από τα κεντρικά, από την ασφάλεια. Από την Τριζινία θα πάμε στην Λάρισα και στον άλυτο γρίφο της μητέρας, της Βάσος της Κουκουνασούλη. Μετά την μήνυση για δολοφονία, ποιες είναι οι έρευνες, ποιες είναι οι μαρτυρίες σε αυτό το θρίλερ που δείχνει να μην έχει τέλος. Λέμε να περάσουμε και από την Κοζάνη, εκεί από τα Σέρβια, για να δούμε και με τις έρευνες τι γίνεται για τον οικογενειάρχη που χάθηκε με το αυτοκίνητό του και με το σκυλάκι του. Θα πάμε και στην Οίκαια να δούμε τι θα προλάβουμε τούτη την προτελευταία εκπομπή τη σεζόν. Αγνοούνται και συνάνθρωποι μας και πρέπει, φίλοι μου, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Εδώ κοντά μας είναι ο Δόκτωρ Γρηγόρης Λέων, ειδικός ιατροδικαστής και πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας. Καλησπέρα, κύριε Λέων. Καλησπέρα, κυρία Νικόλου. Θα έλεγα ότι οι εξελίξεις στην Πάτρα πάτσαν κυριολεκτικά γκάζι σε αυτή την ανηφόρα, ε? Πράγματι, φαίνεται ότι από εκεί που είχαμε μια αδράνεια, τουλάχιστον για τον πολύ κόσμο, για εμάς τους επιστήμονες, ήταν ένας χρόνος, αν θέλετε, πολύτιμος για να γίνουν όλοι οι επανέλεγχοι και να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Τώρα, πράγματι, είμαστε στην τελική ευθεία. Υπάρχουν και ερωτήματα για τους πολίτες, γι' αυτό έχουμε και μια κουβέντα να κάνουμε στην πορεία με εσάς που είστε κοντά στο γεγονός αυτό το τραγικό. Παρακολουθείτε, είστε ειδικός, ξέρετε. Και θέλω να δώσουμε στο βαθμό που μπορούμε τις απαντήσεις, ειδικά μετά από τις έρευνες που έγιναν στα εργαστήρια τα τοξικολογικά εκεί στην Θεσσαλονίκη, αλλά και για τα φιαλίδια αίματος του παιδιού της Τζορτζίνας που βρέθηκαν, τι βρέθηκε, τι δεν βρέθηκε, άρα για να μην βρεθεί κάτι, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, ξέρετε, ο κόσμος δεν τα γνωρίζει όλα αυτά και ταλαντεύεται και κάποιοι βέβαια φροντίζουν να βάζουν και το κερασάκι στην τούρτα, τα βλέπουμε όλο αυτό τον καιρό. Αλλά να δούμε, να δώσουμε τις απαντήσεις που μπορούμε από επιστημονικής πλευράς στους πολίτες που τις δικαιούνται, στο βαθμό που μπορούμε. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι κάποιοι ουσιαστικά πατάνε πάνω σε αβεβαιότητες και εκμεταλλεύονται, αν θέλετε, τις όποιες αβεβαιότητες. Αβεβαιότητες όμως οι οποίες δεν θα υπάρχουν από ένα σημείο και έπειτα, θα είναι όλα βέβαια, όλα σίγουρα. Και μάλιστα με ασφαλή συμπεράσματα που δυστυχώς θα περιορίσουν το χώρο, θα έλεγα, θα εκμυδενήσουν τη δυνατότητα στον όποιο να εκμεταλλευτεί μία αβεβαιότητα, γιατί δεν θα υπάρχουν αβεβαιότητες πλέον. Και αυτό πρέπει. Μετά από τόσο καιρό, μετά από τόσες περιπέτειες και επιστημονικές, θα πρέπει πια να δούμε το αποτέλεσμα και να πάρουμε την σίγουρη απάντηση, έτσι, για τη λύση αυτού του γρίφου, αυτής της ιστορίας της Πάτρας που μας έχει σοκάρει όλους. Γιατί πρέπει πάντα να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε τρία παιδάκια νεκρά, τρία αδελφάκια νεκρά. Ίσως κάποιοι να το ξεχνούν και να δίνουν έμφαση σε άλλα γεγονότα. Να πούμε καλησπέρα και στον κύριο Πέτρο Πιτσιλό, τον αδελφό του θύματος. Καλησπέρα, κύριε Πιτσιλέ. Καλησπέρα σας. Θα δούμε στην πορεία αυτά τα ντοκουμέντα που κάποιοι άφησαν εκεί στο σπίτι σας. Να θυμίσω για την υπόθεση του δικηγόρου του Λουκά του Πιτσιλού που δολοφονήθηκε πριν από ένα χρόνο και η εκπομπή ερεύνησε.
Να πούμε, φίλοι μου, ότι βρέθηκε, να θυμίσουμε μάλλον, ότι βρέθηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής των Βαΐων, 25 Απριλίου του 2021, μέσα μια λίμνη αίματος στην βεράντα εκεί του πατρικού του σπιτιού, στον οικισμό Ψήφτα, στην Τριζινία. Ο ιατροδικαστής, ο κύριος Μπογιώκας, που πήγε στον τόπο και είδε από κοντά, πέρα από την νεκροτομή που έκανε, είδε και την αυτοψία στο χώρο, είπε ότι ο άτυχος άνδρας δολοφονήθηκε 24 ώρες πριν, δηλαδή τα ξημερώματα του Σαββάτου 24 Απριλίου. Δίπλα του ήταν και το αγαπημένο του σκυλάκι, που περίμενε εκεί μέχρι να βρει κάποιος το αφεντικό του. Το σπίτι αυτό ξεκινάει από τον κεντρικό δρόμο που συνδέει την Επίδαυρο με τον Γαλατά, ένα κεντρικό δηλαδή σημείο, και καταλήγει στην θάλασσα, το κτήμα καταλήγει στη θάλασσα, στην παραλία της Μεταμόρφωσης. Αποδείξαμε και εδώ στην εκπομπή με την έρευνα ότι ο δράστης, οι δράστες όπως όλα δείχνουν, εκείνη τη νύχτα έσβησαν τα φώτα, αν και δεν υπήρχε βλάβη στην περιοχή, και αυτό αποδείχθηκε και από μάρτυρες. Έσβησαν τα φώτα για να κάνουν ανενόχλητη τη δουλειά τους στον τόπο. Κύριε Πιτσιλέ, τα σημειώματα που μπορούμε να δούμε κάποια από αυτά, έχουμε καλύψει και ονόματα για πολλούς λόγους, για ευνόητους λόγους. Τα βρήκατε κι εσείς εκεί στην πόρτα στην κεντρική πόρτα, στην αυλή, ναι. Εσωτερικά, αλλά ήταν περασμένα μέσα σε σύρμα, ήταν σε κουτιά από τσιγάρα, διαφορετικά πακέτα τσιγάρα, ακριβώς. Έτσι γραμμένα. Ακριβώς. Μετά από λίγο είδατε άλλα σημειώματα από φύλλο τετραδίου. Τέλος ναι. πάντων, σας προειδοποιούσαν για κάποια πρόσωπα εκεί στην περιοχή και όλα δείχνουν λοιπόν ότι εστιάζουμε στην ίδια περιοχή, στο χωριό αυτό που λέγαμε, η κλειστή κοινωνία, συγκεκριμένος ο κύκλος των υπόπτων, αυτά τα ξέρει η ασφάλεια. Αλλά έχει πού να κινηθεί, έχει ένα χώρο δράσης, θα έλεγα. Έτσι εσείς δικηγόρος είστε, έτσι τα ξέρετε ακριβώς. καλά αυτά. Έχω την αίσθηση ότι από αυτά τα στοιχεία και από την αντίληψη που μου έχει δημιουργηθεί από την προσωπική μου έρευνα και όλες τις συνομιλίες που είχα από την αρχή του προβλήματος μέχρι σήμερα, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν. Και γι' αυτό θα ήθελα να κάνω εκ νέου έκκληση μέσα από την εκπομπή σας. Όσοι από τους ανθρώπους από την Τριζινία μας παρακολουθούν και είναι σε θέση να γνωρίζουν κάτι το οποίο να σχετίζεται με αυτή την δολοφονία, θα παρακαλούσα ιδιαιτέρως να μην διστάσουν να επικοινωνήσουν με την εκπομπή σας και να σας θέσουν υπόψη οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει τις αρχές. Να τολμήσουν, γιατί βλέπουμε εδώ ότι αναφέρονται και σε αυτά τα σημειώματα κάποια γεγονότα, κάπως ακραία θα έλεγα, δείχνουν πρόσωπα συγκεκριμένα, μιλούν ακόμη και για μαγεία. Δηλαδή λες και κάποιος εκεί δράνε ενόχλητος και κάνει πράγματα και θάματα εκεί στην περιοχή και τον τρέμουν όλοι. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε στην πορεία όσο μπορούμε καλυμμένα για να μην δημιουργήσουμε και πρόβλημα στην έρευνα. Είναι και ο κύριος Παναγιώτης Παπαϊωάννου, μαχόμενος δικηγόρος και δόκτωρ εγκληματολογίας κοντά μας. Καλησπέρα, κύριε Παπαϊωάννου. Τον εγκληματολόγο τον θέλουμε πάντα, με τόσα εγκλήματα πια, τόσα εγκλήματα στην κοινωνία μας και ακραία, ακραία όπως αυτό της Πάτρας. Θα έλεγα ότι οι απόψινες υποθέσεις σας, που είναι στην ουσία παρακολούθηση με τον ορθό τρόπο ορισμένων ανοιχτών θεμάτων, μας δείχνουν τα εξής. Καταρχήν για την υπόθεση της Πάτρας, να θυμίσουμε ότι είναι μία έρευνα σε εξέλιξη. Και το ότι το λόγο έχει ανακριτική παραπάνω. Απαιτητό με τρεις τρόπους. Πρώτον, με εχεμήθεια. Δεύτερον, με επιστημονικότητα. Και τρίτον, με μεθοδολογία που μειώνει το χρόνο στο απαιτητό. Όχι μακραίνοντας και γραφειοκρατώντας. Μικραίνοντας το χρόνο στο απαιτητό. Και θα έλεγα κι εγώ και με την παρέμβαση στην κατάλληλη στιγμή. Μην αφήνουμε λοιπόν το χρόνο να κυλήσει σε βάρος μιας εξέλιξης. Έτσι, ή να προετοιμαστεί κάποιος που ξέρει κάτι, να προετοιμαστεί κατάλληλα για το πώς. Άρα αφηνιασμός, δεν ξέρω κι εγώ, εδώ έτσι έχουμε μάθει να δουλεύουμε και εδώ στην εκπομπή με τον αφηνιασμό. Πιστεύω ότι με τον αφηνιασμό βγάζει περισσότερα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, έχει καλύτερα αποτελέσματα. Και με την Ναταλή την Βέλτση, που είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και νευροψυχολόγος. Καλησπέρα, Ναταλή. Καλησπέρα σας. Και στην υπόθεση της Πάτρας, ξέρεις αρκετά, έχεις μελετήσει την ιστορία αυτή, αλλά θα δούμε και εδώ στη δολοφονία του δικηγόρου τα σημειώματα αυτά, γιατί αν μείνουμε και στην νευροψυχολογία και τη δούμε από τη δική της την οπτική, έχουμε πολλά να επισημάνουμε. Βέβαια, έχουμε ζητήσει και την έμπειρη γνώμη και της δικαστικής γραφολόγου της κυρίας Καμπούρη. Ωραία. Άρα και η γραφολόγος και νευροψυχολόγος θα μας δώσουν μια εικόνα για αυτά που μπορούμε να δούμε στα σημειώματα που έχουν τεθεί ήδη στη διάθεση των αρχών για τη δολοφονία του δικηγόρου και στην Τριζενία.
Βλέπουμε σε όλα τα εγκλήματα, κυρία Νικολούλη, ότι υπάρχει κάποιος δράστης. Εγώ θέλω να πω ότι και το πιστεύω πραγματικά ότι άνθρωποι σαν τους δράστες υπάρχουν εκατοντάδες και χιλιάδες εκεί έξω. Απλά δεν έχει δοθεί το κατάλληλο ερέθισμα για να πυροδοτηθεί το έγκλημα. Και κάτι πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία, γιατί κάθε Παρασκευή θα έχουμε και κάτι άλλο. Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχουν αυτοί και όλοι οι άλλοι που δεν έχουν κάποια διαταραχή ή κάποιο μένος ή δεν είναι ενδυνάμει εγκληματίες. Είναι αυτοί και οι ενδυνάμει εγκληματίες εκεί έξω με τις διαταραχές στην προσωπικότητα που δεν έχουμε σαν κοινωνία καμία γνώση για αυτές. Και μπορούμε να προλάβουμε και καταστάσεις. Γιατί αν και στο οικογενειακό μας περιβάλλον έχουμε ένα άτομο που μπορεί να εξελιχθεί σε δολοφόνο και μας δίνει δείγματα τέτοια, πρέπει να αντιδράσουμε και όχι να καλύπτουμε πίσω από τέσσερις τείχους το πρόβλημα όπως συνέβη και με την μητέρα των παιδιών στην Πάτρα. Πολύ σωστά. Δηλαδή, αν μείνουμε στις καταγγελίες και στα όσα μας έλεγαν οι μάρτυρες, θα έπρεπε η οικογένεια εκεί να έχει δράσει από την αρχή και να είχαν αποφύγει θανάτους παιδιών. Και όχι να την υποστηρίζουν και να την καλύπτουν. Λοιπόν, αντικειμενικά να τα δούμε αυτά, έτσι, προς Θεού. Και με τον κύριο Χρήστο Δακουρά, θα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μας αυτή τη νύχτα, φίλοι μου, τον αστυνομικό διευθυντή αναποστρατή, αναλυτή, ηγετή ασφάλειας και εκπαιδευτή ενηλίκων. Καλησπέρα, κύριε Δακουρά. Καλησπέρα, κυρία Νικολούλη. Ξέρετε και την υπόθεση της Πάτρας. Ήσασταν εδώ και στην δολοφονία του δικηγόρου εκεί. Έχουμε, θα δούμε τις εξελίξεις του τη νύχτα. Άρα, σας θέλουμε και εσάς. Και την αστυνομική μας άποψη. Και την αστυνομική σας προσέγγιση. Η υπόθεση της Πάτρας. Είναι η αρχή του τέλους, όπως είπατε. Ανακοινώνονται επίσημα που να είναι και τα πορίσματα, τα εργαστηριακά. Εμείς εδώ έχουμε υλικό και απόψε να το μιλήσουμε, να αναλύσουμε πραγματικά περιστατικά. Ούτε δικάζουμε, ούτε αθωώνουμε. Δεν στείλουμε εδώ τίποτα στα χέρια. Ακριβώς. Ούτε αθωώνουμε, ούτε δικάζουμε. Αλλά δεν μπορούμε όμως να κλείσουμε τα μάτια και τα αυτιά στα γεγονότα. Ασφαλώς. Τουλάχιστον η έρευνά μας φέρνει στο φως και είναι διασταυρωμένα. Εμείς θα αναλύσουμε και θα επιβεβαιώσουμε κάποια πράγματα. Αυτό όμως μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους κύκλους, οι οποίοι με αποσπασματικές λέξεις, με γεγονότα αποσπασματικά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, προσπαθούν να προκαλέσουν εντυπώσεις, να μακρύνουν το χρόνο και να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Αυτό μας μένει αδιάφορο. Έχει φτάσει ύστερα και από την πολύωρη κατάθεση του πατέρα των παιδιών. Κάτι λέει τώρα 7-8 ώρες κατάθεση. Δεν ξέρω αν ήταν 7-8 ώρες και δεν ξέρω αν πρόσθεσε κάτι ή αν επανέλαβε αυτά που είχε πει πριν. Μία τόσο μεγάλη πολύωρη κατάθεση, σε μία τόσο μεγάλη πολύωρη κατάθεση, ο οποιοσδήποτε θα πέσει σε αντιφάσεις με κάτι που έχει πει, με κάτι που έχει ξαναπεί κτλ. Όλα αυτά οι αντιφάσεις θα συγκεντρωθούν, θα αναλυθούν και κοντός ψαλμός αλληλούια. Με την περίπτωση της Τριζινίας μία κουβέντα μόνο. Έχω να πω ότι έχει στενέψει ο κύκλος. Να δούμε και τα κορίτσια μας εδώ, την Παρασκευή Καναβού. Καλησπέρα, Παρασκευή. Καλησπέρα. Που είναι φοιτήτρια φιλολογίας, δεύτερο ετής φοιτήτρια στην εγκληματολογία και μέλος του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος. Άλλη μια Παρασκευή μαζί μας. Έτσι, με σοβαρές ιστορίες που σε ενδιαφέρουν και σένα, γιατί τις μελετάς. Εννοείται. Θες να τις μάθεις και θες να μπεις στα βαθιά μετά για να τις αντιμετωπίσεις. Έχουμε να κάνουμε με ιδιαίτερα σκοτεινές υποθέσεις, τις οποίες η έρευνα καλείται να φωτίσει. Γι' αυτό και εμείς οφείλουμε να τις δώσουμε το χρόνο και το χώρο να το κάνει. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εγκληματολογική έρευνα δεν ισχύει αυτό που λέμε το ρητό, ότι το γοργό και χάριν έχει. Το γοργό στην εγκληματολογική έρευνα δεν έχει χάριν, αλλά ούτε και αποτέλεσμα. Πρέπει να αφήνουμε το χρόνο να δώσει το αποτέλεσμά του και να έχουμε. Όχι πολύ, να μην περνάει όμως πολύ χρόνο, φυσικά, γιατί κάνετε και στοιχεία και μάρτυρες. Έτσι, αν μπορούμε να κινηθούμε, αν μπορούν και οι ερευνητές να κινηθούν έγκαιρα, πιθανότητα να έχουν να κερδίσουν κάτι άλλο. Το χρόνο συνήθως τον βλέπουμε να περνάει επειδή περιμένουν και τα εργαστήρια. Ακριβώς. Γιατί έχουμε μάθει τώρα να τα περιμένουμε όλα από τα σύγχρονα εργαστήρια, με καταλαβαίες. Έτσι, και δεν βάνουμε τα μυαλά μπροστά, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές αυτό εδώ, για να τρέξουν σε μια έρευνα. Απλά δεν πρέπει όταν βλέπουμε ότι μια έρευνα καθυστερεί να βγάζουμε το συμπέρασμα ότι δεν θα έχει καρπούς. Σίγουρα, αυτό ναι. Ναι. Και η Στέλλα Ισίνα, η απόφοιτη στην ψυχολογία, είναι εδώ κοντά μας. Καλησπέρα, Στέλλα. Καλησπέρα σας. Πολλές φορές λέω ότι σε ιστορίες σαν της Πάτρας χρειαζόμαστε πάρα πολλούς ψυχολόγους διαφορετικών σχολών. Γιατί είναι και διαφορετικές σχολές, ξέρεις τώρα. Προσέγγιση ο ένας αλλιώς, άλλος αλλιώς. Άλλο θα υποστηρίξει, αλλά η ουσία
μένει αν κάποιος δει την ψυχή ενός ανθρώπου, την ταραγμένη ψυχή ίσως, και βγάζει συμπεράσματα. Ακριβώς, γι' αυτό θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το ψυχολογικό υπόβαθρο και η ψυχοσύνθεση του ανθρώπου την κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Πρέπει να τα μελετούν όλα αυτά. Βεβαίως. Όταν βλέπουμε τόσα αποτρόπαια εγκλήματα. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Και να μην καλύπτουμε πράγματα. Αυτό και να που μην καλύπτουμε. Και πριν. Συμφωνώ, κοριτσάκι. Συμφωνώ. Άρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και μαζί αυτή τη νύχτα. Και θέλω να πάμε στην Νίκαια. Να πάμε στην Νίκαια. Για πάμε στην Νίκαια και στην Ξένια. Για πάμε στην Νίκαια και στην Ξένια τη Γουόγου, τη ρεπόρτερ μας που είναι εκεί. Για μια κοπέλα που αγνοείται, για την Ευγενία Μαρία Βουνιόζου, την 36χρονη γυναίκα. Καλησπέρα, Ξένια. Καλοκαιρινή με στα άσπρα, Ξένια μου. Να είσαι καλά. Ακελική, για να έχουμε καλά αποτελέσματα, να δώσουμε θετική ενέργεια με το λευκό. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Νίκαια, εδώ που έμενε η 36χρονη Ευγενία Μαρία Βουνιόζου, η οποία αγνοείται εδώ και 25 ημέρες. Η 36χρονη κοπέλα χάθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 23 Μαΐου. Έμενε εδώ στην περιοχή, όπως σας ανέφερα και νωρίτερα. Στην περιοχή έμενε και ο πατέρας της. Εκείνο το απόγευμα λοιπόν τον επισκέφθηκε και έκτοτε τα ίχνη της αγνοούνται. Από εκείνη την ημέρα λοιπόν δεν έχει επικοινωνήσει μαζί. Βλέπουμε, Ξένια, και καινούργιες φωτογραφίες. Μισό λεπτό, Ξένια μου. Ναι. Εδώ έχει σημάνει και Silver Alert και βλέπουμε μια παλιότερη εικόνα της αγνοούμενης της Ευγενίας. Είδαμε και πρόσφατες φωτογραφίες. Έτσι. Έχει κάποια διαφορά, να, και αυτή είναι πρόσφατη. Φαίνεται να είναι λίγο πιο εύσωμη. Δηλαδή υπάρχει διαφορά στην εικόνα της για αυτούς που ξέρουν που μπορεί να βρίσκεται η κοπέλα ή αν γνωρίζουν κάτι. Μια και βλέπουμε λοιπόν και τις φωτογραφίες, να αναφέρουμε λοιπόν και λεπτομέρειες για τα στοιχεία της. Να πούμε ότι έχει ύψος 1,70, έχει καστανά μακριά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι με λουλούδια και όχι πορτοκαλί, όπως αναφέρεται στην αφίσα της εξαφάνισής της. Φορούσε μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι και παπούτσια καφέ τύπου μπαλαρίνας. Να επισημάνουμε ότι η 36χρονη δεν έχει μαζί της κινητό τηλέφωνο, δεν έχει προσωπικά έγγραφα και δεν έχει και καθόλου χρήματα. Και όπως πήγα να σας πω και νωρίτερα, αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί και πόσο έχεις μεγάλη κάνει είναι η γωνία των δικών της ανθρώπων. Έχεις κάνει και ένα ρεπορτάζ εκεί, Ξένια μου, γιατί είχαμε ξαναδείξει την εικόνα της κοπέλας και κάποιες πληροφορίες μας έστελαν εκεί στην περιοχή. Θα το δούμε στην πορεία λοιπόν, γιατί τώρα το έχουν συνάδελφοι επάνω. Το σημείο, Αγγελική, στο οποίο βρισκόμαστε είναι η πλατεία του Αγίου Νικολάου εδώ στην Νίκαια. Πρόκειται για ένα πολυσύχναστο σημείο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς εδώ βρίσκεται και η στάση του μετρό. Πολλοί κόσμος περνάει από εδώ. Εμείς κάναμε τη σχετική έρευνα, τους ρωτήσαμε και θα δούμε. Και τα θα δούμε σε λίγο το ρεπορτάζ. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να ακούσουμε και τον πατέρα της, να ακούσουμε την έκκληση ενός ανθρώπου ταλαιπωρημένου που περιμένει το παιδί του και που στο παρελθόν μάλιστα το είχαν, λέει, χαρακτηριστικά κλειδώσει και σε ένα γκαράζ εκεί στην περιοχή και κινδύνεψε. Γι' αυτό και ανησυχούν για τη ζωή της. Για τη ζωή της Ευγενίας. Μπορούμε να ακούσουμε για λίγο τον πατέρα. Για πάμε τώρα στην αρχή. Κύριε Γιώργο, η Ευγενία, η κόρη σας, αγνοείται από τη Δευτέρα 23 Μαΐου. Είχατε κάποιο νέο όλο αυτό το διάστημα, κάποια πληροφορία? Τη μόνη πληροφορία που είχα από την αστυνομία ότι εμφανίστηκε στον Άγιο Νικόλα με κάποιο πρώην δεσμό της, δεν θυμάμαι τώρα και το όνομα. Στην Νίκαια, εκεί κοντά από που ναι, στο μετρό, στο μετρό. Είπε τέλος πάντων κάποια προβλήματα δικά της που ένιωθε εκείνη και εξαφανίστηκε. Σε ποιον άνθρωπο τα μετέφερε αυτά τα παράπονα? Από την αστυνομία έμαθα ότι είχαν δεσμό, από ό,τι είπε εκείνος, ότι είχαν δεσμό ένα χρόνο. Είχαμε και εμείς κάποιες πληροφορίες ότι μια κοπέλα που της μοιάζει κινείται εκεί γύρω από την περιοχή στη Νίκαια, αλλά από ό,τι μου λέγατε, επειδή έχει και κάποιο πρόβλημα υγείας η Ευγενία, αν την δει κάποιος θα πρέπει να την προσεγγίσει με πολύ προσοχή, έτσι, γιατί φοβάται και μπορεί να ξαναχαθεί. Σωστά, σωστά. Οπότε πρέπει κάποιος έτσι με πολύ προσοχή να της μιλήσει, ναι, όμορφα να την εντοπίσει. Με ωραίο τρόπο να της μιλήσει, ξέρω εγώ, να της πει, κοριτσάκι μου, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, κοπέλα μου, πώς θα της πει. Η ανησυχία σας είναι γιατί όταν έφυγε η Ευγενία από το σπίτι δεν πήρε ούτε κινητό μαζί, ούτε τα αστυνομική ταυτότητα. Δεν πήρε κάτι,
Ούτε χρήματα. Όχι, δεν είναι ούτε με χρήματα. Ούτε χρήματα είχε μαζί της, ούτε τίποτα. Υπάρχει περίπτωση να είναι σε κάποιο μοναστήρι, πιστεύετε? Είχαμε πάρει τηλέφωνο και εντάξει, ψάχνουμε κι εμείς εντωμεταξύ, αλλά από ό,τι βλέπουμε κι εμείς δεν έχει φύγει από εδώ πέρα. Κυκλοφορεί εντός Αττικής, να το πω. Μπορεί να την... πάρουν και να την κλειδώσουν και πουθενά, όπως την είχαν κλειδώσει παλιά σε έναν γκαράζ κάτω στο Ρέντι, στη Λαχαναγορά. Τρόμαξε τότε, ήρθε κοντά γιατί φοβήθηκε. Αυτή που την είχαν κλείσει σε γκαράζ, δηλαδή ποιοι ήταν γνωστοί της? Δεν ξέρω, κοπέλα μου, δεν ξέρω. Ζήταγε ένα δικό της χώρο και βλέπαμε ότι αντιδρούσε και φοβούμαθαν μη φύγει. Της νοικιάσαμε σπίτι για να νιώθει πιο καλύτερα και πάλι δεν της έφτασε αυτό. Δεν το έχετε ξενοικιάσει αυτό το σπίτι ακόμα? Όχι, δεν το έχουμε ξενοικιάσει ακόμα. Μήπως γυρίσει. Δεν μπορώ να πω κάτι τώρα, δεν μπορώ. Δεν μου γίνει. Να γυρίσει, να βρούμε μια λύση. Τι θέλει. Αλλά ανησυχείτε κι εσείς τόσες μέρες. Νοείται. Ξένια μου, ακούσαμε τον πατέρα της κοπέλας ανήσυχο, έτσι, για την Ευγενία, την Μαρία Βουνιόζου, και εκεί στο ρεπορτάζ που έκανες και εσύ συμπτωματικά βρήκες και κάποιο συγγενή της αγνωγομένης και σου μίλησε για ένα τραύμα, δηλαδή μετά και το θάνατο της γιαγιάς. Θα τα δούμε όλα αυτά. Και γιατί το λέω? Γιατί όπως σου είπε και σένα ο συγγενής, που θα δούμε στην πορεία το τι συνέβη στην κοπέλα πριν χαθεί, βλέπουμε και μια πληροφορία εδώ που δεν ξέρω αν λέει πολλά, αλλά καλό είναι οι άνθρωποι εκεί στο πρώτο. Στο πρώτο, Αγγελική, ναι. Πρώτο κημητήριο Αθηνών, στην περιοχή του Μέτσε. Εκεί μας λένε ότι τις ώρες της ημέρας πήγαινε, συνήθιζε να πηγαίνει η Ευγενία. Οπότε, αν κάποιος την έχει δει, άρα είναι, το δικό του είναι άνθρωπο, και αυτό που, αν δεν κάνω λάθος, είναι και ιερέας ο συγγενής που βρήκες. Τυχαία. Είναι ιερέας, Αγγελική. Άρα λοιπόν βλέπουμε, Ξένια μου, και τυχαία πέσαμε πάνω. Θα το δούμε στην πορεία το ρεπορτάζ σου. Άρα βλέπουμε ότι μας στέλνουν και στο πρώτο νεκροταφείο ότι πηγαίνει η κοπέλα εκεί. Συνηθίζει να πηγαίνει κάποιες πρωινές ώρες. Αν την έχει δει κάποιος, μπορεί να μας βοηθήσει. Αν την έχει δει εκεί, το δίνουμε και σαν στίγμα. Θα έρθουμε πάλι κοντά σου, Ξένια. Ας πούμε και τα τηλέφωνα για τους τηλεθεατές και για την κοπέλα που αγνοείται και αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ναι. Α, κάτι πήγε να πει το κορίτσι, θέλει να πει κάτι. Πάμε, πες μου τις επαφές μας. Βλέπουμε ήδη τα μηνύματα των τηλεθεατών να έχουν αρχίσει να στέλνουν και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις σημερινές υποθέσεις. Να πούμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας, να θυμίσουμε 2-10-75-47-700, 701 και 702 για τις μαρτυρίες σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email στο fostotunnel@megatv.com και φυσικά σε Facebook, Instagram αλλά και Twitter. Γνωστοί πλέον οι τρόποι επικοινωνίας. Και για όσους ενδιαφέρονται και μπορούν να μας παρακολουθούν ζωντανά από Ελλάδα και εξωτερικό στο www.megatv.com/live. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα πρώτο και στην επιστροφή παίρνουμε το δρόμο για τις υποθέσεις, τις ιδιαίτερες και για τα νεότερα στην Πάτρα και όχι μόνο. Έτσι, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Σε λίγο, φίλοι μου, θα δούμε αναλυτικά τα νεότερα για την Πάτρα, για τα 3 νεκρά παιδιά και για τα στοιχεία που η εκπομπή φέρνει αυτή τη νύχτα στο φως. Θέλω όμως τώρα να μείνουμε στον δολοφονημένο δικηγόρο εκεί στην περιοχή Ψήφτα, στην Τριζινία, γιατί αποκαλύπτονται αυτά τα σημειώματα που κάποιοι άφησαν εκεί στο σπίτι, στο πατρικό κτήμα του άτυχου άνδρα, τα οποία λένε κάποια στοιχεία, δίνουν μια εικόνα. Μην λέω εγώ πολλά. Στο βίντεο που ακολουθεί θα πάρουμε κι εμείς έτσι μια γενικότερη ιδέα για το τι κάποιοι άφησαν και για ποιο λόγο το έκαναν αυτό. Γιατί οι αρχές βρίσκονται πάλι, γιατί οι αστυνομικοί βρίσκονται πάλι εκεί για την έρευνα.
τόσο καιρό μετά, αλλά καλή αργά παρά ποτέ, αρκεί να υπάρξει ένα αποτέλεσμα για την άγρια δολοφονία αυτού του άνδρα που μόνο ήθελε να προσφέρει. Δηλαδή, βοηθούσε, είχε πάει εκεί, να θυμίσουμε, με αφορμή τον κορονοϊό, πήγε εκεί στην περιοχή του, στο κτήμα το πατρικό, και βοηθούσε και συγχωριανούς και όχι μόνο με νομικές υποθέσεις, αλλά δεν ζητούσε τα χρήματα άμεσα. Δηλαδή, αν κάποιος είχε πρόβλημα, του έλεγε δεν πειράζει μετά, αλλά αυτό φαίνεται ότι κάποιοι το κατάλαβαν. Και τους έγινε συνήθεια για να μην πληρώνουν οι περισσότεροι. Και όταν άρχισε να διεκδικεί τα χρήματά του, για αυτές τις δουλειές που έκανε ο άνθρωπος, για αυτά που προσέφερε, εκεί φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Και το λέω αυτό γιατί τότε, όταν άρχισε να διεκδικεί και να θέλει τα λεφτά του, τότε έγινε και η δολοφονία. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο με τα σημειώματα που κάποιοι άφησαν γιατί ήθελαν να δείξουν συγκεκριμένα πρόσωπα και να μιλήσουν για συγκεκριμένες καταστάσεις εκεί στην περιοχή. Για πάμε. Αυτά είναι τα ενιγματικά και μυστηριώδη μηνύματα γραμμένα με μπλε στυλό σε χαρτί από σχισμένα πακέτα διαφορετικής μάρκας τσιγάρων που βρέθηκαν στην πόρτα της αυλής στο σπίτι του φωνικού της Ψήφτα στην Τριζινία. Εκεί που ο Αθηναίος δικηγόρος Λουκάς Μπιτσιλός δολοφονήθηκε άγρια τα ξημερώματα της 24ης Απριλίου του 2021. Ουδής γνωρίζει το συντάκτη τη συντάκτριά τους, όπως κανείς δεν γνωρίζει και πότε ακριβώς τοποθετήθηκαν κρεμασμένα με σύρμα στο εσωτερικό της μεταλλικής πόρτας. Δείτε το πρώτο περίεργο μήνυμα, όπως εντοπίζεται στις 20 Μαΐου του 2021 από τον αδελφό του θύματος, σχεδόν ένα μήνα μετά τη δολοφονία. Είναι η εικόνα που αντικρίζει. Ένα πακέτο από τσιγάρα κρέμεται στην αυλόπορτα στην πλευρά που κοιτάζει προς το σπίτι και όχι το δρόμο. Μόνο όταν το πήρε στα χέρια του εντόπισε γραμμένο στο εσωτερικό του αυτό το ανορθόγραφο σημείωμα. Οι ξέρουνε και έχουν κάνει πολλά. Φόνο Λουκά ψάξει. Κάποιος προσπαθούσε να του δώσει πληροφορίες ή να προσανατολή στην έρευνα. 9 ημέρες αργότερα, στις 29 Μαΐου, ο γρίφος γίνεται ακόμα πιο σύνθετος. Εντοπίζει στο ίδιο ακριβώς σημείο ένα δεύτερο σκισμένο πακέτο από τσιγάρα κρεμασμένο από ένα σπάγκο. Η μάρκα στο πακέτο διαφορετική. Αστυνομία καλύψει, Αλβανοί έχουν δει πολλά. Ασημή κούρσα, Παρασκευή στο ρεύμα. Ο αδελφός του θύματος, καθώς ο άγνωστος συντάκτης, ακόμη και με αυτόν τον τρόπο δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες, ενημερώνει τις αρχές όταν φτάνει ένα ακόμη σημείωμα στο πλάι της κλειδωμένης αυλόπορτας. Και αυτή τη φορά σε χαρτί διαφορετικού και πάλι τύπου πακέτου τσιγάρων, στο οποίο κατονομάζει ωστόσο συγκεκριμένο πρόσωπο. Ρωτάει συνέχεια για φόνο. Ακολουθεί σιγεία σειρμάτου. Ο άγνωστος συντάκτης χτυπά ξανά πριν από λίγους μήνες με μια νέα σειρά τριών ιδιόχειρων επιστολών αυτή τη φορά προς τον αδελφό του θύματος, οι οποίες και αξιολογούνται από τις αρχές. Φίλε μου Πέτρο, πρόσεχε τις κουβέντες σου με το... Δεν είναι καλός άνθρωπος. Λέει ότι θα σου πάρει όλη την περιουσία. Έχει πολλά λεφτά γιατί κάνει τελετές μαγείας κάργα. Μαζεύονται στον... Τον έχει ξεφτυλίσει. Το ίδιο συμβαίνει με όλους μας. Τον συγχαίνονται όλοι στο χωριό, αλλά τι να κάνουμε. Το τελευταίο από αυτά τα περίεργα γράμματα, τα οποία διαφέρουν στη δομή του γραπτού λόγου από τα προηγούμενα, απεστάλησε φάκελο λίγες ημέρες μετά την προβολή της υπόθεσης από το τούνελ. Σε κάθε περίπτωση, η κόκκινη σάμου στην κλεψίδρα επίλυσης του γρίφου της άγριας δολοφονίας κινούνται και πάλι μετά την έρευνα της εκπομπής, με το χρόνο να κυλά αντίστροφα για το δράστη ή τους δράστες. Κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών βρέθηκε και πάλι στην Ψήφτα της Τριζινίας πριν από 2 ημέρες, συλλέγοντας νέα στοιχεία και καταθέσεις. Το τούνελ συνεχίζει την έρευνα, ενώ απευθύνθηκε και σε ειδικό δικαστικό γραφολόγο για το σύνολο των επιστολών και σημειωμάτων. Κύριε Πετσιλέ, βλέπουμε ένα μέρος από τα σημειώματα αυτά. Καταλαβαίνουμε το γεγονός ότι δεν έγινε αναφορά στα συγκεκριμένα
γιατί αποτελούσαν και μέρος της έρευνας των αρχών, αλλά από ένα σημείο και μετά βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ναι. Φαντάζομαι ότι πέρα από την έρευνα των αξιωματικών εκεί στο ανθρωποκτονιών, εσείς μια και αναφέρονταν σε συγκεκριμένα πρόσωπα στην περιοχή, κάτι κάνατε, δεν πλησιάσατε με τον τρόπο σας να δείτε αν ισχύουν αυτά, γιατί εδώ βλέπω ποτάδε και δεν είναι και τυχαίος, κάνει τελετές μαγείας και πού μαζεύονται σε εκείνο το χώρο. Αυτά είναι σοβαρά πάρα πολύ. Δηλαδή ελέγχθησαν αυτοί οι χώροι που αναφέρονται εδώ για τελετές και για το τι γίνεται ακριβώς εκεί. Ναι, υπήρξαν... Και αν είχε αντιληφθεί κάτι και ο αδελφός σας και αντέδρασε και έγινε ιστορία μετά. Δεν έχω κάποια εικόνα για το αν είχε αντιληφθεί κάτι ο Λουκάς. Αυτό το οποίο προσωπικά μπορώ να πω είναι ότι υπήρξαν ελάχιστες μέρες μετά. Εγώ κατέβηκα στην περιοχή μετά το συμβάν στις 20 Μαΐου. Τότε βρήκα το πρώτο σημείωμα επί του πακέτου των τσιγάρων. Σύνολο για πόσα σημειώματα μιλάμε? Είναι τρία σημειώματα επί πακέτου τσιγάρων, τα οποία... Και διαφορετικών πακέτων, έτσι, για να ναι, μην... διαφορετική, πιθανότητα διαφορετική αυτό, μάρκα. Ήθελα να καλύψει και τα ίχνη του, να μην εντοπιστεί έτσι από ποιο ναι. πακέτο καπνίζει. Το πρώτο ήταν το βρήκα στις 20 Μαΐου, το δεύτερο στις 29 Μαΐου του 2021 και το τρίτο το βρήκα στις 23 ναι, Σεπτεμβρίου. Ναι. Αυτά και τα τρία αναφέρονται στη δολοφονία του αδερφού μου. Από εκεί και έπειτα υπήρξε κάποια σειρά ανώνυμων επιστολών. Δηλαδή ήταν μηνύματα τα οποία όμως ήταν σε διαφορετικό τύπο πλέον. Δηλαδή, μετά ήταν από σελίδα τετραδίου, σκισμένα μέσα σε φάκελο. Ναι, βλέπουμε μια διαφορετική γραφή, έναν άλλον τρόπο. Νομίζω ότι υπάρχει προσπάθεια επιτεδευμένη να μην είναι ίδιος γραφικός χαρακτήρας με τα σημειώματα επί των τσιγάρων. Αλλά δεν μπορώ να είμαι και σίγουρος. Προφανώς, θα μας τα πούν και οι ειδικοί. Ακριβώς, γιατί δεν είμαι ο πλέον ειδικός, αλλά η εικόνα που έχω είναι ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο. Εδώ είναι και η Ναταλή. Από τη δική μου την αντίληψη. Και από πλευράς νευροψυχολογίας, αν τα δει, γιατί τα έχεις μελετήσει και εσύ λίγο, ναι. Ναταλή. Έτσι, δεν είναι αυτά που βλέπεις τώρα εδώ που είναι καλυμμένα. Έχεις κάνει μια άλλη μελέτη. Τι σου δίνουν εσένα, γιατί θα ακούσουμε και την κυρία Καμπούρησα λίγο, τη δικαστική γραφολόγο. Εγώ βλέπω ότι τα πρώτα, αυτά που ήταν στα τσιγάρα, έχουν εντελώς διαφορετική σύνταξη και ξέρετε γνωστικά, δηλαδή όταν κάποιος είναι πολύ αγχωμένος ή φοβάται ή βιάζεται. Και σαν να μην ξέρει καλά τα ελληνικά. Σίγουρα δεν ξέρει καλά τα ελληνικά. Δεν ξέρει καλά τα ελληνικά, δηλαδή παραπέμπει σε αλλοδαπό. Θα είναι να δείξει ότι παραπέμπει σε αλλοδαπό τώρα. Ενώ στα δεύτερα είναι σε να έχει πιο πολύ χρόνο ή να φοβάται και λιγότερο, γιατί έχει καλύτερη σύνταξη. Τα πακέτα τσιγάρα επίσης μου δείχνουν ότι στην αρχή μπορεί να φοβάται πολύ. Ναι, το φόβο, ναι. Δηλαδή, σαν να τρέμει μηδί κάποιος στο σημείωμα και προσπαθεί να βοηθήσει, αν θέλει να βοηθήσει και όχι να προσανατολίσει, όντας πολύ φοβισμένος. Επίσης, μου κάνει κάτι άλλο εντύπωση, το οποίο δεν είναι σχετικά με τη γραφή. Παρατηρώ μάλλον κάτι άλλο. Το ότι μιλάει για ένα πρόσωπο το οποίο φαίνεται αυτό το πρόσωπο σαν μου δίνει την εντύπωση ότι δεν έχει συνέπειες, γιατί σε ένα από τα σημειώματα λέει ότι γνωρίζουν οι υπόλοιποι ή ότι τον καλύπτει η αστυνομία, σαν να μιλάει για ένα πρόσωπο που είναι επιφανές και δεν έχει εύκολα συνέπειες. Και αυτό μου ταιριάζει με την προηγούμενη εκπομπή όπου είπαμε ότι έπεσε το ρεύμα, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Και δεν υπήρχε καμία συνέπεια στον ηθήνοντα του ρεύματος. Δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος. Ότι έζησαν το ρεύμα ταιριάζει, στην περιοχή εκεί. Ναι, λίγο ταιριάζει ότι γενικά δεν υπάρχουν συνέπειες. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ίσως και να επανέρχεται, γιατί έβλεπε ότι κάποια πρόσωπα τα οποία έφυγε στα πρώτα σημειώματα, έτσι, δεν τα πλησίασε κανείς, δεν τα έλεγξε, ναι. Δεν τα έδωσαν μια κατάθεση κάτι. Και επανήλθε μετά δίνοντας και άλλες λεπτομέρειες. Και κάτι ακόμα, ένα δευτερόλεπτο, για να έγινε γνωστό και να λέει γνωρίζουν οι υπόλοιποι, σημαίνει ότι αυτός που μπορεί να έκανε το κακό ή σε αυτόν στον οποίο αναφέρεται, δεν είχε και πολύ φόβο. Δηλαδή, για να το έκανε γνωστό, μιλούσε προφανώς πολύ ανοιχτά, είχε επιρροή. Δεν ήταν ένα μυστικό που είπε σε έναν άνθρωπο για να γνωρίζουν, λέει, οι υπόλοιποι. Μπορώ να πάρω δεν ξέρω αν λέει ότι γνωρίζουν οι υπόλοιποι τη δολοφονία ή γνωρίζουν το συγκεκριμένο πρόσωπο που δρά στην περιοχή. Ναι, 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 το συγκεκριμένο πρόσωπο. Καταρχήν, να θυμίσουμε το εξής. Υπάρχουν κάποια σημειώματα. Έχουν προσκομιστεί στις αρχές.
Εδώ και ένα χρόνο και, φαντάζομαι, έτσι. Εξαρτή. Ένα χρόνο. Ωραία. Είναι η δολοφονία. Τα πρώτα δόθηκαν στις αρχές, τώρα έρχονται και άλλα. Τώρα τον τελευταίο, το Σεπτέμβριο. Τώρα τον τελευταίο καιρό ήρθαν τα άλλα με τις άλλες λεπτομέρειες. Έτσι, τώρα, το τελευταίο μέχρι καιρό, πριν, δηλαδή πριν από ένα μήνα, ας πούμε. Ναι, ή... πριν από ένα-δύο μήνες που τα βρήκατε. Έτσι, ναι, έγινε και μετά την εκπομπή. Να διευκρινίσω. Έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες τα τελευταία. Όπως και να έχει. Ναι. Ναι, συγγνώμη, ναι, πείτε το. Μην... Θέλω να διευκρινίσω το εξής. Τα τρία πρώτα σημειώματα επί των πακέτων τσιγάρων αναφέρονταν στην δολοφονία του αδερφού μου. Τα επόμενα που ήταν τοποθετημένα επί φακέλων αλληλογραφίας, κλειστοί οι φάκελοι, αναφέρονταν στο δικό μου το πρόσωπο σε μια προσπάθεια να με προφυλάξουν από κάποιους εκεί στην περιοχή, ρητά ονομαζόμενους, που είτε θέλουν να μου κάνουν κακό, είτε επιβουλεύονται περιουσιακά μου στοιχεία, και δείχνει με αυτόν τον τρόπο να έχει ενδιαφέρον περαιτέρω, ενώ στην αρχή αυτά τα οποία ήταν στα πακέτα των τσιγάρων είναι καθαρά η αναφορά τους για το θέμα της δολοφονίας. Τα υπόλοιπα αναφέρονται στο δικό μου τόπο. Ακριβώς. Το δεύτερο μέλος της οικογένειας που κινείται εκεί, ενώ έτσι, το πρώτο δολοφονήθηκε. Και υπήρχε μία σειρά χρονολογική. Το πρώτο από αυτά τα σημειώματα επί κλειστών φακέλων το βρήκα στις 2 Νοεμβρίου. Ναι, αυτό που λέγαμε, ναι. Ναι, τα υπόλοιπα τον Φεβρουάριο, 2 τον Φεβρουάριο, 1 τρίτο αρχές Μαρτίου. Πάντως τώρα οι αρχές έχουν πάει. Έχουν, ναι, αυτό το αναφέραμε και έχουν πάει οι αρχές και δίνουν έμφαση και σε αυτά και βρίσκουν και τα πρόσωπα στα οποία αναφέρουν. Έτσι, εμείς δεν μπορούμε να πούμε λεπτομέρειες. Ναι, μα... Αλλά οι αρχές τώρα που κάνουν τις έρευνες εκεί δίνουν έμφαση και στα πρόσωπα και πήγαν και θα ξαναπάνε από ό,τι ξέρω. Δηλαδή, συνέχεια τώρα αυτό στενεύει λίγο ο κύκλος και σε άλλα πρόσωπα εκεί γύρω που είναι και κλειστή η κοινωνία. Που υπάρχει. Είναι να, με εντολή του εισαγγελέα, ο οποίος προείσταται σε αυτή τη φάση της προκαταρκτικής εξέτασης, να διοριστεί ένας γραφολόγος, ο οποίος να ταυτοποιήσει αν πρόκειται με πιθανότητα. Δεν είμαστε γραφολόγοι εδώ, έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ξέρετε κάτι, εμείς απευθυνθήκαμε σε δικαστική γραφολόγο, την ξέρουμε όλη, την Μάγδα την Καμπούρη τόσα χρόνια, αλλά το κάναμε σαν εκπομπή. Αυτό που λέτε εσείς επίσημα θα πρέπει να γίνει με εντολή εισαγγελέα. Αυτό είχε γίνει για να ταυτοποιηθεί βασικά με πιθανότητες αν είναι ο ίδιος συντάκτης ή αν είναι πιθανό να είναι ο ίδιος συντάκτης. Φαίνεται να είναι. Και μετά να υπάρχει μια ταυτοποίηση με υπαρκτά ή όχι πρόσωπα, γιατί αναφέρονται πρόσωπα της περιοχής. Τώρα τα δεύτερα. Σαν απόρρια της έρευνας, τα δεύτερα σημειώματα που είναι σε κλειστό φάκελο και τα οποία και συνεχίζονται και μπορεί και να συνεχιστούν και περαιτέρω, αυτά σηματοδοτούν το ότι υπάρχει συνέχεια, υπάρχει ουρά στην ιστορία και είναι σαν κάποιος να προσπαθεί να δώσει υλικό, να αφήνει ίχνη για να οδηγηθούν οι αρχές κάπου. Αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι κάποιοι ξέρουν με βεβαιότητα. Δεν υπάρχει ότι έχουμε μία δολοφονία, μην συμβεί και κάτι άλλο και στον αδερφό του που είναι το δεύτερο μέλος στην οικογένεια. Δηλαδή όλα αυτά δείχνουν κάτι. Αν την προειδοποιήσετε, όχι. Αλλά είναι και άγρια δολοφονία, κύριε Λέων. Είναι και αυτό που το είδατε κι εσείς και από τον συνάδελφό σας, από τον αξιότιμο τον κύριο Μπογιώκα, που πήγε στον τόπο, ερεύνησε, είδε και μιλάμε για την άγρια δολοφονία. Ακριβώς. Είναι σημαντικό καταρχάς ότι πέρα από την έκθεση, η έκθεση έπεται μιας αυτοψίας. Στην αυτοψία ο συνάδελφος είχε δυνατότητα να δει το χώρο, να δει εάν συνάδει ένα τέτοιο τραύμα με κάτι από το χώρο το οποίο το απέκλεισε, γιατί είναι ξεκάθαρος ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία και μάλιστα καθορίζει σαφώς ότι το κέριο τραύμα είναι διανύσοντος και τέμνοντος οργάνου. Ναι, έξω στη βεράντα εκεί αυτό. Ακριβώς, το οποίο σημαίνει ένα μαχαίρι και μάλιστα από το τραύμα φαίνεται ότι μάλλον μιλάμε για ένα ευμεγέθες κιόλας. Άρα εδώ πιστεύω ότι και όπως κάποιοι τόλμησαν και έδωσαν και άλλα στοιχεία, μας είχαν πάρει και στην πρώτη εκπομπή. Έτσι είχαμε ακούσει και την κόρη του αδελφού στην ανιψιά σου, Πέτρο, που απίφθινε ακόμη και έκλεισε τους δράστες τους ίδιους, ότι δεν δολοφόνησαν μόνο τον πατέρα της αλλά και τα ίδια τα παιδιά του. Θέλω να πιστεύω ότι κι εσείς που ξέρετε τώρα έτσι πως ξετυλίγεται τον μπερδεμένο κουβάρι, γιατί οι αρχές είναι εκεί, ερευνούν, μπορείτε να μιλήσετε, δηλαδή αν είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζουμε, έστω και ανώνυμα μας πληροφορείτε και ξέρουμε πως θα καλύψουμε και τον μάρτυρα. Μην τα ξαναλέω αυτά. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές εδώ στο τούνελ. Άρα περιμένω να δούμε για την υπόθεση αυτή τι παραπάνω θα έχουμε και σε λίγο θα ακούσουμε και κάποια άλλα καινούργια στοιχεία. Ναι, κύριε Δακορά, για να προχωρήσουμε. Εδώ ο κύκλος, είπαμε, στενεύει και μπαίνουν συγκεκριμένα πρόσωπα στο κάδρο. Είναι, φαντάζομαι, με μια επιμονή της αστυνομίας. Θα αρχίσουν να ανοίξουν και άλλα στόματα, καταρχάς. Αυτό ίσως είναι και ένα ερέθισμα για να παρασύρει και άλλους να πούν τα δρόμενα της περιοχής. Μάλιστα.
Για να πάμε τώρα, ανοίγουμε μια παρένθεση εδώ για να πάμε στην Πάτρα. Έχουν περάσει κοντά 5 μήνες από τότε που βγήκε στο φως αυτή η πικρή ιστορία με τους θανάτους των 3 παιδιών. Και βγήκε όταν η ιατροδικαστής, η κυρία Τσιόλα, εκεί στην Πάτρα, ενημέρωσε τις αρχές, τις δικαστικές αρχές στην πόλη, ότι κάτι το παράξενο συμβαίνει, ότι εδώ οι θάνατοι δεν είναι τυχαίοι και πρέπει να ερευνηθούν. Αυτομάτως δόθηκε, θυμάστε, η εντολή και στην ασφάλεια εδώ, στα κεντρικά, να ξεκινήσει η έρευνα. Δεν είδαμε να κινούνται άμεσα, με αποτέλεσμα να δοθεί χρόνο σε πρόσωπα που ήταν στο επίκεντρο να κινηθούν, να πληροφορηθούν, να γίνουν δημοσιογράφοι, να γίνουν γιατροί, να γίνουν δικηγόροι, να γίνουν. Και ουσιαστικά να παίζουν και στα δάχτυλα τις αρχές. Κάποια στιγμή μετά ξαφνικά είδαμε την εξέλιξη αυτή. Λένε πολλοί ότι θα πρέπει να είχαν κινηθεί και νωρίτερα οι αρχές. Τώρα λοιπόν φαίνεται να έχουν μπει όλο στο δρόμο τους και τα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε τις απαντήσεις. Όλα δείχνουν αυτό που λέγαμε και στην αρχή από τις δικαστικές και από τις αστυνομικές αρχές. Ήδη κατατέθηκε σήμερα, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, και η ιστολογική έκθεση επίσημη. Πάμε να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις, φίλοι μου, αλλά και αυτό το ντοκουμέντο που παρουσιάζει η εκπομπή για τον θάνατο της Σύριδας, που όπως είπα και στην αρχή κυριολεκτικά έσκασε, το έσκασαν στην κούνια του μέσα σε λίγα λεπτά. Πάμε να το δούμε. Τελική της ευθεία, παρά τις συνεχείς αναβολές, βρίσκεται η πολύκροτη υπόθεση του θανάτου των παιδιών από την Πάτρα. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για τη Μαλένα και την Ήριδα έχουν δείξει, σύμφωνα με πληροφορίες, πως δεν ευθύνεται για το θάνατό τους κάποια τοξική ουσία. Αντιθέτως όμως, το έγγραφο πόρισμα των ιστολογικών εξετάσεων που παραδόθηκε στους υπευθύνους για την έρευνα οι ιατροδικαστές οδηγεί στο συμπέρασμα πως τα δύο κοριτσάκια υπέστησαν ασφυκτικό θάνατο. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, το πανάκι που βρέθηκε στην κούνια του βρέφους αποτελεί στοιχείο κλειδί για τα αίτια του θανάτου του. Τα εργαστήρια έδειξαν ότι αυτό που βρέθηκε δεν ήταν αίμα από το τραύμα στο στόμα του παιδιού, αλλά διάσπαρτες οροαιματηρές κυλίδες, δηλαδή υγρό από πνεύμονες μαζί με αίμα, που προκλήθηκαν από πνευμονοραγία, που σημαίνει απλά πνευμονικό είδημα. Ακούστε τι είχε πει Ρουλαπής Πυρίγκου στο τούνελ για το πανάκι όταν ρωτήθηκε σχετικά από τον ιατροδικαστή Σωκράτη Τσαντήρη. Αυτό με το πανάκι, επειδή το ακούω πάρα πολύ συχνά, γίνεται ένας λόγος και δεν το έχω καταλάβει κι εγώ καλά. Και δεν μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω για αυτό το πανάκι που το βρήκατε όταν γυρίσατε σπίτι και το παραδώσατε τελικά στις αρχές? Αίμα, ήταν πιτσιλιές, ήταν ποσότητα? Ναι. Βεβαίως, θα σας πω. Εμείς γυρίσαμε στο σπίτι από το Καραμαντάνιο. Και η πρώτη κίνησή μου ήταν μαζί με το σύζυγο και με την αδερφή μου και τους υπόλοιπους συγγενείς, ήταν να μπω στο δωμάτιο, να γονατίσω και να κάψω μπροστά στην κούνια του παιδιού. Εκεί στα κάγκελα είδα ένα πανάκι. Και κινδυνά λέμε, οχ, ένα πανάκι. Τι έχει πάνω? Είχε σταγόνες αίματος. Όπως το κράταγε η μικρή εδώ, όπως τις 20. Σταγόνες μεμονωμένες, χωρίς αφρό, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Σταγόνες μεμονωμένες. Δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάσαι. Είχε και σάλια, δεν το θυμάσαι. Μόνο είχε, ήταν και υγρό, ήταν και λιδωμένο γενικότερο. Με υγρό ήταν μόνο έτσι 2-3 σταγόνες. Αν ήταν υγρό το πανάκι. Ναι, είχε και είχαν αφήσει και ένα λεκέ, όπως αφήνει ας πούμε η σύελος που υπάρχει καμιά φορά και αφήνει ένα λεκέ. Υπήρχε και υγρό, ήταν μόνο σταγόνες αίματος. Ναι, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε σαν σάλιο, κάπως έτσι. Μάλιστα. Και το πήραμε κατευθείαν, πήραμε την αστυνομία τηλέφωνο και είπε να το φέρετε εδώ. Το πήρε σε μια σακούλα και το πήγε η Δήμητρα, η αδέρφη μου, τέλος πάντων. Κατευθείαν στο αστυνομικό τμήμα. Λες, όχι, ένα πανάκι. Δεν ήταν άγνωστο πανί. Νομίζω ότι το μωρό κοιμότανε με το πανάκι αυτό. Γιατί πολλά μωράκια βυζαίνουν τα πανάκια τη νύχτα. Ήταν το πανάκι που της είχες. Δεν ήταν κάτι άλλο πανί. Δεν υπήρχε. Δεν είχε βάλει κάποιος εκεί πανί. Το πανάκι που είχε. Την εικόνα αυτή ολοκληρώνει και το μήνυμα που έστειλε η κατηγορούμενη στον τότε σύζυγό της σχετικά με το πανάκι της Σύριδας που κρατούσε πάντα στον ύπνο της. Στείλε μου το τηλέφωνο της Τσιόλα. Θέλω να μου δώσεις το πανάκι της Μπέμπας πίσω. Τι αναλαμπή είναι αυτή? Είδα ένα όνειρο ότι κάτι έκαναν στο πανάκι και θέλω να το πάρω. Πέρα όμως από αυτό το έβριμα, οι επιστήμονες εντόπισαν και στον εγκέφαλο του βρέφους αιμορραγικές διηθήσεις συμβατές με υποξία. Υπάρχουν και υπατικές αλλοιώσεις, επίσης συμβατές με υποξία στην Ήριδα και στη Μαλένα.
Αυτή η υποξία, εφόσον δεν συνδέεται με δηλητηρίαση ή παθολογικά αίτια, θεωρείται ότι προκλήθηκε από ασφυκτικό θάνατο. Ο φλεβόκομβος, τον οποίο είχε στηριχθεί για το θάνατο της Ήρυδας Ιρούλα Πισπυρίγκου ως έβριμα από τις νέες ιστολογικές εξετάσεις, δεν είχε εξαιρεθεί. Τα καρδιογραφήματα του παιδιού όμως ήταν αρνητικά, άρα δεν θα μπορούσε σύμφωνα με τους επιστήμονες να αποτελέσει αιτία θανάτου στην παρούσα φάση. Γιατί πολύ απλά θα είχε οδηγήσει σε θάνατο το βρέφος από το πρώτο καιρό της ζωής του. Κλιμάκιο αντρών του Τμήματος Εγκλημάτων Καταζωής βρίσκεται στην Πάτρα για στοχευμένες συμπληρωματικές καταθέσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ήδη έχουν πάρει πολύ ωραία κατάθεση από την ιατροδικαστή που είχε διενεργήσει την πρώτη νεκροψία νεκροτομή στην Ήρυδα, Αγγελική Τσιόλα. Είναι η μάρτυρας που σήμανε τον κόδωνα του κινδύνου στις αγγελικές αρχές των πατρών για τους περίεργους θανάτους των παιδιών. Ο πατέρας των παιδιών, Μάνος Δασκαλάκης, που θεωρείται πρόσωπο κλειδί στην όλη ιστορία, κατέθεται για ώρες στα γραφεία του Τμήματος Ανθρωποκτονιών στην Αθήνα. Για την Τζορτζένια, υπενθυμίζεται ότι στις ενδελεχείς τοξικολογικές εξετάσεις είχε βρεθεί η κεταμίνη όχι μόνο στο αίμα της, αλλά και στα ούρα της. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι χορηγήθηκε στο παιδί όσο ήταν ζωντανό, πρόλαβε να μεταβολήσει κάποια ποσότητα ο οργανισμός της και ο θάνατος επήλθε σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 10 έως 15 λεπτών. Η μόνη εκκρεμότητα τοξικολογικών εξετάσεων για την Τζορτζένα ήταν τα 4 φιαλίδια με αίμα που εστάλησαν πρόσφατα από τα νοσοκομεία που νοσηλεύτηκε στο εργαστήριο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του τούνελ, δεν εντοπίστηκε σε αυτά κεταμίνη ή άλλο ύποπτο φάρμακο. Αυτό, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ήταν αναμενόμενο καθώς τα δείγματα ελήφθησαν κατά την τυπική νοσηλεία. Τα επόμενα 24 ώρα θα παραδοθεί το τελικό πόρισμα των ιατροδικαστών για τη Μαλένα και την Ήρυδα στο Τμήμα Εγκλημάτων Καταζωής και κατά συνέπεια στην εισαγγελία. Στην πορεία αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις για το κλείσιμο αυτής της υπόθεσης που συγκλώνησε όσο καμία άλλη το Πανελλήνιο. Το πανάκι λοιπόν του βρέφους είναι σαν να μιλάει και το παιδάκι αυτό από τον τάφο του, όπως και η Τζορτζίνα τότε με την κεταμίνη, αν θυμάστε. Έτσι, σαν να μιλάνε τα ίδια τα παιδιά από τον τάφο τους. Γιατί το μικρό το βρέφος δεν ταλαιπωρήθηκε από νοσοκομεία. Ήταν μέσα στην κούνια του όταν εκείνη τη νύχτα έχασε τη ζωή του. Έτσι, και είχε βίζεν το πανάκι του και το είχε στο στόμα. Τότε πολλοί πίστεψαν ότι επειδή βρέθηκε ένα μικρό τραυματάκι εσωτερικά στο στόμα του παιδιού, ότι στο πανάκι υπήρχε κοιλίδα αίματος από το τραύμα αυτό. Αλλά τελικά ήταν από το πνευμόνιο. Όπως έσκασε το παιδί, όπως το έσκασαν το παιδί, είχαμε την έντονη πνευμονοραγία και βγήκε όλο αυτό. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με, κύριε Λέων. Και βγήκε στο πανί που βίζανε. Άρα πνευμονικό είδημα, σχεδόν έσκασε το πνεύμα το πνευμόνι και έβγαλε το υγρό μαζί με αυτό πάνω στο πανί. Και τώρα διαπιστώνεται, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, και επιστημονικά, ότι όντως ήταν από έντονη πνευμονοραγία αυτό το υγρό που βρέθηκε στο πανί. Γι' αυτό και η γυναίκα μετά, η μητέρα ήθελε να το πάρει, λέει, πίσω γιατί ήταν όνειρο. Σιγά με τις έδιναν το πανί τώρα που αποτελούσε ντοκουμέντο. Και όντως είναι ένα από τα ντοκουμέντα για την Ήρυδα. Είναι, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, πέρα από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, έχουμε και ένα βασικό πιστήριο πλέον. Για το μικρό. Ακριβώς. Το πανάκι είναι ένα βασικό πιστήριο και από τη στιγμή που επιβεβαιώνεται ότι είναι ορομεατηρό υγρό, σημαίνει ότι αυτό το πανί μπήκε μέσα στο στόμα από το δράστη, παρέμεινε αρκετά μέσα στο στόμα. Γιατί πρέπει να πούμε ότι για να, αυτό που είπατε πολύ απλοϊκά και σωστά, να σκάσει ο πνεύμονας ουσιαστικά και να παράξει αυτό το ρωματηρό υγρό, σημαίνει μια παρατεταμένη προσπάθεια. Και στα παιδιά δεν χρειάζεται και πολύ, ειδικά στα μικρά, δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη πίεση. Δεν είναι η ίδια που ασκείται. Σαφώς και δεν υπάρχει πίεση και γι' αυτό λέγαμε και επιβεβαιωνόμαστε, μακάρι να είμαστε τυχεροί και να έχουμε έστω κάποια σημάδια στα παιδιά. Και εδώ έχουμε σημάδια. Και στο πρώτο και στο δεύτερο παιδί υπάρχουν σαφή τραύματα. Αλλά θέλω να πω ότι το πανάκι πραγματικά ήταν πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, με την έννοια ότι δηλώνει ακριβώς αυτή την παρατεταμένη προσπάθεια, η παρατεταμένη προσπάθεια που ουσιαστικά μας φέρνει τη βλάβη στον εγκέφαλο και φυσικά και τις ασφυκτικές κοιλίδες στο πνεύμα. Αυτό που λέμε πάντα, ότι μια ασφυξία σου δίνει και σημάδια και στα όργανα του παιδιού. Εδώ τα όργανα ήταν, επιμένω, ακέραια, γιατί δεν είχαν τη φθορά των φαρμάκων όπως τα άλλα δύο παιδιά, ειδικά η Τζορτζίνα τόσους μήνες μέσα στο νοσοκομείο. Η Μαλένα ήταν λιγότερο διάστημα σε νοσοκομείο, το παιδάκι στην κούνια.
να ρωτήσω την ώρα. Ερώτηση. Έσκασε με αυτόν τον τρόπο και έχουμε το ντοκουμέντο του Πανιού πέρα και από τα άλλα τα ευρήματα στον εγκέφαλο και στα αυτά που μιλούν και οι παθολογανατών. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λέων, σε ένα βρέφος μικρό, ποιος είναι ο ελάχιστος χρόνος που χρειάζεται κάποιος να αποφράξει την αναπνευστική οδό ώστε να επέλθει ο πνιγμός? Κοιτάξτε, δηλαδή, θέλω να δώσω περίπτωση που είναι έγκλημα και αποδειχθεί, πόσο χρόνο άντεχε να βλέπει το παιδί να πνίγεται. Γιατί δεν είναι μόνο οργανώνω, δεν είναι μόνο εκτελώ, είναι και έρχομαι αντιμέτωπος με το θάνατο του παιδιού. Νομίζω σε λίγα λεπτά δεν είναι, κύριε Λέων. Ακριβώς. Ο ασφυκτικός θάνατος είναι ένας θάνατος, καταρχάς βασανιστικός. Κατά δεύτερον, σημαίνει ένα θάνατο ο οποίος ο δράστης είναι αποφασισμένος, έχει ανα πάσα στιγμή τη δυνατότητα να άρει ουσιαστικά την απόφραξη. Γι' αυτό δηλαδή, το ρωτώ. Στο πρώτο λεπτό εννοείται, και σκεφτείτε ότι ένα λεπτό το λέμε και μας φαίνεται τίποτα. Φαίνεται λίγο, αλλά ένα λεπτό είναι 60, το παιδί σου. 60 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, να μετρήσουμε. 60 φορές να κάνεις πίσω. Ακριβώς. Οπότε σκεφτείτε ακριβώς, όπως το είπατε πολύ σωστά, 60 φορές είχες να το σκεφτείς και να κάνεις πίσω. Εκεί μιλάμε για μια παρατεταμένη λοιπόν προσπάθεια. Μετά το λεπτό είναι αλήθεια ότι χάνονται οι αισθήσεις, ακόμα και στα ενήλικα άτομα. Και μετά βέβαια ουσιαστικά καταλήγει το άτομο. Σας ευχαριστώ. Είναι αυτό που είχε πει και ο πατέρας, ότι το βρήκα παγωμένο όταν πήγα πια, όταν με ειδοποίησαν και πήγα, ήταν το παιδί παγωμένο και αυτά. Θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, γιατί είναι σημαντική και μια μαρτυρία που είχε δοθεί στο τούνελ για την Ήριδα πάλι. Έτσι, μια σημαντική μαρτυρία, γιατί κάποιοι την ξέχασαν. Αλλά μένα μου αρέσει να θυμίζω τέτοιες μαρτυρίες. Μετά το διάλειμμα, πάμε. Πριν το διάλειμμα, φίλοι μου, είχαμε μείνει στα καινούργια στοιχεία για το θρίλερ της Πάτρας, αλλά και σε αυτό το ντοκουμέντο που έφερε απόψε το φως στο τούνελ για το πανάκι του παιδιού, του βρέφους. Για το πανάκι που αποτελεί ένα στοιχείο κλειδί για τον ασφυκτικό θάνατο του παιδιού εκεί στην Κούνια του. Κύριε Λέων, σταματήσαμε λόγω διαλύματος, αλλά αν μείνουμε σε αυτό, είχατε κάποια επισήμανση ιδιαίτερη? Ναι, αυτό που πρέπει επίσης να πούμε είναι το εξής, ότι εφόσον το πανάκι ουσιαστικά ποτίστηκε από την πνευμονοραγία και από το πνευμονικό είδημα του παιδιού, σημαίνει το παιδί κατέληξε με το πανάκι στο στόμα. Εδώ αν ακούσουμε τη μητέρα, λέει ότι βρήκα ένα πανάκι εκτός ουσιαστικά του στόματος του παιδιού, κάπου στην κούνια. Στην κούνια, στην άκρη. Άρα σημαίνει ότι αυτός που έβαλε το πανάκι, το έβγαλε κιόλας και το άφησε κάπου αλλού. Επίσης θέλω να πω και να διευκρινίσουμε κιόλας, ότι όλες αυτές οι εξετάσεις που γίνανε από τους συναδέρφους μου, η επανέλεγχη ουσιαστικά... Μισό λεπτό να σας πω τώρα αυτό που λέγαμε και στην αρχή, έτσι. Ότι περιμέναμε τα αποτελέσματα από τα τοξικολογικά εργαστήρια, από το τοξικολογικό εργαστήριο στο Απιθύτα, που βρήκε και την κεταμίνη στην Τζορτζίνα. Ήταν ένας επανέλεγχος σε Μαλένα και σε Ήριδα. Στην Ήριδα τα όργανα ήταν, εντάξει, του παιδιού πιο ακέραια, γιατί είπαμε ήταν στην Κούνια. Στη Μαλένα ήταν ταλαιπωρημένα από το νοσοκομείο και από τις εξετάσεις που είχαν προηγηθεί. Δεν είναι. Δεν είχαν δηλαδή οι γιατροί στα χέρια τους τα στοιχεία όλα αυτά που θα έπρεπε για να μιλήσουν. Είναι έτσι. Αλλά παρόλα αυτά δεν βρέθηκε κάποια τοξική ουσία σε αυτές τις εξετάσεις. Όπως επίσης μιλούσαμε και για κάποια φιαλίδια. Το ένα ήταν από το Καραμανδάνιο όταν εισήχθη η Τζορτζίνα στην πρώτη μέρα νομίζω, και τα άλλα ήταν από τα άλλα νοσοκομεία στην Αθήνα. Αλλά και από εκεί δεν περίμεναν κάτι αν οι επιστήμονες ότι θα βρουν. Αλλά παρόλα αυτά τώρα, επειδή βγήκαν τα αποτελέσματα και δεν βρίσκουν ούτε στα φιαλίδια αίματος κάτι, το τοξικό ή κάτι άλλο, εντάξει, λένε πολύ, μα πώς είναι δυνατόν, αφού δεν βρέθηκε εκεί. Δεν βρέθηκε εκεί, άρα δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε. Το θέτουν και σαν ερώτημα και πολίτες αυτό, έτσι. Γι' αυτό θέλουμε και την δική σας την επιστημονική τοποθέτηση σε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Να διευκρινίσουμε λοιπόν ότι στη Μαλένα ήταν καθοριστικό αυτό που κάνανε οι συνάδελφοί μου, το να επανελέγξουν τα πάντα και κυρίως και τοξικολογικά. Γιατί στη Μαλένα πράγματι έχουμε και λιγότερα. Και μετά από χρόνια, Ακριβώς. Έχουν περάσει πάνω από 3,5 χρόνια από τη Μαλένα. Έχουμε λιγότερα ευρήματα. Και τι γίνεται? Ναι, μεν είναι όπως πολύ σωστά λέτε μετά από χρόνια, όμως να σας θυμίσω ότι έχουμε κάνει τοξικολογικές εξετάσεις και αμέσως με πρόσφατο αίμα του παιδιού από το νεκροτομείο. Και εκεί πάλι ήταν αρνητικές. Άρα τι σημαίνει τώρα, στη Μαλένα αυτά τα ευρήματα τα οποία έχουμε σε συνδυασμό με τις αδιάψευστες πλέον εξετάσεις τοξικολογικές θα τα συνδυάσουμε γιατί, για παράδειγμα σας λέω, η καινοτοπιώδη εκφύλιση των υπατικών κυττάρων που είχε ακουστεί πάρα πολύ. Τρεις λόγους είχε να υπάρχει.
Το ένα ήταν ουσιαστικά μεταβολικό σύνδρομο. Μεταβολικό σύνδρομο δεν υπάρχει στο παιδί, ούτε νεκροτομικά, ούτε εν ζωή εμφάνισε κάτι τέτοιο. Είναι μια παθολογία που θα έδινε συμπτώματα. Δεύτερον, ήταν η τοξική αντίδραση. Αυτό θέλαμε να αποκλείσουμε. Για δεύτερη φορά, δηλαδή, στο ΑΠΘΙΤΑ γίνεται η επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει τοξική αντίδραση. Και τι μένει, είναι το τρίτο. Η μαλένα, η καινοτοπιώδη εκφύλιση που έχει, είναι από την τρίτη αιτία της καινοτοπιώδης εκφύλησης, που είναι ο ασφυκτικός θάνατος και εδώ. Και μάλιστα όλα αυτά, αν συνδυαστούν με τα τραύματα που έχουμε, που είναι σε συγκεκριμένες περιοχές, είναι στα στόμια, ακριβώς. Δεν μιλάμε για τραύματα σε χέρια, σε πόδια, που δεν θα δίναμε καμία αξία. Εδώ μιλάμε ότι όλα τα τραύματα είναι σε μύτη και στόμα και στα δύο παιδιά. Θα μπορούσαν να είχαν προκληθεί, μπορεί να ρωτήσει κάποιος, κατά τη διάρκεια της ανάνυψης, όταν τα παιδάκια, ας πούμε, το παιδάκι αυτό βρέθηκε να έχει χάσει τη ζωή του. Στην προσπάθεια ανάνυψης θα μπορούσαν να προκληθούν αυτά τα τραύματα. Κοιτάξτε, όλα τα βλέπουμε συνδυαστικά. Όταν έχεις σαφή δείγματα ασφυξίας, στην ανάνυψη δεν κάνουν οι γιατροί ασφυξία. Επίσης, να σκεφτούμε και το εξής. Οι γιατροί δεν έχουν γυμνά χέρια μέσα στις κλινικές. Φοράνε γάντια. Δηλαδή, ακόμα και μία γυναίκα να κάνει την ανάνυψη, εννοείται ότι δεν μπορεί να παράξει αυτά τα τραύματα, τα οποία, εν αντιθέσει, μπορεί να παράξει ένα άτομο το οποίο παρατεταμένα πιέζει εκείνη την περιοχή. Επίσης, να διευκρινίσουμε και το εξής που με ρωτήσατε για την Τζορτζίνα. Η Τζορτζίνα είναι βέβαιο ότι έχει φύγει από την αιτία θανάτου η οποία έχει δηλωθεί και είναι η κεταμίνη. Το ότι δεν βρήκαμε κεταμίνη στα προηγούμενα επεισόδια, πολύ απλά δεν έχουμε διερευνήσει καταρχάς όλους τους χρόνους. Τα αίματα τα οποία ληφθήκανε ήταν από χρόνους διάσπαρτους που βρέθηκαν μέσα στα ψυγεία των νοσοκομείων. Αυτό δεν σημαίνει η κεταμίνη, είπαμε ότι μένει στον οργανισμό 6-7 ώρες. Ναι. Ακόμα και να είχαμε πάρει 8 ώρες πριν κεταμίνη, σημαίνει ότι εάν το αίμα είχε ληφθεί μετά από 8 ώρες, δεν θα βρίσκαμε άρα έτσι. Άρα το γεγονός λοιπόν ότι στα φιαλίδια και στις τοξικολογικές εξετάσεις δεν βρέθηκε κάτι, δεν σημαίνει τίποτα. Απλά απέκλεισαν τα άλλα στοιχεία για να επικεντρωθούν στα άλλα τα ευρήματα. Ακριβώς και στην Τζορτζίνα, αυτό που προσπαθήσαμε να βρούμε με τα υπόλοιπα φιαλίδια ήταν όχι το τέλος. Το τέλος το ξέρουμε, είναι ξεκάθαρο. Η αιτία θανάτου εδώ υπάρχει. Στην Τζορτζίνα υπάρχει η αιτία θανάτου. Αλλά μάλιστα, τα προηγούμενα επεισόδια. Είναι σημαντικά όλο το εδώ, έτσι, τα ευρήματα, ειδικά αυτό το πανάκι, ποια είναι το ντοκουμέντο για το παιδάκι. Είναι κρίσιμο αυτό και είχε από την αρχή επισημανθεί, γιατί το έδωσε η ίδια η κατηγορουμένη. Είπε το ότι το βρήκε στην κούνια επάνω. Είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε το ότι πρώτα, όσο και αν είναι δύσκολο να το πιστέψουμε και να το ακολουθήσουμε, πρώτα έχουμε τα ευρήματα και μετά κατασκευάζουμε τις θεωρίες μας. Βέβαια, ναι. Πρώτα περιμένουμε τις εξετάσεις και μετά βλέπουμε τι είναι πιθανό να έχει συμβεί. Τόσο καιρό η κοινή γνώμη ταλανίζεται με διάφορες πιθανές και απίθανες εκδοχές, ενώ τα πράγματα είναι απλά και απλώς περιμένουν την ιατρική επιβεβαίωση. Αυτή είναι η ιστορία. Μεθοδολογικά αποκλείοντας τα πράγματα που δεν αποδεικνύονται και αφήνοντας τα ίχνη σε αυτά που αποδεικνύονται. Γιατί εδώ κάποια στιγμή άκουσα και κάτι έτσι για μένα, ας μου συγχωρέσετε την αγκό, κουφό. Δηλαδή ότι δεν αποκλείεται να δούμε και τον πατέρα των παιδιών και σύζυγο της κατηγορουμένης κάποια στιγμή να παίρνει πίσω, ας πούμε, την υποστήριξη της κατηγορίας. Δηλαδή εναντίον της γυναίκας του. Και λέμε, δηλαδή εντάξει, έλεγε τώρα. Καλά, μέχρι τώρα δεν υποστήριξε και πολύ την κατηγορία, εδώ που τα λέμε. Ναι, δεν υποστήριξε και πολύ την κατηγορία και θα πάμε παραπέρα. Ναι, κύριε Δακουράκη, να προχωρήσω. Οι έρευνες βασίζονται πάνω σε αποδεικτικό υλικό και εδώ το πανάκι είναι αποδεικτικό υλικό. Ναι, είναι, σε μαρτυρίες και ομολογία. Ναι. Μαρτυρίες και ομολογία δεν βλέπουμε, αλλά έχουμε τώρα αποδεικτικό υλικό. Και με όσα, σε συνδυασμό με όσα είπε και ο κύριος Λέων, είναι ολοφάνερο τι έχει γίνει. Έλεγα και πριν ότι θα δούμε τι έλεγε σε εμάς και ο πατέρας των παιδιών, ο οποίος κατέθεται για ώρες στην ασφάλεια, αλλά και τι υποστήριζε στο περιβάλλον του το φιλικό για την ίδια του τη γυναίκα, για τη Ρούλα. Για να μην λέω πολλά εγώ, θέλω να ακούσουμε καλυμμένο έναν μάρτυρα από το φιλικό του περιβάλλον για κάτι που συνέβη ιδιαίτερο, ξεχωριστό και έχει να κάνει με την ήριδα, με το βρέφος. Κάτι που εγώ το έθεσα τότε στην κατηγορούμενη και της είπα, το ξέρεις αυτό. Μην τα λέω εγώ, αυτό δεν είχε δει το φως δημοσιότητας. Αλλά μην τα λέω εγώ, μπορούμε να το δούμε. Με
συνέχεια έκανε δρομολόγια και έλεγε ότι πάει κάποιο δρομολόγιο, αλλά πήγαινε να δει εκείνη. Δηλαδή από την Πάτρα πήγαινε στην Αθήνα, συνέχεια. Η γυναίκα του κάποια στιγμή το είχε καταλάβει ότι αυτό πρέπει να έχει άλλη, γιατί πήγαινε και έτσι με την κοπέλα αυτήν στο Facebook, τη κόπησε να την κάνει φίλη. Όταν εκείνο αποφάσισε να πει τη γυναίκα του ότι θα χωρίσουν, ότι θα φύγει, θα πάει να μείνει αλλού, ότι δεν μπορεί άλλο, και εκείνη θα είχε πάρει πάρα πολύ ψήφισμα και του είχε εντάξει. Δεν θυμάμαι ακριβώς μετά που λέει ότι την επόμενη. Τον πήρε τηλέφωνο και του λένε ένα σπίτι για το μωρό πέθανε. Εκείνος έλεγε ότι φοβόταν να φύγει γιατί η γυναίκα του είχε κάποιες αρπαθείς συμπεριφορές και ότι είχε κάποια ξεσπάσματα και ότι την είχε δει, που της είχε πει κιόλας και ανησυχούσε γιατί την είχε δει να φτάει το μωρό με πάρα πολύ δύναμη στην κούνη επειδή είχε θυμώσει. Αυτό που λέει για συμπεριφορές ακραίες, ότι πέταγε το παιδί με στην κούνια, ότι δεν ήθελε να το δείξει. Τι έκανα εγώ, το μωρό, Χριστός του Παναγία. Ότι τα έχει πει ο ίδιος, ο Μάνος στην άλλη. Καλά. Καλά. Εκείνος, πριν πεθάνει το παιδί το μεγάλο, της έστελνε και της έλεγε ότι η γυναίκα του είχε πάρα πολλά τρελά ξεσπάσματα και τσιούλιαζε και φώναζε και ότι τον απειλούσε ότι του καταστρέψει και ότι τον έβριζε πάρα πολύ άσχημα και τον έλεγε ότι θα καταστρέψει και τέλος πάντων πολύ για απειλές. Και μετά μάθαμε ότι πέθανε και το μεγάλο παιδί. Ακούσαμε τώρα, ήταν και αλλοιωμένη η φωνή του μάρτυρα. Ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε για αυτή την ιστορία ότι ήθελε να αλλάξει διεύθυνση, να αλλάξει κατοικία ο πατέρας. Αναφέρει το δικαίωμά του. Ήταν νέο παιδί, ήταν, δεν τα πήγαινε καλά με την οικογένειά του και ήθελε να μετοικήσει εδώ στην Αθήνα. Το αντιλήφθηκε αυτό η κατηγορούμενη. Ξέσπασε και μεταξύ τους ένας πόλεμος, να το πω έτσι απλά. Όταν, βέβαια, αφού θες να φύγεις, ωραία, φύγει. Αλλά μετά όμως έλεγε ότι πέθανε το παιδί μας, το βρέφος. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, σύμφωνα με τη μαρτυρία αυτή που μεταφέρουμε, ο ίδιος είχε πει στη φίλη του τότε ότι είχε δει τη μητέρα να πετάει το παιδί στην κούνια, με ένταση. Να το πετάει το βρέφος στην κούνια. Ήταν εκεί που έγινε και ο καυγάς ο μεγάλος, που φέρεται να την χαστούκησε μετά και λοιπά, και σηκώθηκε και έφυγε από το σπίτι. Τέλος πάντων, ήταν μαρτυρίες που φέρεται ο ίδιος να τις είχε πει στο περιβάλλον του, έτσι. Γιατί μετά θα δούμε από κάποια μηνύματα, μπορείτε να μου βρείτε και το βίντεο με τα μηνύματα, παιδιά, και με όλα αυτά που έγιναν στο σπίτι. Γιατί ενώ υπήρχε η ένταση, είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει η μητέρα και ότι έγιναν καταστάσεις μεγάλοι και κάποιοι σήμαιναν τον κόδωνα του κινδύνου και είπαν το λίγο το πολύ, προσέξτε, μην χαθεί και το άλλο παιδί. Τι έγινε μετά, Μπορείτε να μου βρείτε, να φύγουμε από τη σειρά, να μου βρείτε και αυτό το βίντεο. Μ' ακούτε? Το βίντεο με τα μηνύματα και με το τι έλεγε και η φίλη και στον πατέρα των παιδιών. Που έλεγε ο πατέρας, εγώ θα έρθω να πάρω την Τζορτζίνα σε λίγο. Αλλά δεν πήγε να την πάρει, πήγε να τη μιλήσει για λίγο, για ένα δεκάλεπτο και έφυγε. Και εμένα αυτό και το παιδάκι κατέληξε μετά στο νοσοκομείο και μετά στο θάνατο. Έβλεπε. Το έχετε αυτό? Ωραία. Για πες μου λίγο, Θοδωρή. Ο πατέρας χθες πήγε στην ασφάλεια και κατέθεται, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι. Σε γενικές γραμμές ρωτήθηκε και για αυτό το περιστατικό με την κουνιά. Και για αυτό το περιστατικό. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, το ρώτησαν επίμονα, μεταξύ άλλων για περιστατικά βίας στην οικογένεια. Ο Μάνος Δασκαλάκης ανέφερε πως έναν από τους έντονους τσακωμούς του ζευγαριού απομακρύνθηκαν κάποια στιγμή από τα παιδιά για να μην τους ακούν και σε ένα άλλο δωμάτιο, ένα βράδυ πριν το θάνατο της Ήρυδας. Εκεί χαστούκησε τη Ρούλα Πισπυρίγκου και έφυγε από το σπίτι. Οι αστυνομικοί το ρώτησαν ειδικά για το περιστατικό αυτό με την κούνια, που φέρεται να έγινε την ίδια έτσι, θερμή περίοδο στις σχέσεις τους. Και φέρεται σε αυτό το περιστατικό η Πισπυρίγκου να φέρθηκε άγαρπα στην Ήρυδα, σε έναν τσακωμό τους, να πέταξε το παιδί πάνω στην κούνια. Εκείνος αρνήθηκε όμως στους αστυνομικούς πως είχε συμβεί αυτό το πράγμα και πως το παιδί ισχυρίστηκε απλά το τοποθέτησε στην κούνια. Συγγνώμη να πω κάτι κι εγώ, έτσι, να κάνω το συνήγορο του, ναι, του τέτοιου. Εάν το έβαζε το παιδί απλά στην κούνια, δεν ήταν θέμα συζήτηση αυτό. Ήταν μια συνηθισμένη τακτική μια μητέρα να βάλει το παιδάκι στην κούνια. Άρα δεν ήταν θέμα να αναφερθεί κανεί αυτό. Το τοποθέτησε απλά στην κούνια, ότι βρέφος ήταν στην κούνια να το έβαζε. Δεν ήταν θέμα. Άλλο το τοποθετώ που το κάνω συνέχεια σαν μάνα, αγαπάω το παιδί μου, έτσι, και το φροντίζω να μπει καλά στην κούνια του.
για να το δω, να μην πάθει τίποτα. Και άλλο το πετάω απότομα με δύναμη και χτυπάει. Τουλάχιστον έτσι φέρεται να μεταφέρθηκε σε ένα στην φίλη. Εκτός και αν λειτουργήσε το σπασμένο τηλέφωνο. Άλλα είπαν μετά. Καταλάβατε, δεν είναι θέμα για κουβέντα αν το τοποθέτησε απλά. Επιμένω, άλλο τοποθετώ, άλλο πετάω. Τον ένοιαζε μάλλον να σώσει τον εαυτό του προφανώς. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι τα έλεγε αυτά στους φίλους. Και ήταν από όλο από το σπίτι και δεν έκανε. Και τι έκανε αυτός που έβλεπε τη γυναίκα του να πετάει το μωρό στην κούνια. Αυτός τι έκανε. Μπορούμε να πάμε στο βίντεο το επόμενο με τα μηνύματα. Ε? Και με όλα αυτά που λένε οι φίλοι ότι έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου. Στον πατέρα, στη μητέρα, στους θείους, στον ένα, στον άλλον. Για να μην δημιουργηθούν παιδιά. Οι φίλοι τα λένε. Οι άνθρωποι που ήταν παρόντες εκείνη τη νύχτα εκεί, όταν αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει η μητέρα. Δεν τα λέμε εμείς. Απλά μεταφέρουμε μια πραγματικότητα, μια εικόνα. Χωρίς υπερβολές, έτσι. Και ακούμε τους μάρτυρες που τους έχουμε διασταυρώσει. Και από άλλους μάρτυρες ότι όντως έχουν γίνει αυτά. Για να θυμηθούμε λίγο. Δύο 24 ώρα πριν την εισαγωγή της Τζορτζίνας στο Καραμανδάνιο, η Ρούλα Πισπυρίγκου στέλνει μήνυμα στο Μάνο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα δώσει τέλος στη ζωή της. Το παιδί που είναι, αν κάνεις καμιά μ***α, θα γίνει της μας. Τους παίρνω όλους τηλέφωνο και την αστυνομία τώρα. Παίρνω τη μάνα σου. Το βράδυ θα πάω να πάρω το παιδί από το χωριό και μην τολμήσεις να μας ξανανοχλήσεις. Κάνε ό,τι γουστάρεις. Άμα έχεις ενοχές, τραβά αυτοκτόνα. Δεν θα μας κάνεις όλους μ***α εσύ με το έτσι θέλω. Δεν είσαι καλά και ποτέ δεν ήσουν. Απόδειξε το με αυτή την κίνηση. Το έχεις ξανακάνει άλλες δύο φορές. Δεν σε φοβάμαι. Εσύ ναι, πάντα μου έλεγες τι θα πεθάνεις, τι θα εξαφανιστείς. Ποτέ δεν πίστεψες ότι σου έλεγα. Δεν αντέχω, αλλά μην το κάνεις χειρότερα. Να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Εγώ σε αγάπησα πολύ. Το παιδί και τα μάτια σου. Να μην σε νοιάζει για κανένα παιδί και κοίτα μην το πλησιάσει κανένας δικό σου γιατί θα γίνει της π***ς. Θα τα πούμε στο δικαστήριο με όλους. Άντε, γιατί πολύ ήρεμα το αντιμετωπίσαμε όλο και έχει τρελή όρεξη για παιχνίδι. Πάει τώρα η μάνα μου να το πάρει και πάω στην αστυνομία να δηλώσω ότι το παράτησες. Η μεταξύ τους σχέση στο χειρότερο σημείο από ποτέ. Βρίσκονται εκτός οριών, ενώ η Τζορτζίνα φιλοξενείται σε φιλικό σπίτι ώστε να μην γίνεται μάρτυρα της έντασης. Ο Μάνος λοιπόν είπε ότι θα έρθει η γιαγιά να σε πάρει, είπε στην Τζορτζίνα, δηλαδή η μητέρα του. Όχι, δεν είναι σίγουρα τέτοια. Τίποτα δεν είπε ούτε ο Μάνος. Ο Μάνος είπε απλά ότι δεν θέλει να πληθεί λόγω ότι συμβουλευόταν δικηγόρο. Ήρθε μόνο εδώ, την είδε και έφυγε. Έφυγε το βράδυ, ήρθε δηλαδή με τη μηχανή, με την τσάντα, δεν ξέρω εκείνα που ήταν. Την είδε για 10 λεπτά εδώ πέρα στην κουζίνα. Της είπε αυτός ότι θα μείνεις και απόψε εδώ στη με τον εντάξει, είπε αυτή, δεν είπε κάτι. Και θα μιλήσει, λέει, θα συνενεθεί ή θα μιλήσει με τη μαμά, κάτι τέτοιο είπε. Όχι όμως ότι θα έρθει να σου πάρει. Γιατί δεν ήξερε και αυτός ότι θα πάρουν το παιδί. Που σιγά μην ήταν οποιοδήποτε πατέρας δεν θα έπαιρνε το παιδί του, θα το άφηνε σε όποιον άλλο. Απλοί παρατηρητές έμειναν και οι συγγενείς από την πλευρά της Ρούλας. Δεν έκαναν το παραμικρό, ακόμη και όταν η σήμερα κατηγορούμενη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και ήταν εμφανές κατά τα λεγόμενά τους πως χρειαζόταν άμεση ιατρική υποστήριξη. Το είχες πει τότε που την αναζητούσαν ότι πάει να κάνει απόπειρα. Το είχες πει ότι μήπως θέλει βοήθεια ιατρική η Ρούλα. Ναι, το είχα πει. Ήμασταν στην κουζίνα, ήταν ο πατριός της, η μητέρα της και η Δήμητρα εκεί πέρα και λέει ήταν μέσα με την Τζορτζίνα που εκείνη την ώρα κάτι έγραψε, είδατε που το άφησε μετά για να το βρει η μάνα της. Ναι. Που το είχε γράψει κρυφά. Τους το είπα και η μάνα της συγκεκριμένα μου είπε έχω περάσει από τη Ρούλα πάρα πολλά. Εγώ δεν ήξερα το παρελθόν της, δηλαδή δεν μπορούσε να μου πάει το μυαλό του ότι έχει κάνει κι άλλα τέτοια σκηνικά. Είπες ότι θα έχει ανάγκη για βοήθεια, τι είπανε για το Μάνο, ότι αυτός μόνο μπορεί να τη βάλει σε μια κλινική. Ναι, μόνο ο άντρας της λέει, αν θα τον ακούσει, γιατί ο μόνος που τη μοιάζει είναι αυτός, κανείς άλλος. Και τότε είπε ο πατριός, μα λέω δεν μοιάζει ούτε τα παιδιά της, λέω έχει χάσει ήδη και χάσει δύο παιδάκια. Δεν μοιάζει, λέω ότι τα παιδιά του, γιατί τα κάνει αυτά και λέει δυστυχώς βάζει αυτόν πάνω από όλους, λέει ακόμα και από τα παιδιά. Ποιος ήθελε να τη βάλει σε κλινική τότε, ο θείος? Ο θείος της, ναι. Είπαμε στο Μάνο ότι πρόσεξε, έχει το νου σου στο παιδί. Ότι αν όντως κάνει όλα αυτά,
εδώ με τέτοια σκέτσα που τον απειλούσε αυτό να την αυτοκτονήσει και εκείνο και το άλλο. Έχει το νου σου, μη τυχόν τι είχε γίνει. Είχαμε δηλαδή μια υποψία, μην όντως έκανε και κάτι και στο μωρό και αυτά. Αλλά δεν θέλαμε κανείς να το πιστέψει. Και μετά που έγινε και αυτό και τη μέρα που εξαφανίστηκε και τον απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει και τέτοια, ότι είπαμε αν δεν είναι καλά, έχει το νου στην Τζορτζίν. Και μετά έγινε ό,τι έγινε. Αυτό που πήγε στο Καραμανδάνι. Λέγατε αυτά, ο Μάνος τι είπε? Έχω το νου μου και θα δω τι θα κάνω και μιλάω και με τους δικηγόρους. Δεν ήθελε να το. Σαν να μην ήθελε να πιστέψει ή να παραδεχτεί αυτό που του λέμε. Απλά θυμήσαμε κάποια γεγονότα που συνέβησαν τότε με το θάνατο της Ήριδας. Όταν το ζευγάρι χώρισε οριστικά, όταν υπήρχε η αγριάδα αυτή, με τον ξυλοδαρμό, φεύγω κλπ. Και μετά έγινε και το εξής από ό,τι έχω πληροφορηθεί και δεν το έχω μέχρι σήμερα πει. Ότι όταν ο πατέρας πήγε ή το παιδάκι την Τζορτζίνα εκεί στο σπίτι που το φιλοξενούσαν, που το είχαν πακετάρει με λίγα λόγια, γιατί δεν πήγε κανείς ούτε η γιαγιά, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος πήγε να το πάρει κανένας, ή να ειδοποιήσουν τον εισαγγελέα, με όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβαιναν, τα ακραία. Ο πατέρας, από ό,τι μου είπαν από το χώρο εκεί, ο πατέρας είπε στο παιδί ότι ξέρεις κάτι, εγώ με τη μαμά χωρίζουμε. Θα μείνεις με τη μητέρα σου, της είπε και έφυγε. Δεν την πήρε από εκείνο το άρρωστο περιβάλλον. Με αποτέλεσμα το παιδάκι μετά να το πει στη μητέρα του. Άρα ο μπαμπάς μου είπε ότι χωρίζεται οριστικά. Μετά από αυτό το παίρνει η μητέρα το παιδί και λίγες ώρες μετά το πήγε στο Καραμανδάνιο και ακολούθησε αυτή η πορεία. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι ακραία και οι άνθρωποι αυτοί είναι σοβαροί που ήταν παρόντες και τα έζησαν. Δεν είναι ούτε το κοτσομπολιό ούτε οτιδήποτε άλλο. Και έλεγαν. Και είχαν ενημερωθεί για αυτά όλα οι αρμόδιοι που έπρεπε να ενημερωθούν. Και δεν πήγε κανείς να πάρει κατάθεση από τους ανθρώπους αυτούς που ήταν παρόντες. Είναι γεγονότα αυτά, πραγματικά. Δεν είναι αυτό που λένε τώρα κάποια πρόσωπα της οικογένειας, δεν ήταν, δεν άκουσα, δεν ξέρω. Και ήξεραν και στα μάτια τους μπροστά γινόντουσαν όλα αυτά. Και θα μπορούσαν να είχαν προλάβει και καταστάσεις. Sorry για την ένταση, αλλά ακούω κάποια πράγματα τελευταία και λέω αν είναι δυνατόν. Είχαν ενημερωθεί όλοι γι' αυτά. Όταν συμβαίνουμε σε μια οικογένεια περιστατικά. Και συμπεριφορές επαναλαμβανόμενες. Μιλάω γενικά. Αυτά όλα είναι υπό έρευνα. Όταν συμβαίνει σε μια οικογένεια με ανήλικα παιδιά, πόσο μάλλον μικρά παιδιά ανήλικα, δηλαδή μικρής ηλικίας, βρέφη ακόμα, περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην ουσία, είτε είναι αυτή λεκτική, είτε είναι σωματική, είτε οτιδήποτε, αναδιατάσσονται οι ρόλοι. Δηλαδή κάποιος μαθαίνει να την υφίσταται τη βία, κάποιος την ασκεί και νομίζω ότι είναι από πάνω. Αυτός που μαθαίνει να την υφίσταται, συνήθως καταγράφεται το ότι στις λιγότερες περιπτώσεις το καταγγέλει, στις περισσότερες συνεχίζει να το υφίσταται και σιωπά και σε κάποιες άλλες επιχειρεί να φύγει. Όπως και να έχει, οι συμπεριφορές αυτές αν αποδειχθούν, είναι ερευνητές όσον αφορά το τι ξέρανε όλο το περιβάλλον από πριν. Το αν θα κάνανε κάτι, αν μπορούσαν να κάνουν κάτι, όταν δεν υπάρχει μια διάγνωση του προβλήματος από έναν ειδικό. Είναι συζητήσιμο. Εδώ και οι γιατροί στο Ρίο τότε δεν είχαν πει από ό,τι είχε λεχθεί, έτσι. Και από ό,τι είχαμε μιλήσει, και εγώ είχα μιλήσει με γιατρούς. Είχαν πει και στον πατέρα ότι ξέρεις κάτι, η γυναίκα σου έχει ανάγκη να τη δει κάποιος ψυχίατρος. Θέλει βοήθεια. Και η αντίδραση από ό,τι μας είπαν τότε, έτσι. Την οποία δεν είναι ότι τι, πάνε να βγάλετε τη γυναίκα μου τρελή. Μα άκουσε και το πρόβλημα. Στο Ρίο και κάποιοι άλλοι. Παρατηρητές που είναι επιστήμονες, που ζουν γεγονότα μέσα εκεί. Τι πάνε να βγάλουν τη γυναίκα με τρελή. Μπορεί να φοβόταν. Εσύ ο ίδιος έχει ζήσει καταστάσεις μέσα εκεί. Μπορεί να φοβόταν. Και σε βάρος του, τι πάνε να πει, δεν είδα, δεν άκουσα, δεν είναι αυτό. Για πες μου, Θοδωρή, τι είπε άλλο. Ναι, στην κατάθεσή του λοιπόν εξιστόρησε όλα τα γεγονότα, την πολύ ωραία κατάθεσή του, όλα τα γεγονότα από την αρχή, δηλαδή τη γνωριμία του με τη Ρούλα, τη ζωή τους κλπ. Στην οικογένεια, φτάνοντας μέχρι και τη σύλληψή της. Μετέφερε τα γεγονότα όπως εκείνος τα έζησε τουλάχιστον, ειδικά για την Μαλένα και την Ήριδα, χωρίς να αλλάξει κάτι σε σχέση με όσα είχε καταθέσει και παλιότερα. Του παρατέθηκαν αρκετά από τα νέα στοιχεία της έρευνας που έχουν προκύψει. Εκείνος, αν και προσπάθησε να εμφανιστεί αποστασιοποιημένος από την πρώην σύζυγό του, λίγο ως πολύ επέμεινε στην αρχική του θέση ότι δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό, πίστευε πως η σύζυγός ήταν στοργική μητέρα και πως αν είχε αντιληφθεί κάτι θα είχε παρέμβει. Okay. Για την Τζορτζίνα εμφανίστηκε πεπισμένος για την ενοχή της πρώην σύζυγου του. Για τα άλλα δύο παιδιά που αφορούσε συγκεκριμένη κατάθεση, εμφανίστηκε μάλλον αμφιταλευόταν. Δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέρω. Εντάξει, θα δούμε σε λίγο τι είχε πει και σε εμάς.
Θα δούμε σε λίγο τι είχε πει και σε εμάς ο πατέρας. Είπε και κάτι χαρακτηριστικό, αν, αν ναι. μου επιτρέπεις. Καθώς αναφέρθηκε στην υπόθεση αυτή για τη Μαλένα και την Ήριδα, όταν το ρώτησαν οι αστυνομικοί ποια είναι η θέση του μετά από όλα αυτά, εκείνος απάντησε πως αν αποδειχτούν όλα, τότε εκείνος ζούσε τόσα χρόνια με μία άλλη γυναίκα. Αυτό δείχνει δηλαδή και το πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί με αυτό να στήσει μία αμυντική στάση. Για να δεν μην μπορεί έχει... πια. Δεν μπορεί. Μία αμυντική στάση γιατί σε άλλη περίπτωση θα έχει κακουργηματική συμμετοχή για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Μα δεν μπορεί να ζει σε ένα σπίτι, να συμβαίνουν όλα αυτά και η γυναίκα να έχει αυτή την εκρηκτική, έτσι, την ακραία στάση έτσι. Απέναντί σου και να είναι στοργική μετά από λίγα λεπτά στα παιδιά. Δεν γίνονται σταμάτω σωτήρι. Δεν γίνονται αυτά. Με την έκρηξη που έχω στον σύζυγο, την ίδια έκρηξη. Με την ίδια έκρηξη θα αντιμετωπίσω και τα παιδιά και θα κάνω ό,τι χειρότερο. Θα το πετάξω στην κούνια, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι ότι ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με τα εγκλήματα αυτά, έτσι όπως τα λένε, τα παρουσιάζουν. Έτσι, θα αποδειχθούν ή θα ακούσουμε. Ναι, αλλά τελικά και ακούσουμε. Τον αφήνει σε έναν δράστη. Δεν ήταν παρόν στους θανάτους των παιδιών του. Έτσι, σίγουρα. Δεν ήταν και... Για να, λέμε, να τα λέμε όλα έτσι. Αλλά το να βλέπω ότι κινδυνεύουν τα παιδιά μου και να αφήνω το δράστη ανενόχλητο επειδή η αδιαφορία μου είναι μεγαλύτερη από τα συναισθήματά μου για τα παιδιά μου και το συμφέρον μου. Νομίζω σε κάνει του ίδιου συνένοχο. Ηθικά. Αυτά, φίλοι μου, είναι για ηθικά. Την Πάτρα. Ηθικά, όχι ποινικά. Αυτά ίσως είναι για την Πάτρα, όμως, με τις εξελίξεις που έχουμε. Όχι. Γιατί σε λίγα 24 ώρα... Είναι ένα θέμα αυτό. Σε λίγα 24 ώρα θα παραδοθούν επίσημα τα απορίσματα. Εμείς παρουσιάσαμε το ντοκουμέντο αυτό για τον θάνατο της Ήριδας. Το πανάκι με τα υγρά που εφάνηκε ότι έσκασαν το παιδί. Έσκασε ο πνεύμονας. Σε λίγο θα ακούσουμε να θυμηθούμε απλά τι μας έλεγε και εμάς ο πατέρας όταν βρεθήκαμε, όταν μιλήσαμε εδώ. Εντάξει, νέο παιδί ήταν. Ήθελε να φύγει από αυτή την οικογένεια. Τέλος πάντων, πολλά και πολλά θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά. Γιατί υπάρχουν. Σαμάτα Σωτήρη. Γιατί υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που πρέπει να δούμε να ερευνήσουμε. Είναι και η κοπέλα στην Νίκαια. Είναι και μια μαρτυρία και βγήκε για την κοπέλα στην Νίκαια και με φωτογραφία. Για να δούμε λοιπόν, Σωτήρη, με πιέζει ο Σωτήρης για διάλειμμα. Με θα με κόψει, λέει, θα με κόψει. Δεν θα προλάβω να πάω στην Νίκαια, θα με κόψω Σωτήρη στον δρόμο. Οκ. Το κακό είναι ότι... Ανοίγουμε μια παρένθεση και στην υπόθεση της Πάτρας, αλλά και στις άλλες υποθέσεις που ερευνούμε τούτη νύχτα, για να πάμε στην αγνοούμενη Ευγενία Μαρία Βουνιόζου, εκεί στην Νίκαια, την κοπέλα που χάθηκε πριν από 25 μέρες. Είναι στη γραμμή μας ένας κύριος που εργάζεται, γιατί αναφέραμε ότι την έβλεπαν παλιότερα και στο πρώτο νεκροταφείο. Εργάζεται και στο πρώτο νεκροταφείο. Καλησπέρα. Να βλέπουμε και την ξένια την κόγου που είναι στην Νίκαια. Καλησπέρα σας. Μου λένε εδώ ότι έχετε δει μια κοπέλα που της μοιάζει. Σωστά, σωστά σας είπαμε. Ναι, είναι αυτή που δείχνετε τώρα στην φωτογραφία. Ναι, για να την δούμε πάλι. Ναι, είναι η κοπέλα αυτή. Εσείς πότε την είδατε τελευταία εγώ, φορά, κύριε? Εγώ σας βλέπω από υπολογιστή και έχουμε κάποια δευτερόλεπτα καθυστέρηση. Ωραία. Εσείς πότε την είδατε τελευταία φορά? Την Πέμπτη, χθες. Χθες. Έμεινε εκεί ή έρχεται για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό εκεί στο νεκροταφείο ή απλά? Δεν ξέρω, αλλά την πρώτη φορά που την είδα είναι αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω ποια μέρα, δεν θυμάμαι ποια μέρα είναι, ναι. Ποια μέρα ήταν. Διότι μόλις μπαίνεις μέσα στο νεκροταφείο υπάρχει το φυλάκιο και δίπλα ακριβώς από το φυλάκιο είναι η αίθουσα των πολιτικών κηδιών. Και με ρώτησε τι αίθουσα είναι αυτή και της εξήγησα και σηκώθηκε και έφυγε. Μάλιστα. Κατάλαβα. Άρα ένα στίγμα λοιπόν και για την περιοχή και για το πρώτο νεκροταφείο, αν κάποιο θέλει να κάνει την έρευνά του, έτσι. Πιθανόν, ναι. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κι εσείς, κύριε, κι εσείς. Για πάμε την πληροφορία αυτή. Τώρα βλέπω ότι έχουν ευαισθητοποιηθεί με την υπόθεση της Ευγενίας που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας τηλεθεατές και μας έχουν στείλει πλάνα από κάμερα. Είναι από κάμερα. Από Νίκαια. Από Νίκαια, σύνορα ναι. Με Κερατσίνη, λεωφόρος ναι. Αλαμίνος και Κωνσταντινούπολης. Είναι κατάστημα ταχυεστίασης. Και εδώ πέρα βλέπω μία γυναίκα η οποία δεν είχε και χρήματα, της δώσανε νερό, τη φροντίσανε λίγο, αλλά... Δεν νομίζω, Δημήτρη. Ναι, είναι η φωτογραφία, μας τη στείλανε για κάθε ενδεκόμενο. Να βλέπουμε πάλι τη φωτογραφία της κοπέλας, όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτή. Βάλει και εδώ για σύγκριση να τις δούμε. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτή. Ναι, νομίζω και εγώ ότι όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Και για πες μου για πάλι, για ποια περιοχή. Σχετικά. Για Μέτς. Δηλαδή πάλι, ουσιαστικά ναι. Περιοχές, δύο πλατείες πολύ κοντά στο πρώτο νεκροταφείο, ναι. Που συμφωνούμε με τη μαρτυρία μας που βγάλαμε πριν από λίγο. Η ναι. Πρώτη χθεσινή μεσημέρι στην πλατεία Βαρνάβα, μια κοπέλα με ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, πάντα μόνη της. Και σημερινή μαρτυρία στην πλατεία Κοινοσάργους. Είναι ακριβώς από την κάτω μάλιστα. Πλευρά του πρώτου νεκροταφείου. Πολύ κοντινή απόσταση. Ξένια,
Βλέπουμε κίνηση εδώ και για την Ευγενία. Έχεις κάνει και το ρεπορτάζ εκεί στο μετρό. Αλλά πιθανότατα να μετακινηθείς. Γιατί? Γιατί ο πατέρας της κοπέλας μας είπε ότι κάποιος που την ήξερε, την είδε που, σε ποια πλατεία. Η πλατεία Κρίνης στην Νίκη. Είναι πολύ κοντά εκεί που είναι, η πλατεία Κρίνης είναι κοντά. Ε? Κοντά σε σένα. Η πλατεία Κρίνης. Είναι κοντά εδώ, Αγγελική. Θα μετακινηθούμε στο σημείο. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι είναι πολύ συγκινητική και η ανταπόκριση των κατοίκων εδώ της περιοχής, καθώς βλέπουν την εκπομπή και αρκετοί ήταν εκείνοι που μας είδαν στην πρώτη σύνδεση και ήρθαν εδώ, είδαν τις φωτογραφίες, τράβηξαν φωτογραφίες και έχουν ξεκινήσει και εκείνη τη δική τους έρευνα εδώ στην περιοχή. Ήταν αρκετοί οι οποίοι είδαν την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ εκεί τους κατοίκους. Μπορείς να μετακινηθείς στην πλατεία, γιατί φέρετε μια κυρία που την γνώριζε να την είδε, αλλά ήταν πάρα πολύ ταλαιπωρημένη και έμοιαζε σαν να ήταν εγκλωβισμένη σε κάτι, δεν κατάλαβε η γυναίκα και την έχασε. Πλατεία Κρίνης. Εσύ μετακινείς στην πλατεία Κρίνης και εμείς πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έκανες πριν από λίγο για την Ευγενία Μαρία. Εντάξει, να, εκεί στην περιοχή στο μετρό, ε. Μπορούμε να δούμε το ρεπορτάζ Ξένιας, παιδιά, για την κοπέλα που αγνοείται. Γεια σας, να ρωτήσουμε για την κοπέλα που έχει εξαφανιστεί εδώ στην περιοχή. Μήπως την έχετε δει? Δυστυχώς δεν την γνωρίζω. Ευγενία Βουνιόζου. Όχι. Έχουμε άλλη φωτογραφία της. Έχουμε άλλη μία εδώ. Μήπως και την αναγνωρίσω λίγο. Α, αυτή την είδα στη τηλεόραση, ναι. Είναι λίγο διαφορετικές. Όχι, δυστυχώς δεν την γνωρίζω. Δεν την έχετε δει καθόλου? Είναι και κοντά στην ηλικία μου. Όχι, όχι καθόλου, δυστυχώς. Εύχομαι να βρεθεί πολύ σύντομα. Κάνουμε μία έρευνα από την εκπομπή της κυρίας Νικολούλη, την κοπέλα η οποία έχει χαθεί εδώ στην Νίκαια. Αν την έχετε δει. Δυστυχώς δεν την έχουμε δει. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που εμείς οδηγοί έχουμε βρει ανθρώπους και έχουμε πάρει το 100 και τους έχουμε βρει κιόλας, έτσι. Για δείτε λίγο καλύτερα τη φωτογραφία, μήπως σας θυμίζει κάτι. Δυστυχώς δεν μου θυμίζει κάτι. Εσείς κάνετε το δρομολόγιο εδώ στην περιοχή? Σήμερα έτυχε να κάνω αυτό το δρομολόγιο εδώ πέρα. Μπορεί και σήμερα να μην είμαι εδώ, να είμαι σε κάποια άλλη γραμμή. Δυστυχώς δεν είμαστε καθημερινά στο ίδιο δρομολόγιο για να γνωρίζουμε τον κόσμο τακτικά ποιοι μπαίνουν και ποιοι δεν μπαίνουν, έτσι. Ωστόσο, το έχετε υπόψη σας από εδώ και πέρα, μήπως οτιδήποτε συμβαίνει? Ναι, τα βλέπουμε. Δυστυχώς μας τα ανακοινώνει και η εταιρεία σε κάποιο σημείο πιο, ότι έχουν χαθεί κόσμος και αν πέσει την αντίληψή μας κάτι, να μπορέσουμε να ενημερώσουμε το 100 έστω για να βρεθεί κάτι. Mm-hmm. Καλησπέρα, να ρωτήσω, μήπως έχετε δει αυτή την κοπέλα η οποία έχει εξαφανιστεί? Μισό λεπτάκι να δω. Όχι, τη συγκεκριμένη όχι. Γεια σας, να ρωτήσουμε για την κοπέλα που έχει χαθεί εδώ στην περιοχή, αν την έχετε δει. Όχι. Νεαρή κοπέλα. Είναι 36 χρονών. Δεν σας λέει κάτι φωτογραφία? Όχι. Εμείς εδώ, συνήθως εδώ αράζουμε. Εδώ δηλαδή. Είστε οδηγός ταξί? Οδηγός ταξί. Μένει εδώ στην περιοχή και υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι κινείται εδώ στο μετρό, στην πλατεία. Ενδεχομένως τώρα και στις φωτογραφίες δεν φαίνεται και τόσο καθαρά. Είναι λίγο πιο. Λίγα περισσότερα κιλά ίσως από ό,τι φαίνεται εδώ. Δεν ξέρω, δεν την έχω δει. Έχετε ακούσει όμως για την εξαφάνιση? Ναι, το έχω ακούσει στην τηλεόραση, σαφώς. Οπότε τώρα θα έχετε το νου σας. Βέβαια, πάντα. Γεια σας, να ρωτήσουμε για την κοπέλα την οποία ψάχνουμε, μήπως την έχετε δει? Όχι, δεν νομίζω. Δεν μου λέει κάτι. Ευγενία Βουνιώσου. Είναι κάτοικος εδώ της περιοχής, έχει χαθεί περίπου 25 μέρες τώρα. 25 μέρες. Όχι, αν και είμαι ταξιτζής εγώ και. Αλλά δεν νομίζω. Όχι, όχι. Δεν μου λέει κάτι. Έχετε δει αυτή την κοπέλα που έχει εξαφανιστεί εδώ στην περιοχή? Είναι η νηψιά μου. Συγχωρέθηκε η γιαγιά της και από τότε εξαφανίστηκε, αλλά δεν την έχουμε βρει. Είχατε εσείς σε καθόλου επαφή μαζί της, σας είχε πει κάτι? Όσο ζούσε η γιαγιά πριν την κηδεία, ναι, μετά την έχω χάσει. Και το έμαθα από τη θιά της, από τη γιαγιά στην αδερφή που με πήρε τηλέφωνο. Υπάρχει ανησυχία τώρα, έτσι? Βέβαια. Και εγώ που γυρνάω και όπου σταθώ, έχω το νου μου, πας και το βρω. Δεν σας είχε πει κάτι αν την προβλημάτισε? Ξέραμε ότι είχε αδυναμία στη γιαγιά της. Είχε αδυναμία στη γιαγιά της. Γιατί εκείνη το μεγάλωσε στην ουσία. Τώρα τι να πω, θέλω να βάλει το χέρι του να φανερωθεί. Τώρα έχει κοινωνήσει ο πατέρας της μαζί της και κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει να βρεθεί, να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία. Τι να σας πω. Εσείς τελευταία φορά που την είχατε δει? Εγώ την είχα δει αρκετά πριν πεθάνει ακόμα η θεία μου. Τώρα δεν ξέρω. Εύχομαι ο Θεός να βάλει το χέρι του να φανερωθεί. Εύχομαστε να πάνε όλα καλά. Και εγώ κάνω έκκληση. Αν είναι κάπου και μας βλέπει ή ακούει από την τηλεόραση, να έρθει να βρει εμένα. Το σπίτι το ξέρει. Τι θα θέλετε να της πείτε, μήπως μας δει, μήπως ακούει? Να έρθει να βρει εμένα, ναι.
να έρθει να με βρει, γιατί με αγαπούσε πάρα πολύ το παιδί. Και είναι και τις εκκλησίες, παιδί. Δεν είναι ότι ήταν το παιδί εκτός εκκλησίας, γιατί η γιαγιά το γαλούχησε σωστά. Αν έχει και με βλέπει οτιδήποτε, το σπίτι το ξέρει να έρθει να με βρει και να μου χτυπήσει ό,τι ώρα και να είναι. Και αν ακόμα έχει μπει σε κάποιο μοναστήρι, οι γερόντισες που βλέπουν ή κάποιος μπορεί να τις ενημερώσει, ας τη βάλουν να επικοινωνήσει μαζί μου. Το τηλέφωνο μου και το κινητό μου και το σταθερό μου και το σπίτι μου το γνωρίζει. Ναι. Μάλιστα, ήταν το ρεπορτάζ που έκανε η Ξένια Ιγόγου εκεί στην Νίκαια. Και τυχαία βρήκε και τον συγγενή της αγνοούμενης Ευγενίας Μαρίας. Ο πατέρας Μιχαήλ. Μια κοπέλα που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, γι' αυτό και υπάρχει έντονη ανησυχία, γιατί στο παρελθόν, όταν είχε χαθεί πάλι, κάποιοι την είχαν κλειδώσει σε ένα γκαράζ και σώθηκε. Τέλος πάντων, σώθηκε από θαύμα και τελικά ξαναχάθηκε. Και ανησυχούν τώρα και θέλουν να προλάβουν τα χειρότερα όλοι. Μας πήρε πάλι ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος στο πρώτο νεκροταφείο. Ακριβώς, Αγγελική, μας λέει. Που άκουσε τη μαρτυρία που μας είπε. Του Γιώργου. Ναι, ναι. Που είπε ότι στην πλατεία Βαρνάβα υπάρχει μια γυναίκα η οποία της μοιάζει. Ναι. Λέει λοιπόν ο εργαζόμενος ότι η μία από τις πύλες του νεκροταφείου είναι η πύλη Μουσούρη και ναι. Οδηγεί στην πλατεία Βαρνάβα. Θα μπορούσε να έχει πάει από εκεί να ακολουθήσει. Να έχει βγει και η κοπέλα αυτή. Να έχει βγει εκεί. Ναι. Άρα συχνάζει λοιπόν στο πρώτο νεκροταφείο. Ναι. Μάλιστα, για την Ευγενία, αυτές οι πληροφορίες, πάει και η Ξένια στο άλλο σημείο εκεί στην κοντινή πλατεία και σε λίγο θα έχουμε την επαφή, γιατί έχει φύγει ήδη η Ξένια για εκεί. Όποιος άλλος ξέρει κάτι για την κοπέλα που έχει ύψος 1,70, έχει σημάνει και Silver Alert, είναι άλλη εικόνα που βλέπουμε στην αφίσα του Silver Alert, αλλά λένε ότι είναι διαφορετική εικόνα της τώρα, δείχνουμε και τις φωτογραφίες πρόσφατες. Θέλω να γυρίσουμε, φίλοι μου, αυτή τη νύχτα στην προτελευταία εκπομπή. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και άλλους ανθρώπους μας και σε δύσκολες υποθέσεις να ρίξουμε φως με την έρευνά μας και με τη δική σας τη βοήθεια. Γυρνάμε λοιπόν στη δολοφονία του δικηγόρου του Λουκάτε Πιτσιλού, εκεί στην ψήφτα Τριζινίας. Το πρωί της Κυριακής των Βαΐων βρέθηκε, 25 Απριλίου του 2021, δηλαδή πάνω από ένας χρόνος πέρασε από αυτή την άγρια δολοφονία, όπως διαπιστώθηκε και όπως ήδη τώρα ερευνάται περισσότερο εξονυχιστικά και από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Θα έλεγα, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι άλλο, ότι βλέπω πως το Τμήμα Ανθρωποκτονιών εδώ στην Αττική, στην ασφάλεια Αττικής, παίρνει πάλι υποθέσεις που στο παρελθόν δεν ερευνήθηκαν όπως έπρεπε. Αυτό καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον και σαν αστυνομικό συντάκτης που υπήρξε τόσα χρόνια. Το βλέπουμε και στην Πάτρα αυτό με αφορμή και τα γεγονότα τώρα αυτά. Έτσι, που παλιότερα είχαν ενημερωθεί κάποια άλλα αλλά δεν έκαναν τίποτα. Αλλά το βλέπουμε και στη δολοφονία του Λουκάτε Πιτσιλού. Ενώ έχει παγώσει η ιστορία τώρα, βλέπουμε πάλι το ενδιαφέρον αυτό από τους αξιωματικούς που πηγαίνουν στον τόπο. Πριν είχαμε μιλήσει για τα σημειώματα που βρέθηκαν εκεί στο σπίτι. Μας είπε και η κυρία Βέλτσε τι διαπίστωσε, αλλά βλέπω είχα πει ότι αν κάποιος γνωρίζει κάτι μπορεί να μας πει, να επικοινωνήσει με την εκπομπή και να μας αναφέρει οτιδήποτε και αν θέλει να μείνει στην ανωνυμία θα το σεβαστούμε. Λοιπόν, πες μου την πληροφορία που μας δόθηκε. Λοιπόν, Αγγελική, μας μεταφέρεται λοιπόν ότι 2-3 μέρες περίπου πριν τη δολοφονία, ο Λουκάς φαίνεται να είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος εκεί στον οικισμό. Να λέει σε συντοπίδες του ότι ένας συνάδελφός του από μια εργασία, την οποία, μάλλον μια υπόθεση που είχε εκλάβει κάποια χρήματα ο Λουκάς, ναι. Αλλά τα είχε τα χρήματα αυτά ο συνάδελφός του και θα του τα απέδιδε, δεν του τα είχε αποδώσει. Υπήρχε λοιπόν λεκτική λογομαχία, να το πούμε έτσι, με τον συνάδελφό του αυτό. Και μάλιστα όταν προσπαθούσε ο Λουκάς να τον βρει, στα τηλέφωνα δεν μπορούσε. Ήταν πολύ δύσκολη επαφή. Άρα 2-3 μέρες αυτό πριν δεν σημαίνει ότι τον δολοφόνησε ένας συνάδελφος, απλά το αναφέρουμε σαν περιστατικό. Το λέμε δηλαδή. Και, ναι, το λέμε και εμείς αυτό. Ότι 2-3 μέρες πριν υπήρχε μια ένταση για κάποιον που είχε πάρει αντί για τον ίδιο χρήματα από αυτά που του χρωστούσαν. Ναι, μια υπόθεση που είχε εργαστεί ο Λουκάς και θα τα έδινε εκείνος. Κάτι που δεν είχε γίνει, είχε καθυστερήσει. Στα σημειώματα που βρέθηκαν εκεί στον τόπο, στο σπίτι και προσπαθούν να βρουν άκρη τώρα και οι αρχές, τουλάχιστον να προσεγγίσουν τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται ο άγνωστος ή η άγνωστη εκεί συγγραφής των σημειωμάτων. Ο Αποστολέας ο άγνωστος λένε ότι μπορεί να είναι και το ίδιο πρόσωπο. Θέλω να ακούσουμε και. Α, είχαμε και άλλους δικαστικούς γραφολόγους. Με τα σημειώματα που δείξαμε, πέρα από την ερμηνεία και της κυρίας Ναταλή, της Βέλτσι, που προσεγγίζει από ό,τι βλέπω πολλούς γραφολόγους, με τι μας λένε μένουν ότι. Μένουν στα γράμματα τα οποία είδαν, ας πούμε για παράδειγμα το ξύ, το πώς γράφεται στα σημειώματα και στο ένα και στο άλλο. Βλέπουν ότι. Είναι Έλληνας. Είναι Έλληνας και είναι. Και προσπαθεί να μιμηθεί κάποιον άλλον, δηλαδή να δείξει ότι είναι αλλοδαπός. Ακριβώς. Και ότι είναι ο ίδιος συντάκτης παρατηρήθηκε σε όλα τα σημειώματα. Με ανορθόγραφα. Τον ίδιο συντάκτη που μας λένε. Γράμματα και με έναν τρόπο σαν να θέλει να δείξει ότι είναι αλλοδαπός. Ενώ είναι Έλληνας από ό,τι λένε γραφολόγοι. Ας ακούσουμε και την ειδική, την δικαστική γραφολόγο, την κυρία Μάγδα Καμπούρη.
στην οποία απευθυνθήκαμε εμείς σαν εκπομπή, έτσι. Το τι θα κάνει τώρα η ασφάλεια με τον εισαγγελέα, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά θελήσαμε για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και την γνώμη της έμπειρης δικαστικής γραφολόγου που μας έχει βοηθήσει και σε άλλες υποθέσεις στο παρελθόν. Για πάμε να την ακούσουμε. Κυρία Καμπούρη, έχετε στα χέρια σας τα τρία σημειώματα τα οποία τοποθετήθηκαν στην εξώπορτα της αυλής σε τρεις διαφορετικές ημερομηνίες μετά την δολοφονία του δικηγόρου. Από τη συγκριτική αντιπαραβολή καταρχήν προκύπτει ότι είναι για το ίδιο πρόσωπο. Έχουν εγγραφεί με τον ίδιο χαρακτήρα, με τα ίδια ακριβώς αναγνωριστικά στοιχεία και με τις ιδιαιτερότητες που μπορούμε να τα κατατάξουμε σε μια συγκεκριμένη γραφολογική ταυτότητα. Από τον τρόπο που έχουν εγγραφεί τα γράμματα, φαίνονται ότι είναι ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας. Σε τριχωρή γραμμή, πάντα παραπέμπουν σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Η διαδικασία με την οποία έχει γραφεί η δομή των γραμμάτων και ο τρόπος με την οποία τρέχει η δομή των νοημάτων παραπέμπουν σε άτομο χαμηλής παιδείας. Το ότι είναι μεγάλη ηλικία μπορεί κανείς να το συνάδει και από το γεγονός ότι έχει μια ιδιαίτερη παρατηρητικότητα, η οποία όμως έχει και μια μικρή αιμονή. Παραπέμπει σε Αλβανούς, στην αστυνομία που θα καλύψει τους Αλβανούς, στην κούρσα της που φάνηκε μια στιγμή κούρσα την Παρασκευή, μπορεί πράγματι να αποτελούν πληροφορίες, τις οποίες αξίζει τον κόπο κανείς να τις διερευνήσει περισσότερο. Θεωρείται πιθανό κάποιος να έχει γράψει με αυτόν τον τρόπο, να έχει χρησιμοποιήσει αυτό το είδος γραφής, ώστε να οδηγήσει τις έρευνες σε συγκεκριμένο χώρο, σε συγκεκριμένους ανθρώπους? Από τον τρόπο που το έχει γράψει, από τις πληροφορίες που δίνει, προφανώς πάει να στοχοποιήσει. Το θέμα είναι, έχει δίκιο που στοχοποιεί, ή να είμαι σίγουρη ότι όλα αυτά που γράφει είναι σαφείς πληροφορίες, είναι πραγματικές πληροφορίες και δεν είναι δικές του παρατηρήσεις, τις οποίες έχει ο ίδιος ερμηνεύσει με τον τρόπο αυτό. Ενδεχομένως να προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την έρευνα. Αν την οδηγήσει αλλού, εκτιμάται. Αυτό συγκεκριμένα το πρόσωπο, έτσι όπως το βλέπω από την ηλικία του και τον τρόπο με τον οποίο γράφει, δεν νομίζω ότι έχει σκοπό να παραπλανήσει. Σκοπό έχει να δώσει κάποιες πληροφορίες, οι οποίες είναι αναμφιβόλου πραγματικές. Εκτιμώ ότι είναι μια ειλικρινή προσπάθεια, αδιάφορο αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή όχι. Γιατί λέτε τώρα από την εμπειρία σας, γράφει σε τρία διαφορετικής μάρκας πακέτα τσιγάρα στο χαρτί τους και δεν χρησιμοποιεί ένα άλλο χαρτί? Το ότι είναι διαφορετικές οι μάρκες μπορεί πραγματικά να θέλει να μην φανεί ποια είναι η ταυτότητά του για να μην έχει τον κίνδυνο να τον εκδικηθούν. Μπορεί να γνωρίζει πολύ περισσότερα από αυτά που λέει αν έχουν γραφεί και με το ίδιο γραφικό μέσο. Αυτό είναι ένα στοιχείο, ότι μπορεί να έχουν γραφεί την ίδια χρονική στιγμή, άλλο αν μπήκαν σε διαφορετικές στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν λέγεται να υπάρχουν οι Αλβανοί, ενδέχεται να υπάρχει αυτή η γυναίκα που λέει που ρωτάει. Αλλά το γιατί ρωτάει ή αν οι Αλβανοί έχουν πράγματι κάποια σχέση με το φόνο, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Πάντως η αστυνομία αξίζει να αντιληφθεί, να ρωτήσει και να δει ποιες ήταν οι σχέσεις του επαγγελματικές στο διάστημα που ο δικηγόρος βρέθηκε στον τόπο αυτό. Κυρία Καμπούρη, μετά τα ανοιγματικά και μυστηριώδη μηνύματα γραμμένα με μπλε στυλό σε χαρτί από σκισμένα πακέτα τσιγάρων, ο αδελφός του θύματος δέχτηκε σε μεταγενέστερο χρόνο νέες γραπτές πληροφορίες, αυτή τη φορά σε κομμάτι χαρτί τοποθετημένο σε φάκελο. Από τη συγκριτική ανάλυση που έγινε μεταξύ των διαφορών μηνυμάτων, συνάγεται ότι ναι, και αυτά τα νέα μηνύματα έχουν γραφεί το ίδιο πρόσωπο. Ήταν δύσκολη λίγο η επικοινωνία με την κυρία Καμπούρη, αλλά το νόημα βγαίνει αυτό. Αυτό που έλεγες και εσύ, Ναταλή, ότι πιθανότατα ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, ότι σε μεγάλη ηλικία, ότι ο φόβος τον έκανε να γράφει σε διαφορετικά πακέτα τσιγάρων στην αρχή, μετά σαν να ξεθάρεψε και έδινε άλλες πληροφορίες, αλλά παρά το γεγονός ότι προσπάθησε να μιμηθεί μια άλλη γραφή, φαίνεται να είναι το ίδιο πρόσωπο και να είναι και Έλληνας. Αυτά τα βρίσκουμε εμείς, σαν εκπομπή. Όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει και εύκολα θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα έπρεπε να είχε διαταχθεί με μια παραγγελία εισαγγελική, να διοριστεί ένας πραγματογνώμονας, να ταυτοποιήσει κάποια ζητήματα και να γίνουν αντικείμενο της δικογραφίας κανονικά. Γιατί αυτές οι εκτιμήσεις που κάνουμε τώρα εμείς είναι
Στην ουσία, είναι στα πλαίσια της έρευνας δημοσιογραφικής. Ακριβώς. Δεν μπορεί να βοηθήσει επί της ουσίας αν δεν κάνει έκθεση ένας ειδικός. Ένας ειδικός που θα διοριστεί από κάποιον ειδικό. Ακριβώς. Και εδώ παρατηρούμε το εξής, ότι πάλι υπάρχει μια εμπιστοσύνη το ότι θα πάμε εκεί και θα τους βρούμε εξετάζοντας ανθρώπους χωρίς πριν να έχουν. Αυτά είναι ευρήματα. Χωρίς πριν να έχουν αξιολογηθεί σωστά τα ευρήματα. Και συνεχίζουν εδώ, μας λέει ο αδελφός του θύματος, να του έρχονται διάφορα άλλα σημειώματα τα οποία ο ίδιος πήγε να εγχειρήσει και του αρνήθηκαν να τα παραλάβουν. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι μέθοδος έρευνας είναι αυτή, δεν ξέρω εγώ, απορώ πάντως. Αρνήθηκαν δηλαδή να τα δεχθούν και να τα αναλύσουν, να δουν τι λένε, τι. Εισφέρει ο ίδιος ο άνθρωπος, όπως εισέφερε και τα πρώτα, εισφέρει και δεύτερα άλλα σημειώματα, σε δεύτερο χρόνο αποσταλμένα. Γιατί δεν είναι αντικείμενο της δικογραφίας. Και πάμε εκεί απλώς να συζητήσουμε και να πάρουμε καταθέσεις μόνο. Ειδικά σε μια υπόθεση που παραμένει ανεξιχνίαστη, έτσι που είναι δολοφονία. Δεν έμειναν εκτός δικογραφίας δηλαδή αυτό το υλικό. Όχι, όχι, δεν έχει μείνει εκτός δικογραφίας. Η αλήθεια είναι ότι όταν βρήκα το πρώτο από αυτά που ήταν σε σφραγισμένο φάκελο και επικοινώνησα με την αστυνομία, το έθεσα υπόψη δια φωτογραφίας, όχι το ίδιο το σημείωμα. Το είδαν. Το ίδιο έχει σημασία πάντως, να δουν, έτσι. Σαφώς. Ναι. Και ενημερώθηκα ότι επειδή δεν παρέχει πληροφορίες επί της δολοφονίας, καταρχήν δεν δημιουργεί κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά σε κάθε περίπτωση επιφυλάχθηκε η αστυνομία και μου είπε ότι θα μπορεί να μου το αναζητήσει σε μεταγενέστερο χρόνο. Πράγμα το οποίο και έχει γίνει και ήδη έχουν εγχειριστεί και βρίσκονται στη δικογραφία όλα τα σημειώματα. Πάλι καλά. Αυτός φαίνεται ότι είναι από την περιοχή. Ο Αποστολέας. Ναι, φαίνεται ότι είναι από την περιοχή, προφανώς. Γιατί μιλάει για συγκεκριμένα πρόσωπα και λέει ότι εδώ στο χωριό εμείς, δηλαδή κάνει λόγο έτσι για μια ομάδα ανθρώπων που αντιδρούν στον τρόπο που φέρεται ένα συγκεκριμένο πρόσωπο εκεί στο χωριό. Άρα, αν μείνουμε σε αυτά, λέει εμείς εδώ στο χωριό. Άρα, φαίνεται να ανήκει από την περιοχή. Δίνεται η εικόνα ότι γνωρίζει πάρα πολλές πληροφορίες και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Να σου πω αυτό που λέει στο σημείωμα ότι ο Τάδε. Σε πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα. Κοντινό περιβάλλον. Να σου πω κοντινό αυτό που είτε λέει χωρικά στο... είτε σε επίπεδο γνωριμίας. Χωρίς να θέλουμε να δώσουμε κάποιο άλλο στίγμα, αλλά αν μείνουμε σε ένα γεγονός, τουλάχιστον όπως το μεταφέρει, φέρεται κάποιο πρόσωπο εκεί να συγκεντρώνει κι άλλο κόσμο σε ένα συγκεκριμένο χώρο για μαύρη μαγεία. Για μαγεία. Αυτά έχουν ερευνηθεί. Γιατί λέει για συγκεκριμένους χώρους, ασχέτως αν τα έχουμε εμείς σβήσει. Ναι, αυτά έχουν ερευνηθεί, ναι. Γίνονται αυτά. Δεν μπήκα ο ίδιος στη διαδικασία να το ερευνήσω. Όχι, μην λέμε λεπτομέρειες, ναι, τα έχουμε σβήσει αυτά. Πλην όμως, από την αντίληψη που έχω, κάτι τέτοιο δεν πιστεύω ότι ευσταθεί. Α, είναι μια υπερβολή δηλαδή αυτή. Αυτό το συγκεκριμένο μάλλον. Μάλλον βεβαίως με επιφύλαξη το λέω, διότι δεν είμαι ούτε ερευνητής, ούτε κάτι τέτοιο, εάν τυχόν γινόταν, θα ήταν και ιδιαίτερα γνωστό σε μεγάλο κύκλο προσώπων. Πάντως μας έλεγε και ο κύριος Λέων πριν για την Αγριάδα σε αυτό το έγκλημα, που δείχνει ότι σαν κάποιοι βρήκαν και τα συνήθιζε να αφήνει και ο αδερφός τα κλειδιά πάνω στην πόρτα. Οπότε βρήκαν ουσιαστικά την πόρτα ανοιχτή, ας το πούμε έτσι, και τον ευνηδίασαν. Βρήκαν τον τρόπο. Βρήκαν τον τρόπο. Πρέπει να τα γνώριζαν όλα αυτά, βέβαια, έτσι, από πριν. Απλά πρέπει να πούμε επιπλέον ότι ακριβώς επειδή υπάρχει μια αγριάδα στο συγκεκριμένο έγκλημα, είναι σημαντικό εάν έχουν συλλεγεί άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, βρέθηκε γενετικό υλικό, βρέθηκε υλικό τριγύρω από αίμα, από ξέρω εγώ, κάτω από τα νύχια του θύματος. Από ό,τι ξέρουμε, επειδή είχε εκτεθεί και στη βροχή, γιατί βρέθηκε ένα 24ωρο μετά, δεν πήραν υλικό από τα νύχια, γιατί είχαν σβηστεί αυτά τα στοιχεία στον εξωτερικό χώρο. Στον εσωτερικό χώρο, από ό,τι με σε θέση να γνωρίζω, δεν βρέθηκε κάποιο συγκεκριμένο DNA. Αν και υπάρχει μια έρευνα, ίσως να μην θέλουν να πούν, να έχει βρεθεί κάτι, εκτός και αν φορούσαν γάντια και φρόντισαν να καλύψουν τα ίχνη τους. Πιθανότατα και κάτι να έχει βρεθεί και να μην θέλουν οι αρχές να το πούν, έτσι. Αλλά εξωτερικά δεν βρέθηκε τίποτα, τα έχει σβήσει όλα η βροχή τα ίχνη. Κάτω από τα νύχια, βέβαια, είναι ένα υλικό το οποίο είναι πολύτιμο και θεωρώ ότι με μια βροχή δεν φεύγει εύκολα. Ένα
τέτοιο γενετικό υλικό. Και εγώ αυτό ήξερα, ότι στα νύχια μέσα, έτσι, και αν έχει καλυφθεί και από το σώμα του το ίδιο και το καλύπτει δηλαδή τα νύχια, εύκολα μπορούν να σου δώσουν κάτι αν έχει προηγηθεί πάλι. Ακριβώς. Εάν το θύμα δηλαδή, αν το θύμα έχει έρθει αντιμέτωπο με το δράστη και, και έχει προσπαθήσει να μηνθεί, κάτι μπορεί να μείνει μέσα στα νύχια. Και εμείς ακόμα, αυτό ρωτήσαμε, αν είχαν πάρει υλικό από τα νύχια, αλλά λένε ότι η βροχή τα είχε όλα σβήσει και δεν μπορούσαν να πάρουν τίποτα. Ακόμα και εδώ που έχουμε τα πακέτα των τσιγάρων, πρέπει να πούμε ότι. Και τώρα, επειδή βλέπω ότι έχουν κρεμαστεί και με ένα σχοινάκι, με μια διαδικασία, κάποιο τα έχει ακουμπήσει. Ή με σύρμα, περασμένα κάποια. Ακριβώς, ή με σύρμα. Άρα, ακόμα και σε αυτά, πέρα από το γραφολογικό έλεγχο, μπορεί να γίνει και μια εξέταση DNA, τουλάχιστον να φτάσουμε το ποιο γράφει, εν πάση περιπτώσει, αυτές τις πληροφορίες, γιατί είναι πολύτιμες. Δεν είναι. Αν είναι ο ίδιος. Πληροφορίες που μπορούν να αγνοηθούν. Αν είναι ο ίδιος, τι άλλο ξέρει περισσότερο και τι έχει συμβεί εκεί, στην περιοχή. Κάποιο δίνει πληροφορίες. Έτσι, μπορεί να είναι και χρήσιμες. Κάποια από αυτά τα στοιχεία, αν τα αντλήσει κάποιος και τα ερευνήσει, μπορεί να είναι χρήσιμα για την έρευνα σε μια τέτοια άγρια δολοφονία. Μια πρώτη εκτίμηση είναι το ίδιο πρόσωπο. Το ίδιο πρόσωπο, αυτό φαίνεται να είναι. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Απλά αλλάζει χαρακτήρα. Προσπαθεί να αλλάξει χαρακτήρα. Προσπαθεί. Έστω και από μέσα από τις φωτογραφίες διακρίνεται σε κάποια συγκεκριμένα σημεία για κάποιους που μπορούμε να ξέρουμε κάποια πράγματα ότι είναι το ίδιο πρόσωπο. Εδώ προσπαθεί να βάλει άτομα στο κάδρο αυτός που το έγραψε. Τώρα δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεται μαύρες μαγείες και τα λοιπά, αλλά προσπαθεί. Επειδή η ουσία, επειδή είναι μεγάλη ηλικία, ναι, προφανώς που πιστεύουν πιο εύκολα. Ξέρει γεγονότα. Ξέρει πράγματα, έστω που, είναι και, που δεν έχουν σχετίζονται με συγκεκριμένη υπόθεση, που έχουν γίνει. Και προσπαθεί να βάλει άτομα στο κάδρο. Τώρα, το μόνο. Σύμφωνα με αυτόν λοιπόν, οι εργάτες που ήταν εκείνη την περίοδο στην περιοχή είδαν. Είδαν και το ασημείο αυτοκίνητο για το οποίο είχε γίνει λόγος εκεί στην περιοχή να κινείται ύποπτα. Είδαν, ξέρουν. Κάποιοι εργάτες που κινήθηκαν εκεί στην περιοχή, ότι είδαν και ξέρουν. Τώρα, επιμένει ο αποστολέας. Προκαλεί και εντύπωση το γεγονός ότι αφού το θύμα ήξερε. Ναι, ένα δευτερόλεπτο. Αφού το θύμα ήξερε όλα αυτά, είχε και λογομαχίες και τα λοιπά με διάφορους ανθρώπους, λεκτικές αντιπαραθέσεις και ίσως και κάτι παραπάνω. Γιατί άφηνε κλειδιά στην πόρτα. Είναι ένα ερωτηματικό. Η συνήθεια που αν είσαι στο πατρικό σου, αν είσαι στην περιοχή σου, πιστεύεις ότι τίποτα μπορεί να μην συμβεί, είναι μια συνήθεια. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα και να δούμε τι γίνεται και στην Νίκαια με την έρευνα. Και όχι μόνο, είναι να πάμε και στη Λάρισα, είναι να πάμε και στην Κοζάνη, είναι να δούμε λεπτομέρειες πάλι για την Πάτρα, να δούμε τι θα προλάβουμε. Πάμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε οικογένειες συνανθρώπων μας που αγνοούνται. Μας ήρθε μια εξαφάνιση, Φάνη μου, πριν από λίγο. Για πες μου. Ακριβώς, Αγγελική, αγωνία για την οικογένεια ενός συνταξιούχου που δεν έχει δώσει σημάδι ζωής από το πρωί της Δευτέρας 13 Ιουνίου. Ο Ιωάννης Κοτέας, 68 χρόνων, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, εξαφανίστηκε από την Καλλιθέα που μένει μόνος του. Το πρωί εκείνης της ημέρας πήγε στο φαρμακείο, επέστρεψε σπίτι του και αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι συγγενείς του βρήκαν το σπίτι κλειδωμένο με τον κλιματισμό και έναν ανεμιστήρα ανοιχτά. Έχει ύψος 1,85 και καστανά μάτια και είναι πιο αδύνατος από τη φωτογραφία που βλέπουμε. Για την εξαφάνισή του έχει σημάνει Silver Alert. Ενώ όποιος έχει κάποια πληροφορία μπορεί να καλέσει στη γραμμή SOS 1065 στις αρχές και στην εκπομπή. Βλέπουμε τον άνθρωπο που αγνοείται από την Καλλιθέα. Όποιος έχει κάποια πληροφορία μπορεί να μας ενημερώσει. Για την Ευγενία Μαρία, η ξένια πηγαίνει εκεί στην πλατεία, στην πλατεία τη γειτονική. Στην πλατεία Κρίνης. Και άλλες πληροφορίες για την πλατεία. Συνεχώς πληροφορίες, γιατί ο Δόμος Χωνησίων είναι δίπλα στην πλατεία Κρίνης, που φαίνεται, εν πάση περιπτώσει, να κινείται. Φαίνεται σαν να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα η κοπέλα αυτή, σαν να την κρατούν. Τώρα δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο εγώ. Να το δούμε. Θα πρέπει να ενημερωθούν και οι αρχές από ένα σημείο και ύστερα, αν επιβεβαιωθούν οι μαρτυρίες που λαμβάνουμε. Πάει ξένια εκεί, σε λίγο θα δούμε τι συμβαίνει ακριβώς. Και για πείτε μου. Θα με ενημερώσετε, παιδιά. Θέλω να γυρίσουμε στην Πάτρα. Μπορούμε να γυρίσουμε στην Πάτρα. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι σχετικά με κάτι που ακούσαμε πριν. Όταν οι γιατροί είπαν στον πατέρα. Για την Πάτρα. Ναι, κούκλα μου, ότι η μητέρα ίσως χρειάζεται κάποια βοήθεια από κάποιον ψυχίατρο. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το ταμπού που υπάρχει γύρω από το επάγγελμα του ψυχολόγου και του ψυχιάτρου. Όσοι πάνε σε κάποιον ψυχίατρο, σε κάποιον ψυχολόγο, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι τρελοί ή άρρωστοι. Ίσα-ίσα μπορούν. Και πάνε γιατί βλέπουν κάτι που είναι ανησυχητικό. Οπότε για να τους προλάβουμε σε εισαγωγικά. Επίσης, δεν γίνεται να ζεις με ένα άτομο στο ίδιο σπίτι, να βλέπεις κάποιες περίεργες συμπεριφορές και να λες ότι okay, είναι όλα okay. Δεν είναι όλα okay. Όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να επεμβαίνουμε και να το προλαβαίνουμε σε εισαγωγικά. Και όσοι ξέρουν και δεν μιλάνε, είναι συνένοχοι. Εγώ αυτό θέλω να πω. Είναι αυτά που βλέπεις, Στέλλα μου, εσύ που έχεις τελειώσει και την ψυχολογία και σωστά τα επισημαίνεις. Μου λείπει και κάτι,
Εγώ, ναι. Παρασκευή. Ήθελα να πω ότι ουσιαστικά αυτό που είπε και η Στέλλα, ότι όταν προσποιείσαι πως έχεις άγνοια ενός προβλήματος, ενώ στην ουσία γνωρίζεις, είναι το λιγότερο που μπορείς να κάνεις, το να προσκομίσεις το οτιδήποτε στους ειδικούς, γιατί έχει να κάνει με τα παιδιά σου. Δηλαδή, είναι αδιανόητο. Νομίζω ότι στην τελική αυτό έχει σημασία και τίποτα άλλο. Να μην καλύπτεις, να βοηθάς. Ακριβώς. Να βοηθάς, να φέρνεις το φως και να βοηθάς. Θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω με αφορμή και την κατάθεση που έδωσε τώρα και ο πατέρας των παιδιών. Στην ασφάλεια εδώ, ακούσαμε όλα καλά, όλα ωραία, όλα άγια και όμορφα. Θέλω να θυμηθώ τι έλεγε και σε εμάς λίγο καιρό πριν, μετά την ανακρίτρια, όταν βγήκε από το γραφείο της ανακρίτριας που τον κάλεσε. Την κουβέντα που είχαμε, δεν θα την δείξουμε όλοι, κάποια βασικά σημεία από αυτή την υπόθεση που μας έχει όλους τσικλονίσει. Και δεν είναι ότι ξαναγυρνάμε στο ίδιο και στο ίδιο, όχι. Απλά θέλουμε να περνούν κάποια μηνύματα, να μην ξαναζήσουμε μια τέτοια τραγική ιστορία. Την ερχόμενη, σε λίγες μέρες θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα. Είναι άγρο για μια κοινωνία αυτό το βάρος, έτσι, με μια μάνα να κατηγορείται για δολοφονίες τριών παιδιών, αν είναι αλήθεια αυτά που ακούμε. Είναι πολύ άγρια να μην ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο, να προλαβαίνουμε το κακό. Μην το κλείνουμε μέσα σε τέσσερις τείχους. Είτε ένα είναι το παιδί, είτε τρία. Γιατί άκουγα και τον πατέρα που έλεγε ότι αν επιβεβαιωθεί για τα άλλα δύο, θέλω λίγο να μπω μες στη φυλακή και να την τελειώσω. Δηλαδή δεν σου φτάνει το ένα. Δεν υπάρχει για τα άλλα δύο τη σφραγίδα. Ότι είναι έτσι. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που δεν θέλουμε έτσι να τα πιστέψουμε. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι μέσα σε οικογένειες είχαν γίνει αντιληπτά αυτά τα προβλήματα και κανείς δεν έκανε κάτι. Χάθηκε το πρώτο παιδί, χάθηκε το δεύτερο, χάθηκε το τρίτο. Και μετά τι μας ενδιαφέρει μόνο πώς καλοπερνάει μέσα στις φυλακές ένας άνθρωπος που κατηγορείται. Και δεν μένουμε στο πρόβλημα αυτό. Που ποιο είναι το πρόβλημα? Τρία παιδάκια χάθηκαν. Αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα, το οποίο λέγεται στα βιβλία και στα εγχειρίδια ότι είμαστε πολύ επιδερμικοί και μας ενδιαφέρει το φαίνεστε εδώ και πολλά χρόνια. Και ακόμα και όταν έχουμε κάποιον που τοποθετείται χωρίς να είναι κατηγορούμενος απέναντι στο ζήτημα αυτό, κοιτάμε τι φοράει περισσότερο και πώς τα λέει και όχι το τι λέει. Και τι τρώει, πόσο και προσπαθούμε θυμάται, πρώτα τι βλέπει. Να βρούμε γιατί λέει αυτό που είπε και όχι αν έχει βάρος αυτό που είπε ή αν κολλάει κάπου με τη διαδικασία αυτό που είπε. Έχει δυστυχώς υπάρξει παράδειγμα αυτή η υπόθεση, το πιο πρόσφατο, στο πώς η κοινή γνώμη κυριολεκτικά ανατινάζεται από διάφορα άσχετα πράγματα, χωρίς χάνοντας την ουσία, κινδυνεύοντας να χάσει την ουσία, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί σοβαρά και το παρακολουθεί γραμμή προς γραμμή το τι συμβαίνει. Θα δούμε, τουλάχιστον οι ενδείξεις σε αυτό το στάδιο που είμαστε θα τοποθετηθούν και θα υπάρξει ιδέουσα συνέχεια. Θα το δούμε. Επίσης, κάτι, κύριε Λεωνίδη. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω και το εξής. Ουσιαστικά εδώ, στη συγκεκριμένη ιστορία, βλέπουμε δύο γονείς οι οποίοι πηγαίνανε σε γιατρούς τα παιδιά, σε νοσοκομεία, νοσηλείες κτλ. Και όταν κατέληγαν τα παιδιά, το περίεργο είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουν πάει σε έναν ιατροδικαστή. Να ρωτήσουν, μα αυτή η έκθεση είναι αληθινή? Αυτά τα ευρήματα συνάδουν με την αιτία θανάτου? Από δικιά τους αγωνία. Και ας πούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, στο πρώτο, στο δεύτερο παιδί δεν έγινε, στο τρίτο παιδί επίσης δεν έγινε τίποτα. Ακόμα και τώρα που υποστηρίζουμε, υποτίθεται, μια κατηγορία, ένας άνθρωπος που υποστηρίζει μια κατηγορία, το πρώτο πράγμα που κάνει προστρέχει στον ειδικό. Εδώ έχουμε ένα ειδικό θέμα. Είναι μια ιατροδικαστική υπόθεση, σοβαρή. Με ποιο τρόπο υποστηρίζει την κατηγορία? Ή από την άλλη πλευρά κιόλας, όταν ακούγεται ότι υπάρχουν 6-7 σύμβουλοι, βέβαια άφαντοι όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τεχνικοί σύμβουλοι στην όλη ιστορία από πλευρά κατηγορουμένη. Έτσι ακούγεται. Αλλά γιατί είναι αναφέρει το δικαίωμά τη. Να, και τεχνικού σύμβουλου. Προφανώς είναι αναφέρει το δικαίωμά τη και η αλήθεια είναι στον ότι στον όποιο κατηγορούμενο. Ναι, επικοινωνιακά τουλάχιστον έχει υποθεί ότι υπάρχουν 6-7 σύμβουλοι. Επικοινωνιακά επίσης υπάρχουν πολλές αμφισβητήσεις. Αν δείτε ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν απίστευτες απόψεις, τις οποίες καλό είναι, εάν τις λένε τεχνικοί σύμβουλοι και τις διοχετεύει στη συνέχεια η μεριά η συγκεκριμένη, θα πρέπει κάποτε να εμφανιστούν, γιατί αυτά που βλέπουμε να δημοσιεύονται ως διαρροές ή μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι απαράδεκτα επιστημονικά. Δηλαδή κάποιος πρέπει να πάρει και την ευθύνη όταν λέει κάτι εντελώς αντίθετο από την επιστήμη, θα πρέπει να πάρει και την ευθύνη να το πει επίσημα και όχι
μέσω διαρροών, μέσω tweets, μέσω οτιδήποτε άλλο. Και πώς θα επηρεάσουμε την κοινή γνώμη. Και βέβαια να πούμε ότι ξέρετε η επικοινωνία για τον κάθε κατηγορούμενο, γιατί εδώ πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχει μια εξαιρετική επικοινωνιακή τακτική τουλάχιστον μέχρι τώρα. Θα σταματήσει βέβαια όταν θα έρθει η επιστημονική αλήθεια. Εκεί νομίζω ότι τα πράγματα όχι απλά θα στενέψουν τα περιθώρια, δεν θα υπάρχουν περιθώρια πλέον για επικοινωνία. Εγώ επιμένω ότι άργησε αυτό να γίνει, αλλά κάλλια αργά παρά ποτέ. Έτσι, έγιναν λάθη που έδωσαν δικαιώματα σε πολλούς. Έτσι τα έχουμε πει αυτά. Έτσι δεν είναι, για να λέμε και την αλήθεια. Προφανώς. Ότι έγιναν λάθη από την αρχή, είτε γιατί το πρώτο παιδί πέθανε μέσα σε ένα νοσοκομείο και δεν μπορούσαν να φανταστούν αυτό που συνέβη και δεν προχώρησαν περισσότερο. Το δεύτερο, γιατί και μου λέει και εμένα και ο πατέρας, και είχε δίκιο απόλυτο σε αυτό, ότι πες ότι εγώ είχα υποψιαστεί κάτι. Όταν έβγαινε ένας ιατροδικαστής και μου έλεγε, μα πέθανε από υπατική ανεπάρκεια. Όταν πεθαίνει και το άλλο το παιδί και μου λένε από, πώς το λένε, από φλεβόκομβο, τι θες να κάνω, όταν βγαίνει εκείνο, βγαίνει το άλλο, δηλαδή και να είχα μια υπόνοια, εντάξει. Αυτή είναι μια άποψη. Μια... Ναι, από εκεί πέρα ήταν και τα άλλα τα στοιχεία που έβλεπες και εσύ μέσα στο σπίτι σου το ίδιο. Ναι, δηλαδή, έτσι, δηλαδή κάτι... είναι. Και τα άλλα. Άρα το σου λέει, αλλά ότι έγιναν λάθη έγιναν, μην το ξαναλέμε. Απλά είναι... τώρα οργανωμένη η επιστημονική κοινότητα έτσι, προσπαθεί σε αυτή την υπόθεση που έχει συνταράξει το Πανελλήνιο. Έτσι έπρεπε να τριτώσει το κακό για να ξεσηκωθούν όλοι. Έπρεπε να υπάρχει μία ιατροδικαστή να σημαίνει τον κόδωνα του κινδύνου στην Πάτρα. Ενώ είχε πάει και απλά να το πω. Και από τον Δήμο της περιοχής. Δεν είχε πάει κοινωνική λειτουργό στο σπίτι όταν υπήρξε καταγγελία για κακοποίηση του παιδιού της Τζορτζίνας και δεν άκουσε και εκείνη τίποτα. Δηλαδή, άγρια πράγματα να συμβαίνουν, με καταλάβατε, και να έχουμε να μετράμε θύματα και να είναι παιδιά σε μια οικογένεια, την ίδια οικογένεια μέσα. Και ο καθένας να κοιτάει πώς θα τη σκαμπουλάρει. Ποιος θα βγει από το παράθυρο, ποιος θα βγει από την πόρτα, ποιος θα καλυφθεί, ποιος θα βρει τον καλύτερο δικηγόρο, ποιος θα κάνει εκείνο, ποιος θα κάνει το άλλο. Το πραγματικό θέμα, τρία παιδιά νεκρά. Το ξύμωρο, ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτοί που υπερασπίζονται ουσιαστικά τις άστοχες, αν θέλετε, αιτίες θανάτου που υπήρχαν αρχικά, είναι αυτή τη στιγμή η ίδια κατηγορουμένη. Και ο νομικός της συνήγορος, ας πούμε, οι οποίοι προφανώς αυτή τη στιγμή αυτό που λένε είναι ότι εμείς δεχόμαστε την υπατική ανεπάρκεια, την οποία την έχουμε παρεμπιπτόντως μηνύσει στο παρελθόν. Δηλαδή, για αυτό το θέμα κάναμε μήνυση. Κάναμε διαδικασία. Ποτέ δεν πήγαμε σε ιατροδικαστή, αλλά τα άλλα τα κάναμε και ζητήσαμε και αποζημίωση από ό,τι φαίνεται. Και ουσιαστικά είμαστε εμείς οι οποίοι αμφισβητούσαμε εμένα, αλλά τώρα αποδεχόμαστε πλήρως την υπατική ανεπάρκεια ή οτιδήποτε άλλη ανεπάρκεια υπήρξε. Όλα αυτά τα λάθη που έγιναν από την αρχική ιατροδικαστική έκθεση κτλ. Αυτό δεν είναι να απαλλάσσει όμως την αστυνομία, που έπρεπε να προχωρήσει με πιο ταχύτερους ρυθμούς. Είχε μάρτυρες που προσφερόντουσαν να πούν πράγματα σοβαρά, να προχωράει ανακριτικά, άσχετα με το κομμάτι το εργαστηριακό, και να έχει φτάσει σε κάποια συμπεράσματα. Ελπίζουμε ότι έστω και τώρα αυτοί είναι ακόμα διαθέσιμοι να πάνε να πούν σημαντικά πράγματα και να συμπληρώσουν. Ξέρετε κάτι, εγώ προσωπικά μου ζητά τη γνώμη γιατί θέλω να είμαι πάντα αντικειμενική στο βαθμό που. Αυτό προσπαθούμε γίνεται να κάνουμε όλοι. Ξέρετε ποια, ναι, σαφώς. Ξέρετε ποια είναι η ιστορία. Δεν θα ήθελα να επαναληφθούν τέτοια λάθη. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να μπαίνουν 5, 10, 15, 20 ιατροδικαστές, να ορίζονται ειδικές επιτροπές, να μετά να ορίζονται άλλοι υπεύθυνοι, βγάλεψε το φίδι από την τρύπα, βρες που έκανε λάθος ο άλλος, κάλυψε τον, δώσε την τάση. Όταν θέλεις να καλύψεις κάτι, αναθέτεις επιτροπή. Δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό. Αλλά βλέπουμε βέβαια και οικογένειες που πάνε σε πραγματογνώμονες, όταν δεν συμφωνούν με μια ιατροδικαστική έκθεση, έτσι, έχουν το δικαίωμα να ορίσουν ένα πραγματογνώμονα και να δουν και να έχουν μια άλλη οπτική σε αυτό που λέγεται νεκροτομή. Έτσι, αλλά δεν θα θέλαμε πραγματικά οι πολίτες, κουραστήκαμε αυτή την ιστορία. Όλη κουραστήκαμε, κοινωνία, γανάξησε. Δεν είναι, όλη η κοινωνία τώρα ταλανίζεται και, κάποιοι αμφισβητούν και με το δίκιο τους ίσως και, γιατί δεν είναι ενημερωμένοι όπως πρέπει. Αλλά μην ξαναδούμε τέτοια λάθη προς Θεού. Είναι άγρια λάθη. Συγγνώμη που διακόπτω. Υπάρχουν και έχουν δημιουργηθεί και περίεργοι λογαριασμοί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο διαδίκτυο, οι οποίοι, αν θέλετε, διακινούν και έγγραφα της δικογραφίας, που φαίνεται με κάποιο τρόπο τα προμηθεύονται και προσπαθούν να σπείρουν την αμφιβολία. Δηλαδή, χρησιμοποιούν συγκεκριμένα έγγραφα τα οποία προφανώς τους συμφέρουν τη γραμμή υπεράσπισης της κατηγορούμενης. Θέλουν να κλονίσουν την κοινή γνώμη και να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε να ακούσουμε ένα μέρος από την κουβέντα που είχαμε με τον πατέρα όταν είχε έρθει εδώ. Γιατί και εγώ, όπως και όλος ο κόσμος, είχε κάποιες απορίες. Είχαμε συγκεκριμένες ερωτήσεις και περιμέναμε απαντήσεις. Για να τον ακούσουμε. Thank you.
τη σύλληψη. Μιλάμε για τα παιδιά μου. Ποιος πατέρας θα βλέπει κάτι και δεν θα άφηνε τα παιδιά του έτσι. Και γενικά ποιος θα βλέπει κάτι σε κάποια παιδιά και θα τα άφηνε έτσι. Αν αποδειχθεί και για τα άλλα δύο παιδιά, για μένα δεν υπάρχει τιμωρία. Για μένα θέλω να μπω μισή ώρα μέσα στο κελί. Ειλικρινά σου μιλάω. Και θα το επιχειρήσω με κάθε τρόπο. Και να κάνεις τιμωρία στο κελί. Ας πάω εγώ στη φυλακή μετά. Θα τη σκοτώσω. Θα τη σκοτώσω και δεν το διαπραγματεύουμε αυτό. Μιλάμε για τα παιδιά μου. Αλλά θέλω να αποδειχθεί μέχρι τέλους η αλήθεια και να αποδειχθεί. Να αποδειχθεί όμως. Καταλαβαίνεις γιατί άνθρωπο μιλάμε. Άρα ο έρωτας... Για τον πιο χειριστικό άνθρωπο που υπάρχει, αν έχει γίνει έτσι. Άρα ο έρωτας εντύφλωσε και ο έρωτας έβαλε την ιδέα του θανάτου να κατοικηθεί εσένα μέσα τα παιδιά της. Τον έρωτα. Τα παιδιά μου μπορούν να γυρίσουν πίσω. Μπορούν, ναι. Εντάξει, για ποιον έρωτα μιλάμε. Πότε έμεινε έγκυος στην Ήρδα, μετά από πόσο καιρό από τη Μαλένα. Το τρίτο παιδί πλέον, ε? Στην οικογένεια. Ναι, ναι. Ήταν δύο χρόνια μετά τη Μαλένα. Δύο χρόνια. Τι θέλατε, το θέλατε το παιδάκι αυτό. Ζητούσε η Τζορτζίνα ένα αδερφάκι. Το σκέφτηκα πάρα πολύ, γιατί εγώ μετά τη Μαλένα φοβήθηκα και γενικά δεν ήθελα άλλο παιδί. Ήμουν αρνητικός. Τελικά αποφασίζουμε να κάνουμε την Ήρυδα. Τι δεν πήγε καλά σε αυτή την πορεία των 6 μηνών με την Ήρυδα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό το γεγονός. Έγινε κάτι που με στεναχώρησε πολύ εμένα και αποφάσισα να χωρίσουμε. Ποια ήταν η συμπεριφορά της απέναντι στο μωρό και στην Τζορτζίνα τότε, αυτό που έβλεπες εσύ, όσο καιρό ήσουν στο παιδιά δεν είχε δώσει το παραμικρό δείγμα ότι τους φώναζε, ότι δεν τα είχε ακουμπήσει ποτέ καταρχήν μπροστά μας. Η Τζορτζίνα κοιμάται στο ίδιο δωμάτιο με την Ήρυδα. Με την Ήρυδα ακριβώς, είναι η Κούνια έτσι και το κρεβάτι εδώ. Κοντά. Η Τζορτζίνας. Κοντά. Δίπλα ακριβώς. Δίπλα ακριβώς. Και λέει η αδερφή ότι επειδή έλειπε εσύ, γιατί ήσουν στη δουλειά από την αδερφή τη Δήμητρα, ότι κοιμήθηκε με τη Ρούλα στο ίδιο κρεβάτι. Ναι, δεν ήμουν στη δουλειά, έχω φύγει από το σπίτι λοιπόν τότε. Είμαι στον πατέρα μου εκείνο το βράδυ. Λέει λοιπόν η αδερφή τη ότι γύρω στι 7.30 το πρωί ακούει την Μπέμπα να κλαίει. Και λέει στη Ρούλα, θα σηκωθεί εσύ ή εγώ. Σηκώνει τη Ρούλα για να πάει στην Κούνια του παιδιού. Ναι. Τι σε. Τι σε ζει. Τι. Ακούει την Μπέμπα να κλαίει. Θα πεταγόταν η Τζορτζίνα. Κοιμότανε βαριά, σαν παιδί. Αν έκλαιγε όμως, έκλαιγε για ώρα το παιδί, σίγουρα θα πεταγόταν. Τι ώρα πέθανε η Ήρης. Δεν υπάρχει επίσημη δεν αναφορά. Δεν υπάρχει επίσημη αναφορά στην ώρα. Έκανε μια ανάρτηση όμως η Ρούλα για την Ήρδα που λέει ότι έφυγες ξημερώματα. Γιατί λέει ξημερώματα, δηλαδή, γιατί το λέει αυτό. Ξημερώματα σηκώθηκε η ίδια για να της δώσει, υποτίθεται, το γάλα ή δεν της έδωσε γάλα. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεν μπορώ να γνωρίζω και δυστυχώς δεν έκατσα, επειδή δεν ασχολούμαι με αυτά. Εσένα δεν σου έκανε τύπο το πανάκι με το αίμα. Γιατί το παιδάκι, εντάξει, συνήθιζε και αυτό να κρατάει ένα πανάκι τη νύχτα. Το δικαιολογήσανε και αυτό. Ό,τι τι. Όπως και έχει βγει και το έχει δικαιολογήσει και στον αέρα η συγκεκριμένη παθολογανάτομος. Ό,τι τι. Γιατί να έχει το παιδάκι ένα πανάκι που βυζένει. Ότι ήταν υγρό από τους πνεύμονες. Μιλούν για πνευμονική συμφόρηση, όμως ή πνευμονικό είδημα και στην Ήρδα τώρα. 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 Τώρα είναι αργά όμως. Αν υπήρχε μια υποψία να μου έχει περάσει κάτι από το μυαλό, μόλις βγήκε η ιατροδικαστική, με καθησύχασε. Τα είχαμε προλάβει τη Τζορτζίνα έστω. Θα συνειδητοποιήσω όλα ξαφνικά τώρα. Έτσι. Εσύ πώς νιώθεις με σένα, δηλαδή αν κατηγορείς κάτι τον εαυτό σου είναι γιατί. Αν κατηγορώ κάτι τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να τον κατηγορήσω προς την εικόνα της. Μην μου ξαναπείς για εικόνες τώρα. Πες μου αυτό που έχει μείνει τώρα, την εικόνα της μου την έχεις κάνει Αγία μέχρι τώρα. Μέχρι μα πριν. Έτσι είναι Αγγελική, ναι, ήταν η Αγία Ρούλα. Αλλά οκ, okay, συμφωνώ. Τώρα πια με όλο αυτό που ζεις, που βιώνεις, που πέρασε στο γραφείο του ανακριτή και υποστηρίζεις την κατηγορία εναντίον της. Για σένα τι είναι αυτή η γυναίκα, δηλαδή ποιο είναι το λάθος το δικό σου ή και της παρέας, της οικογένειας που δεν μπόρεσε να βάλει ένα stop, ένα φρένο σε αυτόν τον άνθρωπο.
Κατάλαβε, είναι βαρύ, έτσι. Είναι πολύ βαρύ αν αναλογιστούμε τι έχει γίνει και αν αποδειχθούν και δολοφονίες και οι άλλοι δύο θάνατοι. Το λες και μόνη σου. Ποιο είναι το λάθος όλων? Τώρα τι λες, ότι δεν είδα, δεν πρόσεξα, τι θα πεις? Συγγνώμη, τι? Δεν είχα δει το παραμικρό. Τι θα πεις στα παιδάκια, συγγνώμη? Ένα συγγνώμη. Ένα τεράστιο συγγνώμη. Δεν το δικαιούνται. Το λιγότερο. Εάν αποδειχθεί και οι άλλες δύο έτσι όπως είναι, ένα τεράστιο συγγνώμη που δεν μπόρεσα να τα καταλάβω. Η ίδια σε μένα είχε πει για σένα ότι εντάξει, μην νομίζεις ότι ο Μάνος είναι ο Άγιος που εμφανίζεται. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εσύ τι λες, Μάνο μου, τη φοβόσουν? Δεν φοβόμουν τίποτα και δεν έχω κάτι να φοβάμαι απέναντί της. Τίποτα απολύτως. Γιατί λένε όμως πολλοί ότι τα απειλούσε και όταν έφυγες πως θα σε καταστρέψει? Αυτά είναι, τα ξέρω δηλαδή, από μια πηγή. Έτσι, είχε τέτοιες βολές ότι θα σε καταστρέψω, θα σε κάνω, θα σε φτιάξω. Αυτή την έκρηξη είχε μετά την Ήρυδα. Μόνο. Και επειδή έμαθε ότι εσύ έχεις δημιουργήσει και μια άλλη σχέση πια, εντάξει, τώρα μην κρυβόμαστε, νέο παιδί είσαι. Δεν είχε σχέση τότε, δεν είχε μάθει. Εντάξει, έχεις μια φίλη και είναι επόμενο να κοιτάς και το μέλλον. Δεν είχε μάθει τίποτα το οτιδήποτε τότε. Δεν είχα το τότε. Είχε προσλάβει κάποιον μπράβο, κάποιον να σε παρακολουθεί και να ανάγκη να σου επιτεθεί τότε που την άφησες? Τώρα το έμαθα από το συγκεκριμένο μάρτυρα, ο οποίος αν δεν έχει καταθέσει θα πάει να καταθέσει κιόλας. Ότι είχε προσλάβει άνθρωπο για να σε παρακολουθεί? Για να με βαρέσει και να μην μπορώ να είμαι στην Αθήνα, να επιστρέψω στην Πάτρα. Αυτά που έχεις και εσύ και που καταλαβαίνω ότι τα κρατάς, δεν τα δίνεις στη δημοσιότητα, που σε απειλούσε, αυτά τα ηχητικά προορίζονται για τη δικαιοσύνη? Ένα ηχητικό μήνυμα, ένα χρειαστεί να θα δοθεί στη δικαιοσύνη. Σου λέει, το οποίο απλά μου λέει για μένα, ναι, ούτε καν υπόνοια για τα παιδιά. Μάλιστα. Είδαμε ένα μέρος από την κουβέντα, την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε με τον πατέρα των άτυχων παιδιών. Τα είχαμε δείξει όλα τότε στο τούνελ. Απλά μείναμε σε κάποια ουσιώδη θέματα, πιστεύω, τα οποία τα έθιξε και στην ασφάλεια στη χθεσινή κατάθεση, αλλά τα ίδια. Όπως είπαμε, όπως ακούσαμε, ακριβώς την ίδια φράση χρησιμοποίησε και χθες. Αν αποδειχθούν αυτά, τότε σημαίνει ότι ήταν με μια άλλη γυναίκα τόσα χρόνια. Εγώ ειλικρινά σας λέω, δεν θα ήθελα να δω, δεν ξέρω γιατί μου είχε αυτό μείνει, δεν θα ήθελα να τον δω κάποια στιγμή να λέει ότι αποσύρω την κατηγορία από τη γυναίκα μου, από την Αγία σύζυγό μου. Ότι αποσύρω την κατηγορία που υπερασπίζομαι τώρα, έτσι, που δήλωσα το παρόν στην ανακρίτρια ότι έτσι δεν είναι, ότι υπερασπίζομαι την κατηγορία. Δεν αυτό γίνει. Το πράγμα δεν θα ήθελα να το δω, κύριε Παπαϊωάννου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό εύκολα και δεν υπάρχει. Δεν ξέρω πώς έχει τεθεί αυτό το πράγμα στην κουβέντα. Μπορεί να έχει κακούς συμβουλάτορες, ξέρω εγώ, και να του έχουν πει ότι πρέπει να αποσύρεις την κατηγορία. Δεν αποσύρεις. Δεν είναι μια αίτηση που κάνεις στο δημόσιο για να την αποσύρεις, ούτε κάτι το οποίο το παίρνεις και το αφήνεις. Είναι μια θέση δικονομική, η οποία έχει συγκεκριμένο ρόλο και η οποία εισφέρει στοιχεία. Ακούσαμε χθες ότι κατέθεται 7 ώρες ή 3 ή όσες. 8. Αυτό σημαίνει το ότι κάτι έλεγε, κάτι τον ρωτούσαν και κάτι εισέφερε. Η θέση που έχει πάρει είναι συγκεκριμένη. Και την έχει πάρει και για λόγους τακτικής και για λόγους ουσίας και για τους δικούς του λόγους. Το παίρνω πίσω δεν μπορεί να πάρθει πίσω. Δηλαδή, εκτός αν. Όσο και να σε πιέζουν, όσο και να σε πιέζουν κάποιοι, πάρ' το πίσω. Πώς να δεν παίρνετε έτσι πίσω. Πώς να σε πιέζουν? Να σε πιέζουν πώς? Έχεις διαλέξει στρατόπεδο αυτή τη στιγμή. Είσαι κατά του κατηγορουμένου. Πώς θα το πάρεις πίσω, να το έκανες και τώρα θα το πάρεις πίσω? Αυτά δεν γίνονται δικονομικά. Με κόβει, λέει. Όπως είδαμε, φίλοι μου, και στο διάλειμμα που προηγήθηκε, αυτή την Κυριακή μαζί με το Βήμα θα κυκλοφορήσει και το βιβλίο μου «Θα γίνω σκιά σου». Είναι πρόσφατη έκδοση και βασίζεται σε μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία. Είναι αυτή την Κυριακή με το Βήμα. Και είναι και πρόσφατη έκδοση. Θέλω να... Πριν πάμε στο διάλειμμα, ήμασταν στον πατέρα, στην υπόθεση της Πάτρας, που μας έχει όλους σοκάρει. Αλλά είπαμε ότι στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε τις τελικές απαντήσεις των επιστημόνων, που τις περιμένουμε. Και αυτό μιλήσαμε και για την αρχή του τέλους. Για πες μου κάτι σχετικό με αυτό που είδαμε, Θοδωρή, με τον πατέρα. Ένα μέρος από την κουβέντα μας δείξαμε, αλλά είχε και την κατάθεση στην ασφάλεια, που λίγο πολύ κινήθηκε στα ίδια, έτσι. Ακριβώς. Και οι αισθήσεις που έχουν και οι αρχές είναι αυτή, ότι
κινείται σε ένα σταθερό μοτίβο εξ αρχής, από τις πρώτες του καταθέσεις μέχρι τώρα. Δεν φαίνεται να υπάρχουν αλλαγές στις καταθέσεις του, λίγο έως πολύ είναι οι ίδιες. Σαφώς πιο αναλυτική τελευταία του κατάθεση, πιο περιγραφική. Αλλά στην ουσία δεν αλλάζουν καθόλου, ακόμα και οι χαρακτηρισμοί του δηλαδή σε σχέση με τα γεγονότα. Όπως είπαμε για την Τζορτζίνα, απεπισμένος ότι για την ενοχή της σύζυγου του, αλλά για τα άλλα δύο παιδιά φαίνεται να περιμένει ακόμα τις τελικές αποδείξεις για να μπορεί να πάρει μια θέση. Φαίνεται όμως πως οι αστυνομικοί, με τον τρόπο που χειρίστηκαν την όλη κατάθεση, με τις επίμονες ερωτήσεις τους, στοχευμένες ερωτήσεις τους, κατάφεραν να εκμεύσουν κάποια πράγματα για τα κρίσιμα χρονικά σημεία. Τόσο μάλιστα την περίοδο της Μαλένας, την ευρικότητα που υπήρχε όταν έπρεπε να μείνει μόνη η Ρούλα στο νοσοκομείο, την ευρικότητα, την ένταση που υπήρχε στο σπίτι έως και κάποιες ώρες πριν το θάνατο της Ήρδας, που είναι πολύ κρίσιμα στοιχεία αυτά μάλιστα για τη δικογραφία. Λοιπόν, θα το μείνει αυτό που έλεγε ο κύριος Ζακουράς, ότι εδώ... Εδώ προσπαθεί να χτίσει μια υπερασπιστική γραμμή, κατευθυνόμενη βέβαια. Αν παραδεχόταν, Θοδωρή, ότι ναι, αυτό είναι πλέον κακουργηματική συμμετοχή, γιατί έχουμε θανάτους. Συμμετοχή, έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, παιδιών σε κίνδυνο. Που επέφερε και τον θάνατο. Έχουμε θανάτους, βέβαια. Λοιπόν, να συμπληρώσω ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Ένας άνθρωπος ανίκανος να μεγαλώσει σωστά τα παιδιά του, προφανώς είναι ανίκανος να φερθεί σωστά και τώρα. Δεν περιμένουμε τώρα ξαφνικά να φερθεί τέλεια και σωστά. Κάνει ό,τι τον συμφέρει, ένα κακοπαιγμένο θέατρο, ένα ρόλο που έχει μάθει πάρα πολύ καλά και μένει σταθερός αυτό. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην Νίκαια και να δούμε την Ξένια Τηγόγου για την Ευγενία την Μαρία την Βουνιόζου, την 36χρονη με τα προβλήματα υγείας που αγνοείται 25 μέρες τώρα. Ξένια μου, για πες, μετακινήθηκες και πήγες σε μια πλατεία γειτονική για κάποιες πληροφορίες συγκεκριμένες. Ποια είναι η εικόνα που έχεις? Αγγελική, βρισκόμαστε στο σημείο για το οποίο ήρθε η πληροφορία στην πλατεία Κρίνης εδώ στην Νίκαια. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς με τη βοήθεια του οικονολήπτη μας, του Ανέστη Μουτάφη, δεν υπάρχει κανείς εδώ στην πλατεία αυτή τη στιγμή λόγω και της προχωρημένης ώρας φυσικά. Πρέπει όμως να σας πω ότι εδώ στην άκρη της πλατείας υπάρχει ένα περίπτερο. Ρωτήσαμε λοιπόν τον υπάλληλο, ο οποίος κάνει βάρδια αυτή τη στιγμή, του δείξαμε και τις φωτογραφίες της 36χρονης και εκείνο το οποίο μας είπε είναι ότι την έχει δει να κινείται εδώ στην πλατεία, στην περιοχή γενικότερα, τις τελευταίες ημέρες. Και μάλιστα εκείνο το οποίο μας είπε είναι ότι έχει ζητήσει να κάνει κάποιο τηλεφώνημα. Να θυμίσουμε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι η 36χρονη δεν έχει μαζί της κάποιο κινητό τηλέφωνο, ούτε έγγραφα φυσικά, ούτε χρήματα. Έχουν προκύψει και κάποια άλλα στοιχεία από το ρεπορτάζ, τα οποία δεν είναι για να υποθούν στον αέρα αυτή τη στιγμή. Θα τα συγκεντρώσουμε, θα ενημερώσουμε τους δικούς της ανθρώπους και φυσικά τις αρμόδιες αρχές. Να είσαι καλά, Ξένια μου, να είσαι καλά που αυτή τη νύχτα βρέθηκες για την κοπέλα εκεί και οι τηλεθεατές που βοήθησαν και βοηθούν μέχρι να κλείσουμε. Θέλω, φίλοι μου, να μεταφερθούμε εκεί στα Σέρβια Κοζάνης για τον Περικλή Τάχατο, για τον συνταξιούχο οδηγό φορτηγού. Αγνοείται 2,5 μήνες, χάθηκε την Κυριακή το μεσημέρι 3 Απριλίου. Δεν είχε στοιχεία πάνω του και οδηγούσε το αυτοκίνητο που δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, μάρκα στο Toyota Corolla, χρώμα του Ανθρακή. Με αριθμό κυκλοφορίας ΝΙ ΙΧ 5816. Είχε μαζί του και ένα μικρό σωμό σκυλάκι χρώματος κανελή που ακούει στο όνομα Ιόλη. Το σκυλί, αν ήταν κάπου κοντά, θα επέστρεφε γιατί το έπαιρνε πάντα μαζί του και το αγαπούσε. Δεν υπάρχει κάποιο σημάδι μέχρι τώρα. Έχει σημάνει Silver Alert και θέλω να μεταφερθούμε εκεί στα Σέρβια για να δούμε τις έρευνες που γίνονται. Γιατί νομίζω ότι δόθηκε και εντολή να συνεχιστούν. Θα τα πούμε τώρα αυτά γιατί έχει πέσει και η στάθμη. Εκεί στο φράγμα είναι αυτά που μας έλεγε και ο κύριος Ράμος από τον ΟΦΚΑΘ όταν είχε έρθει την περασμένη εβδομάδα εδώ. Αλλά για πάμε να δούμε τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και ποιες οργανώνουν τώρα οι αρχές για τον άτυχο άνθρωπο σε μια περιοχή που το είχαμε ξαναπεί, φίλοι μου, ότι έχουν σημειωθεί και θάνατοι και εξαφανίσει εκεί. Έτσι, εκεί γύρω στην Κοζάνη. Για πάμε να δούμε τις έρευνες. Στις 3 του μήνα ενημερωθήκαμε από το ΑΛΦΑΤΑΦ Σερβίων και από τον ΟΦΚΑΘ και από τις 4 του μήνα ξεκινήσαμε τις έρευνες. Έχουμε ψάξει παντού, έχουμε ψάξει γκρεμούς, απλά δεν βρήκαμε τίποτα. Έχει εδώ δηλαδή επικίνδυνα σημεία εδώ πάνω στο βουνό? Έχει κάποια επικίνδυνα σημεία.
από ό,τι μας είπα και η οικογένειά του, συνήθισε να πάει, ας πούμε, εδώ κάτω να μαζεύει κάστανα, να περπατάει με το σκύλο του. Πιθανές διαδρομές ψάχτηκαν όλες. Έχει γκρεμούς που είναι και μέχρι 100 μέτρα βάθος, που μπορεί να έφυγε με το αυτοκίνητο, ναι. Ψάχτηκαν αυτή η γκρεμή. Ψάχτηκαν, ναι. Και με ντρόουν και με πηγές δυνάμεις. Και με ντρόουν, ναι. Είχε βρέξει πιθανόν και είχε αλλοιωθεί έτσι κάπως το τοπίο, η εικόνα του τοπίου. Ναι, ναι, είχε βρέξει. Είχε βρέξει. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι μπορεί σε κάποια σημεία να είχαν εξαφανιστεί και πιθανές ροδιές που να υπήρχαν, αν υπήρξε κάποιο ατύχημα και βγήκε από το δρόμο. Ναι, ναι. Εσείς συνηθίζετε να τον βλέπετε εδώ πάνω να κάνει βόλτες με το σκύλο? Εγώ, ναι, μερικές φορές το πετύχε να περνάει, ας πούμε, τον δρόμο αυτόν που από το σπίτι του και ανέβαινε έτσι μέχρι εδώ παραπάνω με το σκύλο του, είτε να μαζέψει κάστανα που λέγανε, είτε, ναι, συνηθιζόταν. Αυτό σημαίνει ότι αν είχε γίνει οτιδήποτε όμως, ο σκύλος ήξερε πάρα πολύ καλά τη διαδρομή και θα γυρνούσε τουλάχιστον, ναι, ο σκύλος, ναι, 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 επέστρεφε. Σίγουρα ο σκύλος θα γυρνούσε πίσω στο σπίτι. Ακόμα και στη λίμνη να έπεσε, το μόνο μέρος που μπορεί να φύγει, ας πούμε, το αυτοκίνητο είναι στο μέρος του φράγμα. Στη γέφυρα μπορεί να φτάνει και τα 60-70 μέτρα. Ναι, τώρα, αλλά στη γέφυρα θα τον είχαν καταγράψει κάμερες, έτσι. Θα τον είχαν καταγράψει κάμερες, ναι, ναι. Τώρα παραλίμνια που είναι στις ακτές δεν έχει. Πάνω από 2 μέτρα, 1 μέτρο νερό δεν έχει. Βρισκόμαστε στο φράγμα Πολυφλήτου. Στο σημείο αυτό είναι το βαθύτερο της λίμνης, έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που τα νερά είναι τραβηγμένα και είναι καλοκαίρι, είναι γύρω στα 80-90 μέτρα βάθος. Και μπορεί να φτάσει μέχρι πόσο? Το χειμώνα που φουσκώνουν τα νερά μέχρι και 160-150 μέτρα. Ψάχναμε δηλαδή αρκετές μέρες. Φτάσαμε, μπορώ να σου πω, και μέχρι τα ώρα της Κατερίνης από πίσω, από την πίσω μεριά, αλλά δεν βγάλαμε άκρη. Μαζί με την αστυνομία έχουμε και με τον κινητικό ομοσπονδία της Μακεδονίας Θράκης, με τους υδροφύλακες περιοχής. Έχουμε καλύψει έναν πάρα πολύ μεγάλο ορεινό όγκο τουλάχιστον, γιατί στο νερό ήταν οι κρατικοί φορείς. Είχαν πέσει και δίτες. Ναι, τότε είχαν πέσει και δίτες τα παιδιά. Κάνανε μια πολύ μεγάλη έρευνα. Κάνανε, τουλάχιστον νομίζω ότι μέχρι 10 χιλιόμετρα φτάσανε από την γέφυρα, από αριστερά και από δεξιά. Είναι μια παράξενη υπόθεση την οποία την ψάχνουν. Πολύ παθή περιοχή εκεί, με θανάτους και εξαφανίσεις, αγνοείται. 1,5 χρόνο τώρα ο συνταξιούχος φιλόλογος Δημήτριος Λιάκος, 70 χρόνων, όταν χάθηκε 3η 6 Οκτωβρίου από εκεί, από τα Σέρβια Κοζάνης, και δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα. Έχει ύψος 1,75, έχει σημάνει silver alert, καστανά μάτια και είναι φαλακρός. Δύο άλλοι εκεί συνάνθρωποι μας βρήκαν τραγικό θάνατο εκεί στη λίμνη. Και απαιτούν και οι συγγενείς να συνεχιστούν οι έρευνες, Θοδωρή, τώρα που έχει πέσει και η στάθμη του νερού και στο φράγμα, αλλά και στη λίμνη. Γιατί μπορεί να μην βρήκαν τότε κάτι, γιατί είναι και θολά τα νερά αυτά. Έτσι. Ναι. Έγιναν σαφώς έρευνες. Τα ακούσαμε οργανωμένες, αλλά ζητούν να γίνουν κι άλλες. Τι λένε οι αρχές, λοιπόν? Λοιπόν, πλέον χωρίς να έχουν μαρτύρια που να τους επανατοποθετεί στην περιοχή της λίμνης, η αστυνομία πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα έρευνες με το δικό της προσωπικό, στα πρανή και στους γκρεμούς, σε όλες τις πιθανές διαδρομές του επαρχιακού οδικού δικτύου της περιοχής που θα μπορούσε τυχόν να έχει περάσει ο αχνόμενος, δηλαδή τις εναλλακτικές διαδρομές όλες. Συγκεκριμένα, οι έρευνες ξεκίνησαν από την περασμένη Τετάρτη και από σήμερα το πρωί γίνεται πιο οργανωμένα και με τη συμμετοχή αντρών και της ΟΠΚΕ. Επί του παρόντος δεν συμμετέχει η πυροσβεστική, παρά μόνο αν αυτό καταστεί αναγκαίο, και οι έρευνες αυτές αναμένεται να κρατήσουν μία εβδομάδα. Φίλοι μου, δεν βλέπω, η ώρα είναι προχωρημένη και δεν βλέπω να προλαβαίνουμε να πάμε και να μείνουμε όπως πρέπει να μείνουμε στο θρύο της μητέρας της Βάσος, της Κουκουνασούλης, η Λεβίστα, εκεί στην Λάρισα, που σας είπα και από την αρχή. Είναι μια υπόθεση που μετά και την μήνυση για ανθρωποκτονία έχει έρθει πάλι τώρα στο φως, με έρευνες, μαρτυρίες και όχι μόνο. Είναι μια έρευνα που πρέπει να δείξουμε. Αγωνιούμε όλοι για την μητέρα. Μια υπόθεση που μας είχε έτσι αναστατώσει, αυτή της Βάσος Κουκουνασούλη. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα πάμε εκεί στην Λάρισα και θα μείνουμε. Η Βάσο, που είχε πάει την Κυριακή της Αποκριάς 10 Μαρτίου του 19, τρία χρόνια πέρασαν, να δει την γερόντισσα μητέρα της στην Λάρισα, που θα έμπαινε σε έναν οίκο ευγυρίας και μετά χάθηκε με έναν μυστήριο τρόπο.
Θα πάμε λοιπόν την ερχόμενη εβδομάδα στο θρίλερ αυτό με τα καινούργια που έχουμε, με τις μαρτυρίες. Γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα και είναι κρίμα μια τέτοια υπόθεση μέσα σε λίγα λεπτά να ολοκληρωθεί, ενώ έχει βάθος, έχει έρευνες, έχει μαρτυρίες και μια μήνυση για ανθρωποκτονία. Για το Θύμιο τον Μπουγά, γιατί μας ρωτούν και συνεχώς. Για το Θύμιο, ναι, γιατί είδα αρκετά μηνύματα για το Θύμιο, παιδιά στον πύργο που έπεσε θύμα άγριου μπούλινγκ. Και εκεί υπάρχει μια καινούργια μαρτυρία που έδωσε και ελπίδες στους δικούς του ανθρώπους αυτή την εβδομάδα. Είδε το φως μέσα από το Πατρίς Νιούς και αφορά σε ένα κάτοικο εκεί στον πύργο, ο οποίος ισχυρίζεται πως τα ξημερώματα της Τετάρτης είδε το Θύμιο Μπουγά στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα να ψάχνει τους κάδους που βρίσκονται εκεί στο σημείο των εγκαταστάσεων των υπηρεσιών πρόνοιας του Δήμου. Όπως δήλωσε μάλιστα, του μίλησε κιόλας. Ενημέρωσε τις αρχές, δεν έχει δώσει επίσημα κατάθεση. Ωστόσο, παρά τις έρευνες που έχουν γίνει στην περιοχή, παρά το γεγονός ότι γίνεται κάθε βράδυ περιπολία εκεί από τους αστυνομικούς, δεν έχει εντοπιστεί, δεν έχουν αποτέλεσμα έρευνες. Ο Θύμιος εξακολουθεί, ο Μπουγάς που είναι, θυμίζουμε, 39 ετών, έχει ένα πρόβλημα στο πρόσωπο από ένα ατύχημα που είχε. Χάθηκε τα ίχνη του από μια άγρια επίθεση bullying που δέχτηκε από μια ομάδα νεαρών. Αγνοείται από τις 4 Μαΐου, δηλαδή. Συμπληρώνουμε 1,5 μήνα που δεν έχει δώσει κανένα ίχνος ζωής εκτός από την μαρτυρία του ανθρώπου. Έχει κάνει έρευνα για το Θύμιο και στην Κρήτη. Είχαμε ακούσει και τον ανιψιό του και την αδερφή του. Άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο, για τον Θύμιο, να βρεθεί και να αποκατασταθεί το πρόβλημά του, αλλά και να ενταχθεί πάλι στην κοινωνία μετά τα όσα υπέφερε. Να θα δούμε. Μακάρι να η πληροφορία αυτή να έχει κάποια βάση και να είναι ο Θύμιος που κάπου κρυβόταν για κάποιο λόγο από το φόβο του και επέστρεψε. Θα φανεί. Τις επόμενες μέρες θα φανεί αν η μαρτυρία έχει βάση ή όχι. Φάνη, για πες μου, να μείνουμε και σε μια άλλη εξαφάνιση εδώ στην Αττική. Ναι, Αγγελική, μεγάλη κινητοποίηση για τον οικογενειάρχη που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από παραλία του Καλαμακίου. Ο Παύλος Παντιδάκης, 89 χρόνων, αγνοείται από το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουνίου από την Πλάς Καλαμακίου που είχε πάει για να κάνει το καθιερωμένο του μπάνιο. Στο σημείο βρέθηκαν το ίδιο απόγευμα η πετσέτα του μαζί με άλλα προσωπικά του αντικείμενα, τα κλειδιά αλλά και το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε παρκάρει σε κοντινή απόσταση. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν από σκάφη του λιμενικού που επιχείρησαν στην ευρύτερη περιοχή αλλά και από δίτες, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το περίεργο είναι πως κανείς δεν πρόσεξε το παραμικρό, παρόλο που η παραλία είχε αρκετό κόσμο εκείνη την ημέρα. Τα παιδιά του κάνουν έκκληση σε όποιον βρισκόταν στο σημείο εκείνη την ώρα και πιθανόν να τον είδε να επικοινωνήσει με την εκπομπή ή τις αρχές. Να πούμε ότι ο αγνοούμενος είχε ύψος 1,72 και άσπρα μαλλιά στο πλάι. Το βλέπουμε στη φωτογραφία. Αν κάποιοι είδαν κάτω παραμικρό στην πλάζ, μπορεί να έρθουν σε επαφή και μαζί μας και με τις αρχές. Νίκο, για πάμε σε αυτή την περίεργη υπόθεση εκεί στην Πειραϊκή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την ταυτοποίηση της ορού που εντοπίστηκε την Κυριακή 22 Μαΐου στη θάλασσα, στον όρμο Σκαφάκι της Πειραϊκής στον Πειραιά. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει υπόνοια ότι το πτώμα ανήκει σε αγνοούμενο, το αποτέλεσμα της εξέτασης DNA καθυστερεί και δεν έχει δοθεί απάντηση 3 εβδομάδες μετά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τούνελ Ισορός ανήκει σε άντρα 35 με 40 ετών με ύψος περίπου 1,75. Αιτία θανάτου είναι ο πνιγμός εντός ύδατος, ενώ εκτιμάται ότι βρισκόταν στη θάλασσα για χρονικό διάστημα που περιβαίνει τον ένα μήνα. Και το λιμενικό εδώ πιέζει και τέλος πάντων δεν θέλω να επεκταθώ εγώ σε λεπτομέρειες, αλλά μπορεί να δοθεί μια απάντηση για το DNA, για τον άνθρωπο αυτόν που βρέθηκε. Υπάρχει πόνια ότι μπορεί να είναι κάποιος αγνοούμενος. Κρίμα δεν είναι. Μην πω κάτι περισσότερο, δεν πρέπει. Δεν είναι δύσκολο να το τελειώσετε αυτό, να δώσετε την απάντηση. Ξέρω ότι πνίγεστε, ξέρω ότι έχουν τα εγκληματολογικά εκεί γενικά πάρα πολλές υποθέσεις, ότι περιμένουν πάρα πολύ στην ώρα, αλλά κρίμα είναι. Κρίμα είναι για έναν άνθρωπο, για έναν νέον άντρα. Υπάρχουν υπόνοιες για κάποιον αγνοούμενο, μην πω κάτι περισσότερο. Τάκη, για πες μου για την Μαρία την Κόλλα, για την γυναίκα που φέρεται να έχει δολοφονηθεί στην Κέρκυρα, με ρυθμούς χελώνας οι έρευνες, τίποτα δεν έχει βγει και η οικογένεια περιμένει και μας ζητάει να επανέλθουμε στην υπόθεση αυτή. Πολλούς μήνες παραμένει λοιπόν αγνοούμενη η πολύτεκνη μητέρα αλλά και η γιαγιά, η Μαρία Κόλλα. Είναι εξαφανισμένη από τις 5 Σεπτεμβρίου του 2021. Η οικογένειά της πιστεύει ότι έχει πέσει θύμα δολοφονίας. Να θυμίσουμε ότι μάρτυρας και φίλη της Μαρίας, μιλώντας στην εκπομπή, είχε αποκαλύψει πως η αγνοούμενη είχε δανείσει σημαντικό χρηματικό ποσό σε κάποιον λίγο πριν εξαφανιστεί. Η έρευνα, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, Αγγελική, γίνεται με πολύ αρκούς ρυθμούς. Πληροφορίες λένε ότι η έρευνα εστιάζεται σε ανθρώπους που εμφανίστηκαν περίεργος με μεγάλο χρηματικό ποσό στην κατοχή τους μετά την εξαφάνιση κυρίως της Μαρίας. Γιώργο, είχαμε και μια εξέλιξη.
Ακριβώς. Μια ευχάριστη εξέλιξη λοιπόν. Γύρισε στην οικογένειά του μετά από 5 μήνες που ήταν αγνοούμενος. Ο Αριανίτ Τάση, 44 χρόνων, εντοπίστηκε την 3η 14 Ιουνίου και είναι καλά στην υγεία του. Να πούμε ότι είχε εξαφανιστεί την 5η 13 Ιανουαρίου από την περιοχή του Γαλατσίου και είχε ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός Missing Alert. Η ώρα πλησιάζει 2.30, φίλοι μου. Θα επανέλθουμε στην μητέρα της Λάρισας την ερχόμενη εβδομάδα. Κύριε Πιτσελέ, για τη δολοφονία του αδερφού σας, θέλω να πιστεύω, το νιώθω κιόλας, δεν ξέρω, ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Ελπίζω. Ναι, αυτό βλέπω. Ελπίζω. Ότι υπάρχει και το ενδιαφέρον για τις έρευνες πλέον. Οι αστυνομικοί πηγαίνουν συνέχεια εκεί, εξετάζουν υπόπτους, στενεύει ο κύκλος των υπόπτων. Έτσι δεν είναι? Αυτό βλέπουμε, αυτό έχω καταλαβαίνουμε. Έχω και εγώ αυτή την αίσθηση και ελπίζω και ο ίδιος ότι σύντομα θα υπάρξει η εξυγνίαση του εγκλήματος. Θα ήθελα να πω μία τελευταία φράση όσον αφορά την τοπική κοινωνία, στην οποία όταν συμβαίνει ένα ιδεχθές έγκλημα, άγριο όπως αυτό, πρέπει να ενεργοποιούνται οι πάντες προκειμένου να εκαθαριστεί το ταχύτερο, διότι όσο δεν εκαθαρίζεται αποτελεί μία ανοιχτή πληγή και ξέρετε αυτό είναι πηγή μόλυνσης. Οπότε χρειάζεται ενεργοποίηση, ευαισθητοποίηση και να συμβάλλουν άπαντες προκειμένου να ξεκαθαρίσει και να αρθεί αυτό το στίγμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κάποιοι τόλμησαν έστω και με σημειώματα να πούν αυτά που είδαν, αυτά που ξέρουν, ναι, αυτά που άκουσαν, αυτά που έπεσαν στην αντίληψή τους γενικά. Και κάποιοι άγιοι να μην έχουν μιλήσει ακόμη. Πληροφορίες φτάνουν, θα τις αξιολογήσουν και οι αρχές, αλλά θέλω να πιστεύω ότι μετά από ένα χρόνο η δολοφονία του Λουκά Πιτσιλού, του δικηγόρου εδώ στην Αθήνα, που δεν είχε δώσει δικαιώματα, θα ξεχνιαστεί. Έτσι, το αδερφού σας. Το ελπίζω και το εύχομαι. Μακάρι. Και σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας σε αυτή την προσπάθεια. Μακάρι, μακάρι και ό,τι άλλο αντλήσουμε από τους κατοίκους εκεί, από τηλεθεατές, σεβόμενοι την ανωνυμία, αν την επιθυμούν, να ανοίξει ένα δρόμο για όποια πληροφόρηση. Κύριε Λέων, είπαμε, τα επόμενα 24 ώρα αναμένονται οι απαντήσεις των επιστημόνων, οι απαντήσεις των αστυνομικών και δικαστικών αρχών στο θρύο της Πάτρας. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι και τα άλλα δύο παιδιά έπεσαν, δυστυχώς, Δυστυχώς έπεσαν θύμα δολοφονίας. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να πούμε για να καθησυχαστεί λίγο και η ελληνική κοινωνία, ξέρετε, γιατί όλους αυτούς τους μήνες δημιουργήθηκε ένας προβληματισμός, μια αναταραχή θα έλεγα και ίσως και μια ανασφάλεια από μέρος της κοινωνίας και εύλογη ίσως, γιατί στην αρχή υπήρχαν οι αστοχίες, όμως φαίνεται εδώ από όλη αυτή την ιστορία όπως ξετυλίγεται. Βλέπουμε ότι ακόμα και όταν δεν υπάρχει το αναμενόμενο, γιατί θα έπρεπε να υπάρχει ένας τεχνικός σύμβουλος, κάποια στιγμή θα έπρεπε να εμφανιστεί, μας δίνει τη δυνατότητα το νομικό μας σύστημα για κάτι τέτοιο. Βλέπουμε όταν λοιπόν υπάρχει ίσως μια διαφορία, μια ανικανότητα, εν πάση περιπτώσει για σωστούς χειρισμούς, πάντα φτάνουμε σε μια σωστή κατάληξη και εδώ θα είναι σωστή η κατάληξη, θα έχουμε επιστημονικά ορθά δεδομένα, αδιαμφισβήτητα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, ακόμα και αν υπάρχει μια διαφορία από τα μέρη. Είδαμε και το ντοκουμέντο αυτό με το πανάκι που η εκπομπή έφερε απόψε στο φως, το πανάκι της Ήδης. Το οποίο ήταν συγκλονιστικό. Με τα στοιχεία, βέβαια είχαν από τότε ελεγχθεί κάποια, η εικόνα αυτή είχε βγει στο φως και από την ίδια την κατηγορούμε όταν έκανε την επαφή με την εκπομπή και στα ερωτήματα του κυρίου Τσαντήρη που απάντησε. Αλλά τώρα δρεώθηκε από ό,τι δείχνουν όλα από τα εργαστήρια και έχουμε την εικόνα αυτή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πλέον έχουμε όλα τα στοιχεία που στοιχειοθετούν ουσιαστικά ένα έγκλημα. Έχουμε τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ιστολογικές εξετάσεις, τοξικολογικές και έχουμε και πιστήρια, αλλά και μαρτυρίες θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί ήταν λαλίστατη, όπως βλέπουμε όλοι. Η συγκεκριμένη οικογένεια νομίζω έχει δώσει τα πάντα και στη δημοσιότητα, οπότε από εκεί και πέρα οι αρχές νομίζω θα κάνουν το έργο τους και είμαι βέβαιος γι' αυτό. Κύριε Δακουρά, τα βλέπουμε. Την ερχόμενη εβδομάδα θα το δούμε πάλι. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Πάτρας, τα είπε όλα ο κύριος Λέων. Εγώ προσθέτω μόνο, είπε βέβαια ότι είναι πιστήρια, για να ακούει και ο κόσμος, είναι αποδεικτικό στοιχείο το πανάκι. Δεν είναι ένα πανάκι. Είναι το πανάκι του μωρού, το γνωστό που το χρησιμοποιούσε. Είναι αποδεικτικό στοιχείο, διότι είναι εμποδισμένο, τα είπε όλα ο κύριος Λέων.
Και όπως τα είπα και απλά, όπως τα είπαμε και εμείς, από τις πνεύμονες που έσκασαν. Από την ασφυξία που το προκάλεσαν. Τώρα η υπόθεση από το θάνατο στην Κούνια. Της Τριζινίας, η υπόθεση της Τριζινίας, των ανθρωποκτονιών κατέβηκε. Πήγε εκεί. Αυτό λέει πολλά. Έχει κλείσει ένας κύκλος, έχουν μπει στο κάδρο πρόσωπα. Πιστεύω λοιπόν ότι η προσπάθεια των ανθρωποκτονιών θα πιάσει, θα βγάλει άκρη. Ναταλή, είδαμε και τα σημειώματα, ήταν και η δική σου ερμηνεία και εδώ στην Πάτρα την εικόνα που είχαμε. Να δούμε. Εγώ θα πω, κυρία Νικολούλη, ότι τη συγγνώμη που οι γονείς ακόμα δεν νιώθουν ότι χρωστάνε στα παιδιά, στην Πάτρα, στα παιδιά τους, στην υπόθεση Πάτρας, πρέπει τη χρωστάμε κι εμείς και πρέπει να την δείξουμε έμπρακτα ως κοινωνία, ως φορείς, ως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ως κράτος και να αλλάξει η ψυχική υγεία και η παιδεία που έχουμε για την ψυχική υγεία, ώστε κανένα άλλο παιδί να μην υποφέρει από έλλειψη αγάπης. Γιατί πρώτα υπέφεραν από έλλειψη αγάπης και μετά από το θάνατο. Η σεζόν αυτή που ολοκληρώνεται σιγά σιγά της εκπομπής σας, μακάρι, εγώ απλώς ευχή θα, νομίζω εκφράζοντας και αρκετούς και όλους παρισταμένους, ευχή θα εκφράσω, μακάρι να αφήσει κάτι χαρακτηριστικό, διαφορετικό από τις άλλες χρονιές. Ας σκεφτεί ο κόσμος λίγο το ότι πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι πρώτα να περιμένουμε να βλέπουμε τα στοιχεία τα οποία πολλές φορές δεν είναι ανακοινώσιμα, εξηγμένα με το σωστό τρόπο από τις σκηνές του εγκλήματος, την έρευνα να γίνεται σωστά πρώτα από τις αρχές και μετά να αρχίζει η σπέκουλα. Το ξέρουμε ότι η κοινωνία έχει ανάγκη για λύσεις γιατί αισθάνεται ανασφάλεια. Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός. Αλλά ας περιμένουμε να κάνουμε την κριτική μας εκεί που πρέπει, αφού πρώτα μπει το πράγμα σε τροχιά. Ακριβώς. Τώρα μπήκε λοιπόν στην τελική του ευθεία. Έτσι. Κορίτσια, μια δύσκολη βραδιά με υποθέσεις ιδιαίτερες. Εγώ θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την φιλοξενία και που δίνεται, γιατί δεν το λέμε αυτό συχνά, ένα βήμα στα νέα παιδιά για να έρθουν εδώ πέρα, να παρακολουθήσουν την εκπομπή και να πούνε και τη γνώμη τους. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα όταν δέχεσαι ότι υπάρχει πρόβλημα, όχι όταν το παραμερείς και κλείνεις τα αυτιά σου. Σωστή παρατήρηση. Οπότε όταν αγνοείς κάτι δεν λύνεται. Απλά χειροτερεύει αυτό. Και θα ήθελα και εγώ να πω πως τόσο η εγκληματολογία αλλά και η πραγματικότητα από μόνη της. You know what's better than a weekend? Greekend! Greekend. Well, I just had a massive one. Yes, a Greekend. That's the universally accepted term for how the Greeks spend their weekends. So to give you an idea, a typical Greekend starts with coffees. And then, of course, food. Fun! Sun! Sea! I mean, Greekend. Seriously. Shopping. Shopping? Fine. Wine? Flirt? Art, bars, music, drinks. The Greeks would love to share this with you. In just a few hours from home, why not make your next weekend a Greekend? See? It's already a thing. Greekend. Doesn't it sound weird? You definitely need a Greekend, love, and soon.